Καλημέρα. Ακούγομαι, ακούγομαι, ναι. Καλώς ήρθατε στη σημερινή συνάντηση εργασίας που αποφασίσαμε εδώ και καιρό να ετοιμάσουμε. Θα ήθελα έτσι ξεκινώντας καταρχάς να ευχαριστήσω όλους όσους ανταποκρίθηκαν άμεσα. Ομολογώ ότι δεν υπήρξε κανένας που να μας αρνηθεί να ζητήσει συμμετοχή του και ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Να πούμε ότι ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού και Τουρισμού της Κεντρικής Μακεδονίας, τον κύριο Θάνο, ο οποίος έχω να πω ότι πάντα είναι υποστηρικτής, πάντα είναι δίπλα μας, πάντα τίνει ευήκο νους σε ό,τι του λέμε και με αποτέλεσμα τα αποκρίνεται. Είχαμε εξαιρετική συνεργασία αυτά τα χρόνια. Να ευχαριστήσω τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού και Πολιτισμού, τον κύριο. Α, σας έχω χωρίσει, καλά λέτε, τουριστικής ανάπτυξης και διεθνών σχέσεων τον κύριο Πέγκα, αλλά παλιά δεν ήσασταν και πολιτισμού. Επίσης, πολύ καλό γνώστη των θεμάτων αυτών και περιμένουμε να ακούσουμε και να μάθουμε πολλά και να ακούσουμε τις προτάσεις του. Τον προϊστάμενο της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού, τον κύριο Κουγκούλη, ο οποίος είναι πάρα πολύ σεμνός και δεν θέλει να ανέβει στο πάνελ. Τη διευθύντρια της σχολής Χαναγών, την κυρία Τρίχα, η οποία κάπου εδώ πρέπει να είναι. Πιστεύω ότι θα έρθει σε λίγη ώρα, ήταν έξω. Την Ένωση Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης, δεν ξέρω ποιος την εκπροσωπεί. Ναι. Ο κύριος Κίρσιος. Ο κύριος Μαντέτας, δεν πειράζει, μας κάνει. Εξάλλου, ο κύριος Κίρσιος είναι και αντιπρόεδρος στον Οργανισμό Τουρισμού Θεσσαλονίκης. Δύο σε ένα, τον καλύτερο συνδυασμό. Από την Ένωση Ξενοδόχων Χαλκιδικής, δεν ξέρω αν ήρθε κάποιος, μα είχαν πει ότι θα έρθουν, αλλά για την ώρα δεν έχει έρθει κανείς, ίσως στην πορεία. Από τον Σύνδεσμο Ξενοδοχών της Βόρειας Ελλάδας. Θέλετε να μας πείτε τα ονόματά σας. Η κυρία Μαουσίδου και ο κύριος Μάριος Πίτζη. Ωραία, πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Είναι κομβικός ο δικός σας ο ρόλος στη συζήτηση που θέλουμε να κάνουμε. Και από την πλευρά των... ναι, το Convention Bureau είναι η κυρία Σωτηροπούλου, έτσι. Ναι, Σωτηρίο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα έχω το βάλει πέρα με τα γυαλιά. Από την πλευρά των τουριστικών πρακτόρων δεν έχει εμφανιστεί ο κύριος... ναι, δεν πειράζει, θα δούμε στην πορεία. Αυτό που θέλω... Ναι, ευχαριστώ και πολλούς άλλους γνωστούς φίλους εδώ, αγαπητούς ανθρώπους που δραστηριοποιούνται σε αυτό το χώρο, που βλέπω εδώ όπως την Αλεξάνδρα την Ανθίδου, από τους δρόμους του Κρασιού, και άλλους ανθρώπους οι οποίοι μελετούν και ακαδημαϊκά ασχολούνται με αυτό το θέμα, και η δική του συγγνώμη, Στέλλα, σε αργούλα έχει σημασία. Θα ήθελα στη συζήτηση που θα ακολουθήσει να ακουστούν όλες οι απόψεις και ο στόχος μας είναι να προκύψει κάτι από αυτό και όχι απλώς να μαζευτούμε για να τα πούμε. Να σας πω καταρχάς πολύ σύντομα γιατί αποφασίσαμε να κάνουμε αυτή τη σημερινή συνάντηση. Το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, ξέρετε ότι είναι ένα μεγάλο μουσείο, είναι το δεύτερο μεγαλύτερο δημόσιο μουσείο της Ελλάδας. Είναι ένα μουσείο, δημόσιο, έτσι το διευκρινίζω, άρα εξαιρείται το Μουσείο της Ακρόπολης. Είναι το μεγαλύτερο από άποψη επισκεψιμότητας μουσείο της Βόρειας Ελλάδας και είναι ένα μουσείο το οποίο διαφυλάττει θησαυρούς από όλο τον βορειοελλαδικό χώρο. Είναι μια, πραγματικά μια κυβωτός πολιτισμού. Ο στόχος του και η αποστολή του μουσείου είναι να προωθεί, να προβάλλει, να αναδεικνύει το πολιτισμικό απόθεμα που έχει την τύχη, που έχει το προνόμιο να κατέχει στις συλλογές του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με σεβασμό στην ιστορία, στην αρχαιολογία, στην έρευνα, αλλά και με στόχο, την επικοινωνία, με όσο το δυνατόν περισσότερες ομάδες κοινού, γιατί αυτό πρέπει είναι, όχι μόνο από τον νόμο, αλλά και από την ουσία, ο στόχος ενός μεγάλου μουσείου, ενός ανεξάρτητου μουσείου, ενός μουσείου δηλαδή που δεν ανήκει σε εφορία, που οι εφορίες, όπως καταλαβαίνετε, έχουν και άλλες υποχρεώσεις με τις ανασκαφές, με τις αναδείξεις των χώρων κλπ. Ο στόχος ενός ανεξάρτητου μεγάλου μουσείου είναι όλο αυτό που σας περιέγραψα. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι από την επισκεψιμότητα. Είμαστε ψηλά. Μπορώ να σας πω ότι είμαστε γύρω στις 138.000 το χρόνο, αριθμός που εμένα δεν με ικανοποιεί, αν και υποτίθεται ότι θα έπρεπε να με ικανοποιεί, γιατί είμαστε στον αριθμό του Μουσείου Μπερνάκη, που είναι το δεύτερο σε επισκεψιμότητα μουσείο της Αθήνας.
Και όταν έχουμε την Αθήνα από τη μία πλευρά με τα 5 εκατομμύρια και με όλο αυτόν τον φοβερό τουρισμό που έχει και με τη μεγάλη τουριστική άνοδο που έχει τελευταία, νομίζω ότι το πρώτο μουσείο της Θεσσαλονίκης να είναι ίσια με το δεύτερο της Αθήνας είναι οκ. Okay. Αλλά εμένα ομολογώ ότι δεν μου αρκεί και νομίζω σε όλους όσους δουλεύουμε εδώ δεν αρκεί. Θέλουμε κι άλλο. Καλώς ήρθατε. Και νομίζω ότι υπάρχει μεγάλη δυνατότητα. Ο προβληματισμός λοιπόν που ξέρουμε και με τον οποίο ξεκινήσαμε ήταν πώς θα γίνει αυτή η αύξηση της τουριστικής κίνησης που υπάρχει στην Θεσσαλονίκη και ευρύτερα σε όλη την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Αυτό είναι κάτι που το βλέπουμε όλοι ως άνθρωποι που ζούμε εδώ, που κυκλοφορούμε έξω. Εγώ από τα παράθυρα του γραφείου μου βλέπω κάθε μέρα τον κόσμο που πηγαίνω έρχεται και μπαίνει στο μουσείο, άλλοι που περπατάνε, που προχωρούν. Και πώς θα γίνει αυτό όλο να κεφαλαιοποιηθεί σε αύξηση του τουρισμού των επισκεπτών στο μουσείο, το οποίο εγώ υπηρετώ, αλλά και ευρύτερα σε άλλους αρχαιολογικούς χώρους της Θεσσαλονίκης και της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Γι' αυτό είναι και δίπλα μου η αγαπητή συνάδελφος, η κυρία Γεωργία Στρατούλη, προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων Κιλκής, μιας δύσκολης περιοχής, με προβλήματα στον τουρισμό και που νομίζω αξίζει και αρκεί να δοθεί μια έμφαση και μια όθηση. Θα πω μόνο ένα τελευταίο, γιατί μετά θα μιλήσω εγώ για το μουσείο. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Θάνο, ο οποίος έχει ένα πολύ σφιχτό πρόγραμμα και θα αποχωρήσει σε λίγη ώρα. Αλλά θα σας πω και κάτι ακόμα. Αφού είχαμε αποφασίσει να κάνουμε τη σημερινή διοργάνωση, έτυχε να γίνει μια παρουσίαση από την πλευρά της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης στο ΜΕΤ, για να παρουσιαστεί η έρευνα κοινού που κάνετε και νομίζω πάρα πολλοί από όσους είναι εδώ ήταν και εκεί. Και πήγα, το παρακολούθησα και ομολογώ ότι έφυγα με δύο εντυπώσεις. Μία πάρα πολύ καλή και μία μάλλον κακή ή θα έλεγα με ένα προβληματισμό. Το πολύ καλό είναι ότι είναι μια πολύ σημαντική έρευνα. Πραγματικά το θεωρώ πάρα πολύ ουσιαστικό αυτό που κάνετε, γιατί πιάνετε τον παλμό των επισκεπτών και έτσι μπορείτε να ανατροφοδοτείτε, να διορθώνετε. Αυτό είναι ο στόχος όλων μας. Όλοι κάνουμε, όσοι δουλεύουν κάνουν λάθη. Έχουν ατέλειες, να μπορούμε να διορθωνόμαστε και να βελτιωνόμαστε. Αυτό είναι εξαιρετικό και μου άρεσε πάρα πολύ. Αυτό όμως που ομολογώ δεν μου άρεσε ήταν ότι δεν υπόθηκε ούτε μια λέξη για τα μουσεία. Ούτε μία λέξη, πραγματικά. Αυτό με στενοχώρησε λίγο. Και ενώ είδα ότι μετά μελέτησα το τεύχος και είδα ότι στο προφίλ των τουριστών με την έρευνα κοινού φαίνεται ότι 47% των επισκεπτών της Θεσσαλονίκης έρχονται για τους αρχαιολογικούς χώρους, για τα μουσεία κλπ. Σχεδόν η μισή έρχονται γι' αυτό. Παρ' όλα αυτά δεν υπήρχε ούτε μία ερώτηση για την εμπειρία και την ικανοποίησή τους από την επίσκεψη στα μουσεία και στους αρχαιολογικούς χώρους. Επίσης φαίνεται ότι πάρα πολλοί επισκέπτες ξένοι της Θεσσαλονίκης, εγώ δεν θέλω να μιλήσω όμως μόνο για τους ξένους, αλλά και για τους Έλληνες. Πάρα πολλοί επισκέπτες της Θεσσαλονίκης έρχονται γιατί τους γοητεύει η κουλτούρα της. Κυρίως οι Ρώσοι και οι Αμερικανοί φαίνεται ότι δίνουν μεγάλη έμφαση σε αυτό. Παρ' όλα αυτά φαίνεται ότι ενώ σε αυτή την εξαιρετική έρευνα ρωτήσατε τα πάντα, συζητήθηκαν όλα, τα πεζοδρόμια, τα νερά, η πεδροφύτευση, αν παραπατάνε στον δρόμο, πώς είναι οι λακκούβες, πώς είναι τα κέντρα εστίαση, όλα, ούτε μία ερώτηση για την ικανοποίηση από τα μουσεία. Θα ήθελα να υπάρχει και ας ακούγαμε και αρνητικά πράγματα. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και για να κλείσω εγώ εδώ αυτή την σύντομη εισήγηση, θα ήθελα να πω ότι για μένα επιτυχία θα ήταν όλων μας, γιατί νομίζω ότι όλοι τον ίδιο σκοπό υπηρετούμε στο τέλος. Κανένας επισκέπτης που θα έρχεται στη Θεσσαλονίκη να μην υπάρχει που δεν θα μπαίνει στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Ούτε ένας. Γιατί αν κανείς φανταστεί το ταξίδι σαν εμπειρία, γιατί αυτό δεν είναι, όλοι μας έχουμε ταξιδέψει και το ταξίδι είναι μια εμπειρία. Φεύγοντας από αυτό κάτι παίρνεις μαζί σου, κάτι κρατάς μέσα σου και το κουβαλάς εκεί και μένει στο μυαλό σου. Εγώ νομίζω ότι σε αυτό που πρέπει να παίρνει αυτός που θα φύγει στη Θεσσαλονίκη δεν είναι μόνο η ωραία ζωή και το καλό φαΐ, αλλά ο πολιτισμός. Και όταν έχεις έναν τέτοιο πολιτισμό, που έχει τόσο πολλά πράγματα να κάνει και να προσφέρει, αλλά εγώ, όπως είπαμε, και εκπροσωπώ το μουσείο εδώ, όταν έχεις ένα τέτοιο μουσείο, το οποίο έχει αμέτρητες μοναδικότητες. Είναι το μουσείο με τη μεγαλύτερη συλλογή στεφανιών στον κόσμο, χρυσών στεφανιών στον κόσμο. Είναι μουσείο στο οποίο μπορεί να δει κανείς αρχαία, από την απότατη προϊστορία μέχρι την όψιμη αρχαιότητα, που σημαίνει από το 200.000 π.Χ. μέχρι το 4ο αιώνα μετά Χριστόν.
που μπορείς να δεις τα πάντα για την ιστορία και τον πολιτισμό της Αρχαίας Μακεδονίας και να φύγεις χωρίς να πας και πουθενά αλλού. Δεν το λέω αυτό θέλοντας να γίνει αυτό. Εμείς θέλουμε να πηγαίνουμε παντού. Αλλά τέλος πάντων, αν έχεις μία επιλογή να μάθεις κάτι για τη Μακεδονία, φεύγοντας από εδώ, μπορείς να το μάθεις εδώ μέσα. Και είναι το μοναδικό μουσείο που έχει μία ψηφιακή έκθεση. Ελπίζω να την ξέρετε και πραγματικά αν κάποιοι από εδώ από τους φίλους που συζητούμε σήμερα θέλουν να δουν πράγματα που δεν έχουν δει στο μουσείο, με πολύ χαρά θα τους συνοδεύσω να τα δούμε. Έχουμε μία μοναδική έκθεση, τη Μακεδονία, τις ψηφίδες, τα Pixels, που είναι πραγματικά πρωτοποριακή. Έρχονται άνθρωποι από τη Γερμανία, για παράδειγμα, και εντυπωσιάζονται από την τεχνολογία αυτής της έκθεσης, γιατί μέσα σε μία, είναι μία αίθουσα που έχει μόνο εφαρμογές πολυμεσικές, που στηρίζονται στην διάχυτη και διάχυτη νοημοσύνη που μας το έκανε το ΙΤΕ, το Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας της Κρήτης, χωρίς να πληρώσουμε τίποτα. Ήταν δώρο. Και εκεί μπορείς να μπεις, να ταξιδέψεις, να μάθεις τα πάντα. Ακόμα και αυτό. Έχει πολλές μοναδικότητες. Έχει τον κρατήριο του Δερβενίου, που είναι το υπαριθμόν ένα αντικείμενο στην παγκόσμια λίστα των διακοσμητικών τεχνών. Αυτό, αν δεν το πιστέψουμε εμείς οι ίδιοι και δεν το υποστηρίξουμε και δεν το πλασάρουμε και σε όποιο ξενοδοχείο πάνε να κοιμηθούν, ωραίες, φυσικά και οι ταβέρνες. Και ναι, τρώμε όταν πάμε έξω, αλλά στο μουσείο. Θα πάω στο μουσείο. Δηλαδή, το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό να μας βοηθήσετε το δικό μας το μουσείο να μην είναι μόνο πρώτο στην πόλη, να είναι πρώτο στην Ελλάδα. Και γιατί όχι και να είναι από τα πρώτα στην Ευρώπη. Είναι ένα καταξιωμένο μουσείο, νομίζω ότι του αξίζει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, πάρα πολύ που είστε εδώ και νομίζω ότι ο κύριος Πέγκα, ο κύριος Θάνος μπορεί να πάρει το λόγο να μας μιλήσει. Η εμπειρία μου στις πίστες. Να σας ευχαριστώ με σειρά μου για την πρόσκληση. Πάντα είναι χαρά και ακόμα και όταν είναι πολύ φορτωμένο το πρόγραμμα και είμαστε σε μια περίοδο τώρα λίγο προεκλογική και αρκετά προεκλογική θα έλεγα και πιεσμένη, δεν μπορώ να αντισταθώ στον πειρασμό στο να βρίσκομαι ανάμεσά σας για να υποστηρίξω, να βοηθήσω, να ακούσω για αυτά τα θέματα που, που έχουμε αφιερωθεί πραγματικά, ειδικά στην περιφέρεια τα τελευταία χρόνια, εγώ και συνεργάτες μου. Είναι αλήθεια ότι ο πολιτιστικός τουρισμός είναι πραγματικά, θεωρώ αυτή τη στιγμή, η αιχμή του δόρατος στο κομμάτι της τουριστικής προβολής όσον αφορά την περιφέρεια. Έχουν γίνει κάποια βήματα. Τα βήματα αυτά έχουν σχέση με το προσπαθήσαμε να δώσουμε ένα τουριστικό αφήγημα στο πολιτιστικό απόθεμα, που όπως πολύ σωστά είπατε, σε αυτή την καλή συγκυρία για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής μας, της πόλης και της Ελλάδας γενικότερα. Οπότε προσπαθήσαμε να εστιάσουμε ακριβώς, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, η εστίαση, η εξειδίκευση και η ανάδειξη των ανταγωνιστικών μας πλεονεκτημάτων. Είναι μια μεθοδολογία τεχνικής φύσεως, η οποία δεν χρειάζεται να την επανεφεύρουμε. Είναι μια πολύ πετυχημένη συνταγή που έχουν πάρα πολλές χώρες στον κόσμο και πρέπει απλά να αντιγράψουμε με τον δικό μας τρόπο και πάρα πολύ καλά. Και έτσι να πω κάποιες σκέψεις, να είμαι και ουσιαστικό σε αυτή την κουβέντα. Βλέπω το ακροατήριο είναι σχετικό. Είναι ένα ακροατήριο το οποίο είναι συνεργάτες μας και είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρει ο καθένας ως ψηφίδα που ανήκει σε αυτό το μοσιακό των δράσεων και των συνεργειών που πρέπει να γίνει για να πετύχουμε. Είναι ξενοδόχοι, είναι τουριστικοί πράκτορες, είναι ξεναγοί, πάρα πολύ σημαντικό, που δίνουν το αφήγημα, το storytelling που λένε στο σύγχρονο marketing, στο τουρισμό. Είναι η Δήμη, η οποία τελευταία έχει δημιουργήσει και ο φίλος εδώ, ο Σπύρος ο Πέγκας, δημιουργήσε ένα κίνημα και στους Δήμους όσον αφορά την τουριστική προβολή. Και πραγματικά και εμένα με βοήθησε πολύ και το λέω ειλικρινά από την καρδιά μου αυτό το πράγμα στους τελευταίους μήνες που υπηρετεί ως αντιδήμαρχος από αυτή τη θέση. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι πάρα πολύ σωστά να προβάλλουν ουσιαστικά συντονισμένα και συγκροτημένα κάθε χρόνο ετησίως. Είναι πολύ σημαντικό στα επόμενα 4 χρόνια θα δώσουμε τη δυνατότητα όχι μόνο σε εσάς, ήδη μέσα από ευρωπαϊκά προγράμματα, ήδη μέσα από το Κρίστα, τρέχαμε διάφορα προγράμματα και διάφορα εργαλεία τα οποία θα δώσαμε από το ΕΣΠΑ για την ανάπτυξη ψηφιακού περιεχομένου, ώστε να βγει το μουσείο έξω με σύγχρονο τρόπο, μέσα από ψηφιακές συλλογές
είτε μέσα από νέα συστήματα προώθησης και προβολής, όπως είναι οι νέες σύγχρονες τεχνολογίες, augmented reality και όλα αυτά τα οποία τρέχουν με τη φωτός μπροστά στις άλλες χώρες, να μπορέσουμε να τα προβάλλουμε. Είπατε πάρα πολλά σημαντικά πράγματα, όπως είναι ο κρατήρας και όλα αυτά που είχαμε συζητήσει και πριν καιρό για όλα αυτά. Κάθε χρόνο πρέπει να επιλέξουμε ένα πράγμα, να το προβάλλουμε σωστά, με ένταση, με ένα σωστό αφήγημα που να συνδέει όλα τα μουσεία της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Το ενιαίο εισιτήριο του μουσείου θα είναι ένα πάρα πολύ καλό εργαλείο. Πολλές φορές το έχουν ζητήσει όλοι οι φορείς. Τώρα με το ηλεκτρονικό εισιτήριο νομίζω ότι έχει γίνει ένα βήμα στο Υπουργείο Πολιτισμού να ανταποκριθεί. Οι εφορίες αρχαιοτήτων έχουμε κάνει πάρα πολλά βήματα. Έχει αυτή μια θεσμική δυσπιστία που είχαμε αντιμετωπίσει τα προηγούμενα χρόνια και έχουμε ανοίξει τους αρχαιολογικούς χώρους μέσα από σύγχρονες καλλιτεχνικές δραστηριότητες και έχουμε δώσει ένα άλλο εύρος θεματικής προβολής στο κομμάτι αυτό. Να θυμίσω ένα πάρα πολύ σημαντικό στοίχημα που έχουμε φέρει φέτος είναι το Φεστιβάλ του Ταπηγείου, το οποίο για πρώτη φορά ένας θεσμός μέσα σε ένα τέτοιο μεγάλη σπουδαιότητα αρχαιολογικό χώρο θέλουμε να το επανασυστήσουμε και στους Θεσσαλονικείς αλλά και στον κόσμο, στους τουρίστες, να έχει συνέχεια, να έχει συνέπεια, να έχει μια τακτική χρονική αναφορά στο να μπορούν να δημιουργούν προϊόν οι άνθρωποι του τουρισμού, γιατί εσείς παρέχετε το αγαθό, αλλά το πώς σχηματίζεται αυτό το τουριστικό προϊόν γίνεται με συγκεκριμένους ανθρώπους με ένα επαγγελματικό τρόπο που πρέπει ακριβώς και εκεί να το υποστηρίξουμε. Άρα θα πρέπει να υπάρχει συνέπεια, συνέχεια, θα πρέπει να έχουμε λίγο ουσιαστικές αλλά ευέλικτες διαδικασίες στο κομμάτι αυτό με το Υπουργείο Πολιτισμού. Το Υπουργείο του Πολιτισμού και του Τουρισμού πρέπει να ουσιαστικά να λειτουργούν πλάι-πλάι, όχι να τέμνονται, αλλά να λειτουργούν παράλληλα προς την ίδια κατεύθυνση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, δηλαδή εμείς θέλουμε να δημιουργήσουμε μαζί με εσάς συγκεκριμένα τουριστικά προϊόντα, αλλά εάν δεν υπάρχει υποστήριξη από το Υπουργείο, αντιλαμβάνεστε ότι δεν θα μπορέσουμε να είμαστε ουσιαστικοί σε αυτό το κομμάτι. Νομίζω όμως ότι τα τελευταία χρόνια, ειδικά στο κομμάτι με τις εφορίες αρχαιοτητών και με τα μουσεία, έχει γίνει ένα πολύ σημαντικό βήμα. Μπορώ να σας διακόψω, μια και συζητάμε. Ναι, ναι. Τα προβλήματα σε σχέση με το Υπουργείο Πολιτισμού, πού τα εντοπίζετε, τα προβλήματα σε γιατί το θέμα είναι να προκύψει κάτι από αυτό που θέλετε. Ναι, βέβαια, φυσικά. Αν και είμαι ένας άνθρωπος που θέλει να μιλάει θετικά και όταν πώς αντιμετωπίζει τα προβλήματα, συνήθως αντιμετωπίζεται στη δυνατότητα να μην έχουμε αδειοδοτήσεις για κινηματογράφηση ή για φωτογράφηση. Εμείς για εσάς δουλεύουμε, όταν η περιφέρεια ζητάει, ας πούμε, τους χώρους να φωτογραφηθεί. Η χρονική διάρκεια, έτσι όπως λειτουργούν και οι συμβάσεις και έτσι όπως λειτουργεί το πλαίσιο το δημοσιονομικό μέσα στην περιφέρεια, μας ακυρώνει ουσιαστικά πολλές φορές. Θέλω να πω ότι τα πράγματα έχουν μια συγκεκριμένη δομή στις περιφέρειες, από όσον αφορά τους θεσμικούς φορείς που εκπροσωπεί ο Δήμος και η περιφέρεια τουλάχιστον. Έχουμε εκεί πέρα κάποιες εκδηλώσεις. Έχουμε ακόμα, θέλουμε να κάνουμε μια προσπάθεια. Υπάρχει λογική, απλά πρέπει οι διαδικασίες να είναι τέτοιες ώστε να έχουμε δυνατότητα όχι να επενδύουμε τόσο στην αρχαιολογική σκαπάνη και στην ανάπτυξη, αλλά από τη στιγμή που κόβεται εισιτήριο και μπαίνει κάποιος εδώ μέσα και θέλετε να το προβάλλουμε, οι συνθήκες και οι κανόνες είναι κανόνες του marketing. Άρα μπαίνει μια επιστήμη μέσα στην αρχαιολογία που λέγεται επιστήμη της προώθησης και της προβολής και έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και θα πρέπει να την υπηρετήσουμε άμα θέλουμε να είμαστε ουσιαστικοί. Οπότε στο επόμενο διάστημα στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχουμε κάνει ένα τριετές πρόγραμμα το οποίο μέσα εκεί υπάρχει και αυτή η μελέτη που ζητάτε όσον αφορά τα ποσοτικά και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά από έρευνα γνώμης που θέλουμε από τους τουρίστες, δηλαδή μας ενδιαφέρει αυτός που ήρθε για το ίδιο θάλασσα και είδε ένα μουσείο θα ξαναερχόταν για το μουσείο, είναι ένα ερώτημα που πάντα και για ποιο λόγο, σε ποιο σημείο, τι δεν του άρεσε και τα λοιπά. Αυτά είναι πάντα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Το έμαθε, από ποιον το έμαθε, πάρα πολύ σημαντικό. Από ποιον έμαθε, πήρε την πληροφορία, πολύ σημαντικό. Η θυμιλασιμότητα της πληροφορίας θα μας οδηγήσει να γνωρίζουμε αν αυτό που κάνουμε έχει νόημα ή όχι. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι όλα αυτά μια επιστημονική διαδικασία, την οποία εμείς την έχουμε δρομολογήσει, θα γίνει σε επίπεδο περιφερειακό.
προσπαθούμε να εξακτηνώσουμε αυτή τη δυναμική που έχει πάρει η Θεσσαλονίκη και τα δικά της μουσεία προς άλλα μουσεία της περιφέρειας. Το ενιαίο εισιτήριο θα δημιουργήσει πάρα πολύ μεγάλη δυνατότητα, τουλάχιστον στο φορέα που το Υπουργείο Πολιτισμού εποπτεύει, γιατί υπάρχουν και άλλα μουσεία τα οποία εκεί θα δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Και φυσικά να πάει πολύ άμεσα και πολύ, με πολύ μεγαλύτερη ευκρίνεια εκεί που είναι η μεγάλη μάζα των τουριστών, που είναι τα σημεία εστίασης που μαζεύονται ή που κοιμούνται, όπως είναι τα ξενοδοχεία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει εικόνα όλων αυτών των δράσεων μέσα στα μουσεία. Μέσα στα ξενοδοχεία, όταν πάμε στα ξενοδοχεία στο εξωτερικό, υπάρχει πάντα εκεί στο φουαγέ κάτω ευκρινώσει η εικόνα του τι μπορεί κάποιος να κάνει, τι μπορεί να ζήσει, τι μπορεί να δει, τι είναι τώρα επίκαιρο όσον αφορά το κομμάτι αυτό. Άρα θα πρέπει εκεί που μαζεύονται οι τουρίστες να υπάρχει μια πολύ μεγάλη έτσι, και ευκρινή εικόνα των δραστηριοτήτων που μπορεί κάποιος να γευθεί. Άλλωστε η εμπειρία είναι αυτή που διαμορφώνει τουριστικό προϊόν και όχι η διανυκτέρευση. Η διανυκτέρευση είναι ένα κομμάτι πολύ σημαντικό της αλυσίδας αξίας, αλλά δεν είναι το κυρίως γεγονός. Έχουμε μπει σε μια διαδικασία, θέλουμε να πιστοποιήσουμε τα βήματα από το Συμβούλιο της Ευρώπης, τη γραμμή που ενώνει τα βήματα του Απόστολου Παύλου. Η Βία Εγνατία είναι ένας νοητός δρόμος, ο οποίος ενώνει και πολιτιστικούς αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία. Πρέπει να δούμε μπροστά με συγκεκριμένα τουριστικά αφηγήματα, τα οποία να ενώνουν σημειακά τους χώρους, γιατί αυτά παίρνουν υπεραξία και μεμονωμένα, αλλά και ως ένα σύνολο πόρων, οι οποίες μπορούν να τεθούν στο κομμάτι των τουριστών. Άλλωστε, ο τουρίστας έρχεται για πολλούς λόγους. Θέλει να δει ένα μείγμα πραγμάτων, θέλει να περάσει το πρωί του μουσείου, να πάει το μεσημέρι να φάει καλά, το απόγευμα να δει ίσως ένα καλλιτεχνικό δρόμενο, το βράδυ να πάει σε ένα ωραίο μπαράκι. Άρα είναι ένα μείγμα πραγμάτων που πρέπει να υπάρχει και μέσα ο πολιτισμός και το μουσείο θα πρέπει να γίνει με τέτοιο τρόπο, ώστε να φύγει από το παροχημένο, έτσι που εγώ ανήκω σε μια γενιά ανθρώπων που μας εξανάγκαζε να πηγαίνουμε στα μουσεία, δηλαδή ήταν με έναν τρόπο βαρετό. Τώρα υπάρχουν πολύ σύγχρονοι μέθοδοι ώστε αυτό το πράγμα να πάρει μια διαδραστικότητα. Επενδύεται και σε αυτό το κομμάτι, το ξέρω πάρα πολύ καλά. Και αν το κάνουμε με σοβαρότητα και αν το κάνουμε με επιμονή και προσήλωση στο εξωτερικό, κάθε φορά με ένα πράγμα, κάθε χρόνο, ετησίως να φροντίσετε να έχετε ένα πράγμα να προβάλλουμε, αλλά αυτό το πράγμα να γίνει γνωστό και για τους πολίτες εδώ και για τους τουρίστες, ώστε να υπάρχει αυτή η θεματική χρονιά όπως το κάνουν πολλές χώρες, όπως η Τουρκία παραδείγματος χάρη, πετυχημένα. Νομίζω ότι θα έχουμε αποτελέσματα αυτά. Μακάρι να μπορούσα να κάτσω να ακούσω ερωτήσεις, να κάνω κουβέντα. Θα τεθούν σίγουρα ερωτήματα. Είναι εδώ και ο συνεργάτης μου, ο κύριος Νικολάου. Αλλά δυστυχώς το πρόγραμμά μου είναι τέτοιο που θα μου επιτρέψετε και θα σας ζητήσω συγγνώμη, να πρέπει να αποχωρήσω. Δεν πειράζει, θα σας διαδεχθεί ο κύριος Νικολάου στη θέση σας. Απλώς πριν αποχωρήσετε, δύο ερωτήσεις, διαδικαστικές αλλά ουσιαστικές για μένα. Αυτό αφορά όλους όσους είμαστε εδώ. Θα είχατε αντίρρηση η συζήτηση που κάνουμε τώρα να ανέβει στο διαδίκτυο? Εγώ θα σας έλεγα να την ανεβάζω στο διαδίκτυο. Αν κάποιος από τους ομιλητές δεν έχει αντίρρηση. Ωραία, τέλεια. Και το επόμενο θα ήταν εμείς, υπάρχει εδώ η συνάδελφος, η κυρία Σερετίδου, η οποία κρατάει κάποια πρακτικά. Θα θέλουμε μετά, αφού τελειώσει όλη αυτή η συζήτηση σήμερα, να καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα, σύντομα μεν, ουσιαστικά δε, ελπίζουμε. Και θα θέλαμε, αν δεν διαφωνεί κανένας από τους παρόντες και τους συμμετέχοντες, να το διεκνύσουμε μετά μεταξύ μας, να το δούμε και εφόσον συμφωνείτε, να μπορούμε να καταλήξουμε ότι είναι ίσως με ένα πρώτο βήμα συνεργασίας, συμφωνίας, των πρώτων βημάτων που θέλουμε να κάνουμε προς την ίδια, να ενισχύσουμε δηλαδή τον πολιτισμό μέσω του τουρισμού. Αν δεν διαφωνείτε σαν διαδικασία, θα το δείτε εννοείται, θα γράψουμε εμείς, θα το στείλουμε σε όλους όσους συμμετέχουν και θα μας πείτε αν... Να σας πω κάτι. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι παραβιάζεται ανοιχτές θύρες. Όχι μόνο από άποψη της περιφέρειας, αλλά τολμώ να πω από άποψη όλων των φορέων. Έχω ήδη άποψη και εγώ για την προσήλωση που έχουν και ο Οργανισμός Τουρισμού Θεσσαλονίκης και η κυρία Πατουλίδου σε αυτό το κομμάτι και όλη η διοίκηση είναι συντεταγμένη και με το Δήμο έχουμε πολύ καλή συνεργασία τα τελευταία χρόνια. Νομίζω ότι και από τις περιφερειακές εφορίες αρχαιοτητών του Κυλκής
προσπαθούμε, ξέρουμε τα προβλήματα, δεν είναι σε αυτό το όριμο στάδιο πολλές ενότητες. Και εκεί υπάρχει ένα. Μπορεί να ξεκινήσουμε μια τεράστια κουβέντα, η οποία να καταλήξει. Και γι' αυτό και περίπου... η ιστορία του ενιαίου εισιτηρίου που είπατε είναι μια μεγάλη κουβέντα, γιατί δεν είναι εύκολο να συγχρονιστούν όλοι οι χώροι και τα μουσεία. Αλλά μπορούμε να παίξουμε το ρόλο και εμείς σε αυτό το κομμάτι, να είμαστε δίπλα σας, να δούμε πώς μπορεί αυτό να λειτουργήσει. Το έχω αναφέρει και στις τρεις τελευταίες υπουργούς που συνάντησα. Πολιτισμού ή τουρισμού. Πολιτισμού. Στον τουρισμό είχαμε σταθερότητα στο κομμάτι του Υπουργείου και τις τελευταίες τρεις με τον Υπουργό τον Παντά, με την Κονιόλου και τελευταίως τώρα με την καινούργια Υπουργό. Υπάρχει ένα πάγιο αίτημα από εδώ, από τους τουριστικούς φορείς, να μπορέσουμε να πουλήσουμε κι εμείς, με την καλή έννοια του όρου, το πολιτιστικό αυτό απόθεμα που έχουμε στην περιοχή. Είτε είναι αρχαιολογική χώρη αυτή, είτε είναι μουσεία. Σε ένα ενιαίο εισιτήριο το οποίο θα δώσει τη δυνατότητα ακόμα και από το αεροδρόμιο κάποιος να μπορέσει να το προμηθευτεί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να συγκερασμούν δυνάμεις αυτό. Είναι όμως το πιο δύσκολο από όλα. Ούτε, και στην Αθήνα, που υποτίθεται ότι είναι λίγο πιο μπροστά γιατί έχουν πιο πολλά χρόνια πολύ τουρισμό. Και έχουν και μεγάλους αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία, εννοείται, δεν το έχουν καταφέρει αυτό, γιατί δεν μπορείς να έχεις. Είναι διαφορετικές οι ταχύτητες των μουσείων και των χώρων. Όταν είναι διαφορετικές οι ταχύτητες, δεν μπορείς να το συγχρονίσεις στην επισκεψιμότητα. Δηλαδή, εμείς είμαστε ανοιχτοί 8 με 8 από τον Απρίλιο στο Νοέμβρη κάθε μέρα. Δεν κλείνουμε καμία μέρα. Τα πιο πολλά μουσεία κλείνουν μία μέρα γιατί πρέπει να συντηρήσουν τις εκθέσεις. Αυτό από μόνο του είναι ένα πρόβλημα. Μετά, πολλοί δεν μπορούν να έχουν αυτό το 8 με 8. Έχουν το 8-4, ας πούμε. Καταλάβατε, είναι τόσο πολλά αυτά τα ζητήματα, αλλά σίγουρα το ενιαίο που υπάρχει τώρα ανάμεσα σε εμάς, στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, το Λευκό Πύργο και τους αρχαιολογικούς χώρους του κέντρου είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι. Και το προτιμούν. Και αυτό κάποτε ήταν ζητούμενο. Ναι, οπότε... έχετε δίκιο. Άρα είναι μια... αυτή είναι η καλή πρακτική που πρέπει να τη δούμε, γιατί και σε αυτό το κομμάτι δεν υπήρξε. Η ίδια δυναμική και η ίδια επισκεψιμότητα. Άρα, αφού τα καταφέραμε εντός πόλης, μπορούμε πολύ εύκολα να πάμε και στο εντός περιφέρειας. Νομίζω το παράδειγμα δεν θα πρέπει να είναι η Αθήνα, αλλά πρέπει να είναι οι άλλες ευρωπαϊκές πόλεις για να μπορέσουμε να έχουμε αυτό το κομμάτι. Τίποτα. Ταυτονόητα, όπως είπαμε πολύ καλά, εμείς είμαστε εδώ στο κομμάτι αυτό. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και το κέντρο πολιτισμού να μπει σε αυτή τη διαδικασία της περιφέρειας και της Μακεδονίας. Έχω ήδη αργήσει. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία στις εκλογές. Γεια σας. Να περάσουμε τώρα στον κύριο Πέγκα, να πούμε τι γίνεται στην πόλη. Ναι. Καλησπέρα καταρχήν από μένα. Καλησπέρα. Εγώ ζήτησα να δούμε και ένα βίντεο, το οποίο νομίζω ότι δείχνει και την κατεύθυνση στην οποία θέλω να αναφερθώ και όταν το πρωτοείδα σε μια πρόσφατη παρουσίαση που έγινε σε ένα συνέδριο, ήταν νομίζω αφορμή για έμπνευση.
αρέσει προς τα που θεωρώ ότι πρέπει να πάει η συζήτηση. Εγώ ακόμα και τώρα που το ξαναβλέπω το βίντεο, πραγματικά ανατριχιάζω με την σύμπραξη, την αποτελεσματικότητα και μιλάμε για το νούμερο ένα ίσως προορισμό ευρωπαϊκό αυτή τη στιγμή, το Άμστερνταμ. Και νομίζω ότι αυτό που χρειάζεται ακριβώς είναι αυτή η σύμπραξη δυνάμεων. Να πω καταρχήν ότι είναι αδιαφυσβήτητος ο πλούτος ο οποίος υπάρχει στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ ευχάριστη έκπληξη ότι το Αρχαιολογικό Μουσείο, που είναι το νούμερο ένα, προκαλεί αυτή τη συζήτηση. Ουσιαστικά, ενώ θα μπορούσε να πει ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει, είμαι πρώτος. Άρα, είναι πολύ θετικό ότι ξεκινάει αυτή η κουβέντα, ή μάλλον συνεχίζεται κατά κάποιο τρόπο αυτή η κουβέντα από εσάς. Βέβαια, μου λείπουν οι υπόλοιποι διευθυντές των μουσείων από το ακροατήριο, από το πάνελ εδώ πέρα. Και θυμάμαι τα πρώτα χρόνια όταν ξεκινήσαμε με πάρα πολύ όρεξη το 2011, που κάναμε αρκετά πραγματάκια και θέλω έτσι λίγο να αναφερθώ. Θυμάμαι το ότι ανακαλύψαμε, για παράδειγμα, ότι δεν υπήρχε ένας κοινός χάρτης των μουσείων της πόλης. Και μετά τον χάρτη των μνημείων που βγάλαμε, ο δεύτερος χάρτης ήταν ο χάρτης των μουσείων που ενώσαμε σε ένα κοινό οδηγό τα 30-31 σήμερα μουσεία της Θεσσαλονίκης. Επίσης, θυμάμαι το που ξεκινήσαμε το sleepover στα μουσεία, με τα παιδάκια τα οποία έρχονται και κοιμούνται μέσα στα μουσεία. Θεωρώ ότι αυτό θα έπρεπε τα μουσεία να μην περιμένουν η πρωτοβουλία του Δήμου, αλλά να το πάρουν και να το κάθε Σαββατοκύριακο να πραγματικά να κοιμίζουν παιδάκια της πόλης μέσα στους χώρους τους. Θυμάμαι τις εκδηλώσεις στα μνημεία και στα μουσεία, όπου πήγαμε και ανοίξαμε μνημεία και κάναμε για δύο χρόνια εκδηλώσεις μέσα στα μνημεία και στα μουσεία στη συνέχεια της πόλης, θυμάμαι στο έθριο του Βυζαντινού Μουσείου, εδώ πέρα έξω, που κάναμε μουσικές συναυλίες κτλ. Για να ενώσουμε ακριβώς τον πολιτισμό με την πόλη και με τον τουρισμό φυσικά. Και θυμάμαι και την πρωτοβουλία των 5 μουσείων, η οποία πραγματικά μου λείπει, που ήταν μια πολύ ισχυρή ένωση δυνάμεων, με θετικά αποτελέσματα, την ανταλλαγή για παράδειγμα με το Μουσείο του Λούβρου, που είχε γίνει πολύ μεγάλη επιτυχία στα 5 μουσεία της πόλης, με την υποστήριξη του Δήμου. Και τέλος θυμάμαι την πρώτη συνάντηση που οργανώσαμε το 2013 στο ΜΕΤ το ξενοδοχείο, όπου καλέσαμε για πρώτη φορά να συνομιλήσουν οι πολιτιστικοί φορείς στα μουσεία, δηλαδή με τους τουριστικούς φορείς. Ήταν μια πρώτη κουβέντα και θυμάμαι ότι την πρώτη μια μισή ώρα πέρασε τον τότε πρόεδρο κ. Θοβόπουλο και διάφορους διευθυντές, την κυρία Καμάρα κτλ. Να μαλώνουν ποιος φταίει το ότι δεν έχουμε βρεθεί ποτέ στο ίδιο τραπέζι. Και μετά ακολούθησε μια πολύ δημιουργική φυσικά συζήτηση. Υπήρξε και μια συνέχεια από το Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, δεν υπήρξε άλλη συνέχεια. Θεωρώ ότι η σημερινή συζήτηση είναι μια τέτοια συνέχεια σε όλο αυτό που έχει γίνει. Και επανέρχομαι να πω ότι πολλές φορές αφινόμαστε σε αυτό που έχουμε και σε αυτό που νομίζουμε εμείς ότι είμαστε πολλές φορές. Θυμάμαι πάντα ότι ας πούμε θεωρούσαν ο κόσμος ότι αυτονόητο την υψηψημότητα στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή έλεγε, μα είμαστε η Θεσσαλονίκη. Αυτό δεν ισχύει όμως. Δηλαδή πρέπει να το μάθει ο κόσμος, πρέπει να ξέρει ποιοι είμαστε, πρέπει να υπάρχει ένα συνεκτικό αφήγημα, όπως είπε και ο Αλέξανδρος προηγουμένως, και πρέπει να υπάρχει μια στρατηγική marketing πάρα πολύ μεθοδική και επίμονη προς τα έξω για να μπορέσουμε να έχουμε ένα απτό αποτέλεσμα. Νομίζω ότι η συνέχεια είναι στη συνέργεια, είναι στις συνεργασίες. Πρέπει να μεγαλώσει η πίτα, όπως συνηθίζει να λέει ο Δήμαρχός μας. Είναι κάτι το οποίο το έχω μάθει από αυτόν, ο οποίος πάντα λέει ότι όσο μεγαλώνει, πρέπει αντί να προσπαθούμε να τεμαχίσουμε την πίτα που υπάρχει και να ποιος θα πάει το μεγαλύτερο κομμάτι, να δουλεύουμε όλοι μαζί να μεγαλώσουμε την πίτα, γιατί από αυτό θα ωφεληθούμε όλοι. Και νομίζω προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να κινηθούν τα μουσεία και το αρχαιολογικό, που είναι το νούμερο ένα αυτή τη στιγμή στην πόλη, όπως κάνει να μπει μπροστά και να συνενώσει δυνάμεις με όλα τα μουσεία, είτε είναι δημόσια, είτε είναι ιδιωτικά, είτε είναι πιο μικρά, είτε είναι πιο αδύναμα, γιατί υπήρχαν και διάφορες τέτοιες απόψεις. Εγώ θεωρώ ότι όλα μπορούν να προσθέσουν στον προορισμό και όλοι μαζί μπορούν να αποτελέσουν μια υπερδύναμη για την ανάπτυξη όχι μόνο των ίδιων των χώρων, αλλά και της πόλης ολόκληρης. Θα ήθελα σε αυτό που είπε ο κύριος Πέγκας να κάνω ένα σχόλιο και εννοείται ότι όλοι μπορούν να κάνουν σχόλια, έτσι. Νομίζω ότι αυτό έχει ενδιαφέρον, να κάνουμε μία συζήτηση. Καταρχάς, έχω να πω ότι επειδή σε αυτό το μουσείο εγώ εργάζομαι τα τελευταία 15 χρόνια της ζωής μου, πραγματικά φάνηκε η αλλαγή
και νομίζω ότι φάνηκε η προσπάθεια που έγινε από το Κουτάρι και το άνοιγμα που έκανε, αυτό πρέπει να το αναγνωρίσει κανείς, αυτό δεν είναι πολιτική τοποθέτηση, αυτή είναι μια αντικειμενική πραγματικότητα, κάτι αντικειμενικό. Το άνοιγμα σε νέες αγορές, γιατί το είδαμε εμείς με τα μάτια μας. Να ανεβαίνει ο τουρισμός στην πόλη και να ανεβαίνουν και οι επισκέπτες που έρχονται στο μουσείο. Για παράδειγμα, μία από τις εκθέσεις, αλλά και εμείς είχαμε τα αντανακλαστικά να κάνουμε πράγματα που ξέραμε ότι θα ικανοποιούσαν. Για παράδειγμα, κάναμε μία έκθεση για τους Εβραίους στη Θεσσαλονίκη, ανεξίτηλα σημάδια στον χρόνο, αν θυμόσαστε, που ο κατάλογος της έγινε ανάρπαστος, τον επανεκδώσαμε δύο φορές, επειδή έρχονται αρκετοί επισκέπτες από το Ισραήλ, οι εβραϊκής καταγωγής γενικά, τον ζητούν. Τα 5 μη που είπε ο κύριος Μπέγκας είχε πάρα πολύ δίκιο, ήταν κάτι πολύ σημαντικό και μπορέσαμε και κάναμε πράγματα, ήταν κάτι, μια συνέργεια. Πριν τις συνέργειες, τώρα δηλαδή έχουν γίνει στη μόδα και το ακούμε συνέχεια να γίνονται συνέργειες ανάμεσα στους πολιτισμικούς φορείς. Αυτό είχε γίνει, ήταν αρκετά προχωρημένο μπορώ να πω. Αλλά όπως πολλά σπουδαία πράγματα στην Ελλάδα, ξεφουσκώνουν κάποια στιγμή για λόγους ακατανόητους σε μένα. Τα 5ΜΗ υπάρχουν. Εμείς φέτος πάλι πληρώσαμε την ιστοσελίδα για να μην κατέβει η ιστοσελίδα, να υπάρχει. Αλλά δεν ξέρω, καμιά φορά είναι θέμα προσωπικών αδυναμιών, δυσκολιών πρακτικών. Το γεγονός όντως ότι ήμασταν δύο κρατικά μουσεία, εμείς και το Βυζαντινό. Υπήρχαν άλλα που ήταν νομικά πρόσωπα. Δεν μπορούσαν να βγάλουν τις χρηματοδοτήσεις. Δηλαδή εκεί το θυμάμαι, αναλωνόμασταν σε μία συζήτηση διαδικαστική, η οποία ήταν τόσο κουραστική, που στο τέλος αυτό το πράγμα ατόνισε. Αλλά νομίζω ότι μπορούμε να το ξαναξεκινήσουμε. Εγώ ήδη έχω μιλήσει με τις διευθύντριες των άλλων των μουσείων. Όλες θέλουν, δεν υπάρχει καμία που να πει δεν θέλω. Και νομίζω ότι θα προσπαθήσουμε να το επανεκκινήσουμε, γιατί είναι πραγματικά πολύ ουσιαστικό. Τώρα, σε σχέση με αυτό το καταπληκτικό βίντεο, εγώ έχω να πω ότι αυτό είναι ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο πραγματικά. Αλλά έχει να δούμε, το συζητούσαμε προηγουμένως και με τη συνάδελφο τη Γεωργία Στρατούλη στην Ολλανδία, τα πράγματα λειτουργούν τελείως διαφορετικά. Δεν ξέρω πώς θα μπορούσαμε εδώ, στην Ελλάδα, για παράδειγμα, να πούμε, αυτοί έχουν ένα museums.org, έναν οργανισμό μουσείων. Πώς θα μπορούσε αυτό να γίνει στην Ελλάδα, δηλαδή τα μουσεία που είναι ήδη αυτόνομα, όπως το αρχαιολογικό, το βυζαντινό, το εθνικό και το βυζαντινό στην Αθήνα και το Μουσείο Ηρακλείου, πέντε μουσεία δεν φτάνουν να κάνουν ένα museum.org, όλα τα άλλα ανήκουν σε εφορίες αρχαιοτήτων, δεν είναι αυτόνομα και διέπονται, λειτουργούν από τις εφορίες, εμείς οι πέντε είμαστε αυτόνομοι και το Μουσείο Ιατρικής Τέχνης στην Κέρκυρα, είναι το Μουσείο Ακρόπολης άλλο και αυτό, νομικό πρόσωπο, δηλαδή δεν είναι τόσο αυτοί, μπορούν να το κάνουν, ξέρετε, αυτό γιατί έχουν δώσει και έμφαση στο μουσείο, όχι στους αρχαιολογικούς χώρους, γιατί δεν έχουν αρχαιολογικούς χώρους. Εμείς έχουμε το προνόμιο και το άχθος και τον κόπο του αρχαιολογικού χώρου με όλα τα αυτά που χρειάζεται. Βέβαια, να πω εδώ πέρα ότι άμα δεν μπούμε μπροστά να κάνουμε τα πράγματα, ναι, δεν είναι ποτέ. Δηλαδή, αν υπακούμε στις νόμες και στους κανόνες, δεν θα μπορέσουμε ποτέ ουσιαστικά να κάνουμε πράγματα. Το πιο απλό παράδειγμα είναι το sleepover στα μουσεία. Όταν το σκέφτηκα και είπα να κάνω το sleepover στα μουσεία, οι αντιστάσεις ήταν τεράστιες. Από την ασφάλεια των παιδιών μέχρι το οτιδήποτε. Δεν θα γινόταν ποτέ αν δεν παίρναμε μερικά ρίσκα. Και τώρα πρέπει να βάλουμε και μεγάλους να κοιμούνται μέσα στα μουσεία. Όχι μόνο τα παιδιά, γιατί στο εξωτερικό ήδη υπάρχει. Είχατε πει όμως και κάτι άλλο, νομίζω πολύ σημαντικό που θέλω να το σχολιάσω. Το ξέχασα τώρα. Όχι, δεν μου έρχεται στην πορεία, θα το θυμηθώ και θα πω. Ναι, ο κύριος Κίτσιος. Ένα μικρόφωνο τρίφωνα, για να ακούγεται. Ναι, μόνο από την πόλη του Άμστερνταμ. Μόνο από την πόλη του Άμστερνταμ. Ναι, μόνο από την πόλη του Άμστερνταμ. Ναι, ναι. Α, μπράβο, καλά που το είπατε και θυμήθηκα και τι ήθελα να πω. Ότι πραγματικά όμως η Θεσσαλονίκη, νομίζω ότι εμείς το ξέρουμε όσοι είμαστε εδώ τώρα. Δεν ξέρω αν το ξέρει η πόλη της Θεσσαλονίκης, αν το έχει συνειδητοποιήσει. Εμείς δεν έχουμε παράπονο πραγματικά, γιατί δώσαμε και μεγάλη έμφαση σε αυτή την επικοινωνία. Πολύ ωραία το περιγράψατε. Αυτή η εξωστρέφεια, οι εκδηλώσεις, τα εκπαιδευτικά προγράμματα. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε, το κάνουμε για να φέρουμε τον κόσμο της Θεσσαλονίκης στο μουσείο. Γιατί δεν μας νοιάζουν μόνο οι ξένοι. Πρώτα μας νοιάζουν οι Θεσσαλονίκοι, εννοείται. Και είναι πολύ σημαντικό. Αλλά η Θεσσαλονίκη έχει ένα προνόμιο. Είναι μια πόλη μεγάλη, όχι όμως πολύ μεγάλη,
Και είναι μια πόλη που έχει αποστάσεις που περπατιούνται και, και τα μουσεία της, εδώ είναι που βρισκόμαστε, είναι μια νησίδα μουσείων. Δεν το έχω πολύ. Δείτε πόσο κοντά είναι αυτά τα μουσεία. Το δικό μας, το Βυζαντινό, το Μακεδονικό πρώην, τώρα κομμάτι του Μόμους, λίγο παραπάνω είναι το Τελόβιο, το Κρατικό Μουσείο Ζωνιστέχνης έχει λίγο δύσκολη πρόσβαση. Είναι τα καταπληκτικά κάτω στο λιμάνι, Μουσείο Φωτογραφίας και λοιπά και Κινηματογράφου. Και πραγματικά είναι μια πόλη που ενδείκνεται για μουσιακό τουρισμό. Νομίζω ότι ένας εισαγωγικά ψαγμένος επισκέπτης που θα έρθει για ένα τετραήμερο στη Θεσσαλονίκη θα θέλει πάρα πολύ να πάει να επισκεφθεί αυτά τα μουσεία, γιατί θα φύγει με αυτή την ωραία εμπειρία που λέμε, γιατί θα δει πρωτότυπα πράγματα και θα δει και πολλά πράγματα. Θα δει από την αρχαιότητα, θα δει το Βυζάντιο, θα δει την πόλη, τη σύγχρονη τέχνη, θα δει κινηματογράφο, φωτογραφία. Αυτή η διασύνδεση των μουσείων της Θεσσαλονίκης, έχετε δίκιο. Είναι κάτι που μπορεί να γίνει και πρέπει. Και ίσως εσείς, σαν Δήμος, μπορείτε να είστε αυτοί που θα μας τραβήξετε σε αυτό. Ναι. Είχα μιλήσει πριν κανένα χρόνο με την κυρία Χρυσίδου. Της το είχα ζητήσει τότε, γιατί αυτή το πρόβλημα με τα 5 μη που ξεφούσκωσαν, το είχα εντοπίσει και της είπα, αν μπορεί ο Δήμος να αναλάβει αυτό το ρόλο, σας τραβάω και εσάς και ελάτε να κάνουμε κάτι όλα μαζί, και όχι μόνο τα 5, να μπουν και άλλα μη μέσα. Όλα τα μη της Θεσσαλονίκης. Έτσι είναι. Όταν είχαμε κάνει το συνέδριο της Θεσσαλονίκης του 2030, θυμάμαι την κυρία Φρίκα, γιατί είχα φέρει τότε την εκπρόσωπο της MBB και μάλλον μαζί της, ήταν τρία τα οραματικά πράγματα τα οποία είπαμε. Το ένα ήταν η πλάζα η αρχαιολογική που θα γίνει στη στάση Βενιζέλου και πώς μπορεί αυτό πραγματικά να πάει σε ένα άλλο επίπεδο την πόλη. Το δεύτερο ήταν ότι θα έπρεπε για παράδειγμα στην άλλη πόλη να βάλουμε ένα στρατηγικό στόχο μόνο ηλεκτροκίνησης και όχι των αυτοκινήτων που κινούνται σήμερα. Και το τρίτο ήταν ακριβώς να δημιουργηθεί ένα, πώς είναι το νησί των μουσείων στο Βερολίνο, σε αυτή την ευρύτερη περιοχή. Ενδεχομένως με κάποιες υπογειοποιήσεις που υπήρχαν στο παρελθόν σχέδια μπροστά από το Δημαρχείο ή 3 Σεπτεμβρίου, κλπ. Ώστε να μπορεί να υπάρχει και ελεύθερη πρόσβαση. Αυτά υπάρχουν ως σχέδια και χρειάζονται κάποιοι άνθρωποι πραγματικά να τα κινήσουν και να τα υλοποιήσουν ενδεχομένως στην επόμενη περίοδο. Αν μπορούσα για να διευρύνουμε ίσως και ένα φάσμα συζητήσεων, γιατί γι' αυτό βρίσκομαι εδώ, θέσαμε τη Γιάννα ένα ερώτημα. Τελικά σε ποιο βαθμό μπορεί το ΑΣΤΗ, ας πούμε τελικά το κέντρο, να τροφοδοτήσει την περιφέρεια, για τον πολιτιστικό τουρισμό πάντα μιλάμε, και τούμπαλι, αν εγώ θέτω το ερώτημα, εάν τελικά σε ποιο βαθμό η περιφέρεια, μια ανώριμη περιφέρεια, αν θέλετε ακόμα πολιτιστικά, ήταν σωστό αυτό που είπε ο κύριος Στάνου προηγουμένως, όπως το Κιλκής, θα μπορούσε να παίξει και να διαδραματίσει σε ένα πολύ πρώιμο στάδιο, κάποιο ρόλο μέσα σε όλα αυτά. Νομίζω ότι η κλειδιά στη συζήτηση, όπως την αναφέρατε λίγο προηγουμένως, είναι πράγματι η σύμπραξη των δράσεων, αυτό που ακούσαμε λίγο πριν, οι θεματικές, αν θέλετε, ενότητες, ακόμα σε ετήσια βάση. Και έτσι μου δίνει την ευκαιρία λίγο να συζητήσουμε το εξής. Είναι μια πολιτική που χαίρομαι που η εφορία αρχαιοτήτων Κιλκής μέσα στο τελευταίο 1,5 περίπου χρόνο λειτουργίας της, λειτουργώντας στρατηγικά και θέλοντας πραγματικά πάρα πολύ γρήγορα να εκτινάξει ή δυνατόν το πολιτισμικό της απόθεμα, αυτό που είναι άγνωστο, κυριολεκτό άγνωστο, να μπει, αν θέλετε, στο κάδρο των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του σύγχρονου έτσι κόσμου, στο πάρα πολύ κοντά στη Θεσσαλονίκη. Το γεγονός ότι το Κιλκής εμπολής δεν μπόρεσε, πιστεύω, το παρακολουθούσα πολύ μακριά, δεν ήμουν μέσα σε αυτό, είναι πολύ καινούργια στην ιστορία του πολιτιστικού γίγνεσθε του Κιλκής, 15 μόλις μήνες. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι ήδη δημιουργούμε έτσι σοβαρές ερωτήματα και δράσεις πάνω στο θέμα. Λοιπόν, θα ήθελα να πω το εξής. Έχουμε ένα κέντρο, ό,τι λέει και είναι καταπληκτικό, πραγματικά αυτός η νησίδα του πολιτισμού, είναι όμως πράγματι κάτι εντελώς διαφορετικό. Μια πόλη όπως η Θεσσαλονίκη με ένα τεράστιο διαχρονικό πολιτισμικό απόθεμα, με τα μουσεία της πολύ κοντά, είναι αυτό που λέει Γιάννα, πράγματι. Αποφασίζει κανείς να έρθει στην πόλη για να δει άπειρα πράγματα. Υπάρχει και μια κατηγορία πιθανά, εκεί θέλω να εστιάσω τώρα, τουριστών, επισκεπτών, αλλά και γηγενών, θα έλεγα. Όπου ίσως θα ήθελε να δει όχι μόνο απομονωμένο, χωρίς context, αν θέλετε, το αρχαιολογικό υλικό, αλλά να το συνδυάσει
με τους αρχαιολογικούς χώρους. Ίσως αυτό το πλεονέκτημα νίκει και στη χώρα μας, το ότι έχουμε τους αρχαιολογικούς χώρους. Δίνουμε λοιπόν, φέρνω ένα παράδειγμα. Φέτος, για το 2019, σχεδιάζουμε και νομίζω ότι το Σεπτέμβρη θα έχουμε τη χαρά να σας υποδεχτούμε στην Ευρωπό, ανακαινίζουμε, αν μπορώ να το πω έτσι, την Ευρωπό, ένα αρχαιολογικό χώρο ο οποίος έχει πράγματι μόνο στη μία διαχρονία, από τον 6ο αιώνα π.Χ. μέχρι τουλάχιστον τον 6ο αιώνα μετά Χριστό. Και αυτό που θέλω να εστιάσω πάρα πολύ και να καταλάβετε το παράδειγμα, αντιλαμβανόμαστε λοιπόν τώρα ότι η Ευρωπό δεν αξιοποίησε ποτέ ένα γόνο της, ένα ιστορικό πρόσωπο, το οποίο υπήρξε εταίρος και ομήλικος περίπου του Αλεξάνδρου του Τρίτου, μιλάω για τον Σέλευκο τον Πρώτο τον Νικάτορα, ο οποίος είναι γόνος Ευρωπού. Είναι ένα πρόσωπο φυσικό, το οποίο έπαιξε ένα πάρα πολύ δυναμικό ρόλο στους ελληνιστικούς χρόνους, κατ' ουσίαν, ίσως και ολοκλήρωσε, αν θέλετε έτσι, το ιδεολόγημα του Αλεξάνδρου, αυτή την πολιτιστική κοινή, την πολιτιστική οικουμένη. Επαναφέρουμε λοιπόν, αν θέλετε, ή ξαναβάζουμε ένα λιθαράκι, όπως το κέντρο επισκεπτών Ευρωπού δεν είχε λειτουργήσει μέχρι τώρα, υπήρξε ως υποδομή, την έχουμε κληρονομήσει από τους συναδέλφους μας. Εκεί λοιπόν θα δημιουργήσουμε πια δύο ενότητες μικρές για τους επισκέπτες. Μία για την Ευρωπό ολότητα. Τι είναι αυτό, δεν θα αναφερθώ αυτή τη στιγμή, υπάρχουν πολλά ερωτήματα τα οποία ψάχνουμε και με ειδικούς ιστορικούς κτλ. Ακόμα και το όνομα Ευρωπό, τι είναι Ευρωπαίων οι πόλεις, διάφορα θέματα. Αλλά βάζουμε στο παιχνίδι και θα παρουσιάζουμε και την προσωπικότητα Σελεύκου και την κληρονομιά του. Δεν γίνεται συχνά αυτό στους αρχαιολογικούς χώρους. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, έχετε έναν αρχαιολογικό χώρο, εστιάζει σε μνημεία ταφικά, παρόλα αυτά εμείς θα δώσουμε την ολότητα. Διότι διακρίνουμε ότι υπήρξε τελικά κομμάτι του Μακεδονικού Βασιλείου και μάλιστα χτες βλέπαμε έτσι στους χάρτες, διαπιστώσαμε ότι μάλλον έχουμε δει πια, βλέπουμε, αρχίζουμε να βλέπουμε την οδό που ένωνε την Ευρωπό με την Πέλα και την Πέλα με την Ευρωπό. Νομίζω ότι για το μέλλον θα είναι έτσι και πολύ ενδιαφέρον. Άρα και έρχομαι σε ένα άλλο κομμάτι. Πολιτιστικές διαδρομές. Νομίζω ότι κέριο θέμα με όλα αυτά που μπορούμε να συζητήσουμε είναι ότι το ΑΣΠΗ μπορεί να δημιουργήσει λοιπόν και τούμπαλιν πάντα με την περιφέρεια ειδικές διαδρομές. Ένα κομμάτι αυτών των διαδρομών θα μπορούσε να γίνεται με ποδήλατο, ένα παράδειγμα, δηλαδή να πλησιάσουμε τη φύση. Να δούμε λοιπόν μέσα σε αυτό που λέμε τουριστική ανάπτυξη, πολιτιστικός τουρισμός και το κομμάτι του περιβάλλοντος. Υπάρχουν ειδικές διαδρομές που μπορούν να αναπτυχθούν πολλά πράγματα και ίσως εκεί θα μπορούσε να δει κανείς να αναπτύσσεται πώς ο τουρισμός της πόλης να διευρύνεται και ταυτόχρονα το κέρδος της πόλης είναι ότι και των δύο πλευρών ότι η εστίαση πιθανά το φαγητό να γίνεται στην περιφέρεια αλλά να παραμένει ο πολίτης περισσότερες, ο επισκέπτης της πόλης, περισσότερες μέρες και να μπορεί να διαδικτυώνεται στις γύρω περιοχές. Είναι μια ιδέα, τουλάχιστον αυτό που θα μπορούσε να πάρει σάρκα δύο στάδια. Και ξαναέρχομαι στην Ευρωπό, φιλοξενεί το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, σπουδαία ευρήματα από αυτή την πόλη, άρα γιατί το ξέρω ότι το έχετε στο μυαλό σας, το έχεις Λιάννα και εσύ, ακόμα και το γεγονός ότι μπορεί να δώσει κανείς με απλές κινήσεις, με ένα μπάνερ, με δύο μπάνερ ή με μια ειδική ψηφιακή πρόταση, το πώς θα συνδεθεί το Αρχαιολογικό Μουσείο με τον χώρο από τον οποίο προήλθε αυτό το έβριμα και να το συνδυάσει, νομίζω ότι είναι κέρδος και όφελος για τον κόσμο. Αυτό που πολύ ενδιαφέρον είναι αυτό που είπε η Γεωργία. Να σας πω, να σας ενημερώσω ότι το Αρχαιολογικό Μουσείο έχει πάρει ένα ΕΣΠΑ, τώρα είμαστε στη φάση της προκήρυξης. Είναι σημαντικό, έχει τον τίτλο «Το Μουσείο Παντού» και έχει ακριβώς αυτό τον στόχο, να διασυνδέσει το μουσείο με τους αρχαιολογικούς χώρους, όχι μόνο της πόλης, αλλά όλες τις περιφέρειες. Αυτό που θα κάνουμε θα είναι ένα app, το οποίο, για το οποίο κανείς θα ενημερώνεται, θα μπορεί να το κατεβάζει με το που θα φτάνει στην πόλη, θα το ξέρει και από το site κλπ. Και όταν θα έρθετε στο μουσείο, εξαρτάται, με το που θα φτάνει εδώ, στη Μακεδονία, θα του έρχονται ενημερώσεις, π.χ. Εδώ που είσαι είναι η τούβα του αεροδρομίου Γκόνα και πήγαινε να δεις εκεί στο μουσείο αυτά τα αρχαία που έχει, με το που θα φτάνει. Θα βρίσκεται π.χ. στην Ευρωπό του Κιλκής, θα δείχνει τα αντίστοιχα
αντικείμενα που έχουν βρεθεί στην Ευρωπό, πήγαινε να τα δει στο μουσείο. Αντίστροφα, αν κανείς ξεκινάει την επίσκεψη του από το μουσείο, θα του λέει αυτό που βλέπεις εδώ έχει βρεθεί εκεί, σε εκείνο το χώρο και πήγαινε να το δεις. Και έτσι νομίζω θα είναι καλό, γιατί και σε εμάς θα έρθει κόσμος, όπως είπε η Γεωργία, από το πιθανώς πάει στην Καλκιδική για παράδειγμα, μόνο για διακοπές θα μπορέσει να έρθει, αλλά και κυρίως εμείς θα μπορέσουμε να στείλουμε στις περιφερειακές υπηρεσίες κόσμο που θα ξεκινήσει από το μουσείο. Και φυσικά θα υπάρχει όλη αυτή η ωραία σύνδεση του χώρου με το αντικείμενο. Ωραία. Είναι σημαντικό πώς θα τον στείλετε. Γιατί πριν από 3 χρόνια για να πάει κάποιος στην Βεργίνα από εδώ ήταν τρομακτικά δύσκολο, όπως θυμάστε. Έπρεπε να αλλάξει 2 κτέλ και να περπατήσει και μισό χιλιόμετρο. Αυτή τη στιγμή λοιπόν υπάρχουν οι εταιρείες και σε αυτές πρέπει να απευθυνθείτε. Δηλαδή, πολύ ωραίο και έτσι πρέπει να γίνει πρώτα το κομμάτι. Το content, ας πούμε, το περιεχόμενο, το app κτλ. Το επόμενο βήμα είναι να φωνάξετε, και τώρα δεν θέλω να διαφημίσω κάποιον, αλλά επειδή αυτή μου πέτει στο μυαλό, την εταιρεία Φίλος που κάνει εκδρομές, ημερήσεις στη Βεργίνα, στο Δίον κτλ. Την εταιρεία Άμμον που κάνει επίσης εκδρομές καθημερινές, να τους φωνάξετε και να σας κάνουν αυτές τις εκδρομές. Πάντως το θέμα των διαδρομών είναι πολύ σημαντικό. Δεν τους αρέσει αυτό που λέω, αλλά θα πρέπει και εσείς να συνεργάζεστε μαζί τους και να ανοιχτείτε σε μια συνεργασία. Δεν υπάρχει λόγος να το βλέπετε ανταγωνιστικά. Ό,τι υπάρχει παραπάνω ως υπηρεσία προσθέτει στο προϊόν. Απαντήστε, αλλά σας είδα ότι γελάζετε ειρωνικά γι' αυτό. Όχι, όχι, όχι. Ήταν έκδηλη η αντίδρασή μου. Αλλά το θέμα δεν είναι ότι εμείς δεν θέλουμε να συνεργαστούμε. Και οι δύο εταιρείες, επανειλημμένως και έχει αποδειχτεί αυτό, δουλεύουν παράνομα. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή δεν συνεργάζονται οι ίδιοι με ξενάγω. Αυτό δεν δουλεύουν παράνομα. Το να δουλεύουν παράνομα όσον αφορά το κομμάτι. Άλλο δεν συνεργάζονται με ξενάγω, και άλλο δουλεύουν παράνομα. Ναι. Δουλεύω παράνομα. Παράνομα το να έχεις. Δεν κάνουμε όμως αυτή τη συζήτηση, γιατί δεν είναι εδώ οι εκπρόσωποι αυτή. Όχι, όχι. Το να έχεις όμως κάποιον ο οποίος κάνει ξενάγηση μέσα στο λεωφορείο. Θεωρούμε εμείς μόνο νόμιμο και δεν γινόταν τίποτα, όπως ξέρετε. Μα ποιον θεωρούμε εμείς νόμιμο. Ο νόμος είναι τι θεωρεί, τι είναι έγκυρο. Πάντως δεν είναι παράνομο. Θέλετε να μου πείτε δηλαδή ότι όταν έχεις έναν ξαναγό, έναν άνθρωπο ο οποίος υποστηρίζει ότι είναι ξαναγός και δεν είναι ξαναγός. Εγώ μίλησα για τις εκδρομές οι οποίες κάνουν. Δεν μιλάμε για το κομμάτι της μεταφοράς αποκλειστικά. Μιλάμε για. Δεν μιλάμε για το κομμάτι της μεταφοράς. Μιλάμε για κάποιον άνθρωπο που έρχεται μέσα και τους παρέχει ξενάγηση χωρίς να είναι ξαναγός. Αυτό είναι το θέμα μας. Αυτό είναι αποκλειστικά το θέμα μας. Δεν έχουμε θέμα εμείς συνεργασίας. Ούτως ή άλλως, ειδικά με το Φίλο, συνεργαζόμαστε. Εντάξει, αυτό τώρα είναι ένα ειδικό θέμα κιόλας. Νομίζω μήπως ο κύριος Γκουγούλης. Α, συγγνώμη, κύριε Γκουγούλη, επειδή επέστρεψε ο κύριος Νικολάου, αν θέλει να κάνει κάποιο σχόλιο σε αυτό που είπε η κυρία Στρατούλη για τις διαδρομές. Γιατί αυτό είναι κάτι που νομίζω αφορά την περιφέρεια και μετά αμέσως να μας πει ο κύριος Γκουγούλης. Για τις πολιτιστικές διαδρομές. Ναι. Η περιφέρεια, η διεύθυνση του τουρισμού και η περιφέρεια του τουρισμού του πολιτισμού. Το τελευταίο διάστημα των δύο τελευταίων ετών έχει συμμετάσχει σε δύο πολύ σημαντικά ευρωπαϊκά προγράμματα, το Κρίστα και το Κάτρινγκ, μέσα από τα οποία έχει καταφέρει το εξής. Έχει καταφέρει σε συνεργασία με άλλους εταίρους από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες να σχεδιάσει και να προτείνει πολιτιστικές διαδρομές. Μάλιστα, η μία πολιτιστική διαδρομή στην οποία συμμετείχε η περιφέρεια, η διαδρομή του σιδηρού παραπετάσματος, Iron Garden Trail, τις προηγούμενες μέρες, την προηγούμενη εβδομάδα βασικά, πιστοποιήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Και ξέρετε, αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο επιτεύγμα για όλες τις χώρες που συμμετείχαν, διότι οι πιστοποιημένες διαδρομές του Συμβουλίου της Ευρώπης, οι οποίες δεν είναι πολλές, ήταν η 34η συγκεκριμένα που πιστοποιήθηκε σε όλη την ιστορία. Συγγνώμη, επαναλαμβάνετε λίγο, σας παρακαλώ, το αντικείμενο αυτής της διαδρομής. Δεν το άκουσα, το κατάλαβα. Είναι η πολιτιστική διαδρομή, είναι μια ποδηλατική διαδρομή του σιδηρού παραπετάσματος. Είναι ποδηλατική. Ένα μέρος της περνάει και από την περιφέρεια της Μακεδονίας, από τις Σέρες, από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Συμμετείχε και η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε αυτή την συνέργεια με άλλες χώρες, όπως είναι η Λετωνία για παράδειγμα, η Ιταλία. Λοιπόν, και πιστοποιήθηκε, καταφέραμε και πιστοποίησαμε αυτή τη διαδρομή. Με αποτέλεσμα αυτή η διαδρομή να γίνει πάρα πολύ γνωστή τουριστικά, να προσελκύσει την ουσία κόσμο. Από όλη την Ευρώπη, από όλο τον κόσμο.
Μια δεύτερη διαδρομή, θα το ξέρετε από το έργο Κάλτριν, που προσπαθούμε να πιστοποιήσουμε πάλι από τη Συμβουλή της Ευρώπης, είναι τα βήματα του Αποστόλου Παύλου. Θα υποβάλουμε φάκελο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου φέτος, που έχουμε την προθεσμία. Πιστεύουμε να πιστοποιηθεί. Θα είναι και αυτό μια πολύ μεγάλη επιτυχία για την περιοχή μας. Γιατί ξέρετε πλέον, ο τουρίστας για να έρθει σε έναν προορισμό και να κάνει μια πολιτιστική διαδρομή, θα πρέπει αυτή να έχει κάποια χαρακτηριστικά, να είναι πιστοποιημένη, είναι πάρα πολύ βασικό. Να σας φέρω σαν παράδειγμα την πολιτιστική διαδρομή, τη σκεπτική διαδρομή της Via Francigena στην Ιταλία, για παράδειγμα, που κάθε χρόνο προσελκύσει χιλιάδες κόσμου, και όχι μόνο για να κάνουν αυτή τη διαδρομή, αλλά ταυτόχρονα για να δουν και τους γειτονικούς προορισμούς, μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους κτλ. Ήθελα όμως να κάνω μια παρατήρηση με βάση όλα αυτά που είπατε προηγουμένως, πάρα πολύ σημαντικά. Τουριστικά μιλώντας, μου κάνει πάρα πολύ και πάντοτε μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση το γεγονός ότι κάποιοι προορισμοί δεν έχουν το προϊόν, παρόλα αυτά με ειδικές τεχνικές marketing καταφέρνουν να αναδεικνύουν συγκεκριμένες περιοχές σαν προορισμούς. Παράδειγμα, στην Ισλανδία, σε μια έρημη περιοχή, είχε γίνει πριν από κάποια χρόνια κάποιο ατύχημα με ένα αεροπλάνο, το οποίο είναι σχετικά ανέπαθο. Με ειδικές τεχνικές marketing και προβολής και προώθησης αυτού του συγκεκριμένου περιστατικού και της συγκεκριμένης περιοχής, πλέον η περιοχή έχει γίνει τουριστικό trend και χιλιάδες κόσμοι κάθε χρόνο πηγαίνουν μόνο και μόνο για να πάνε να δουν αυτό το αεροπλάνο. Δηλαδή στην ουσία δεν έχουν το προϊόν, έχουν όμως το περιτύλιγμα το οποίο πλασάρουν και προσελκύουν κόσμο. Στην Ελλάδα σημαίνει ακριβώς το αντίθετο. Και ειδικά στην περιοχή μας. Έχουμε το προϊόν, δεν έχουμε καταφέρει να το βάλουμε σε ένα κουτί, να το προσφέρουμε στον πελάτη. Δεν έχουμε μάθει με λίγα λόγια να χρησιμοποιούμε τεχνικές marketing, αυτό που είπε και ο κ. Πέγκρας και ο κ. Στάνος, να τις ενσωματώσουμε στις τεχνικές προβολής και προώθησης του προορισμού μας, ώστε να μπορέσουμε να δείξουμε το προϊόν αυτό με έναν διαφορετικό τρόπο. Και θέλω να κλείσω λίγο με κάτι τελευταίο, είναι πάρα πολύ σημαντικό, ένα στατιστικό στοιχείο του ΣΕΠΕ την περσινή χρονιά. Λέει λοιπόν αυτό το στατιστικό στοιχείο ότι οι επισκέπτες για πολιτιστικό τουρισμό στην Ελλάδα την επόμενη πενταετία θα ξεπεράσουν τους επισκέπτες για τον ήλιο και τη θάλασσα. Και αυτό ήδη το βλέπουμε, ειδικά από μακρινές αγορές, από ασιατικές αγορές, την Αμερική, την Κίνα κτλ. Όντως οι επισκέπτες δεν έρχονται για τον ήλιο και τη θάλασσα στην Ελλάδα, έρχονται για τον πολιτισμό. Επειδή ο κύριος Νικολάου έθεσε ένα ζήτημα που είναι πολύ σημαντικό, αυτές οι πιστοποιημένες διαδρομές για την Ευρώπη. Μου δίνεται η ευκαιρία να σας πω κάτι άλλο να συζητήσουμε, που νομίζω ότι είναι έτσι, πολύ ενδιαφέρον, γιατί το ξεκίνησα κάποτε το Αρχαιολογικό Μουσείο και συνεχίζονται δράσεις όσον αφορά τον ζώντα, αν θέλετε έτσι, τα ζωντανά μνημεία ακόμα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Πέρσι, το γνωρίζετε όλοι, το 2018, γιορτάσαμε, αν μπορώ να το πω, την ανακοχή του Πρώτου Παγκοσμίου. Το Κιλκίς, επειδή συνέβαλε τα μάλα σε αυτό ως τόπος καταρχήν, και επειδή συμβαίνει αυτό να γνωρίζουμε πλέον ως υπηρεσία πλέον, μέσα από τις αυτοψίες μας αρχίσαμε να βλέπουμε τα μνημεία αυτού του πολέμου, χαρακώματα, πολυβολία, γέφυρες, σιδηροδρόμους κτλ. Υπάρχει λοιπόν τεράστιο αντικείμενο το οποίο εμείς, αν θέλετε, προβάλλουμε αυτή τη στιγμή ακόμα και η έκθεση έρχεται, θα σας πω, στη Θεσσαλονίκη, στο Γενή Τζαμί, μεταξύ 25/6 και 28/9, με θέμα Αρχαιολογία εν καιρό πολέμου στο Κιλκίς, από τα χαρακώματα των μαχών στα σκάματα των ανασκαφών. Είχαμε ένα ιδιαίτερο κομμάτι που συζητήσαμε σε αυτή την έκθεση, αλλά η έκθεση έχει τη δυνατότητα, δεν έχει πολύ καλά, να εισαγάγει τον επισκέπτη τελικά στο τι συνέβη με το μακεδονικό μέτωπο. Ένα κομμάτι της ιστορίας τελικά αυτού του τόπου που είναι ακόμα άγνωστο, αν και οι σύμμαχοί μας προωθούν το προσκυνηματικό τουρισμό. Επιτρέψτε μου όμως ένα σχόλιο πολύ σύντομο. Μου έκανε εντύπωση ότι το γεγονός ότι ενώ μια περιφερειακή μονάδα, τι κάνει το Κιλκίς, τι έκανε πέρσι, απλώς καταλάβαμε ότι θα μπορούσαμε πολύ γρήγορα να υποστηρίξουμε, αν θέλετε, και εμείς ένα κομμάτι που θα μπορούσαμε να το αφήσουμε με τα σύγχρονα δεδομένα, με τα ακόμη σημερινά δεδομένα του Υπουργείου Πολιτισμού, γιατί ήταν κάτι πολύ πρόσφατο ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Ενσωματώσαμε όμως
σκοπίμως τελικά τα νεότερα ιστορικά δεδομένα του τόπου στις πολιτικές του μουσείου. Μου έκανε εντύπωση ότι δεν είχαμε εκπροσώπηση στα εγγένεια 11-11 του 2018, ακριβώς 100 χρόνια μετά τον πόλεμο, ήταν συμβολικά τα εγγένεια, δεν είχαμε εκπροσώπηση καν από την περιφέρεια. Γιατί συζητούσαμε λίγο πριν ότι υπάρχει μια δυσκολία, πράγμα και το έθεσε πάλι έτσι ο κύριος του Περιφερειάρχης, ότι με το Υπουργείο Πολιτισμού υπάρχουν ζητηματάκια. Ας δούμε λίγο και την αντίστροφη πορεία, δεν κατακρίνω. Θέλω όμως να θέσω ζητήματα ότι στην περιφέρεια της χώρας μικρές κινήσεις που αναδεικνύουν ζητήματα, όχι του Κυρκής. Η σκέψη μας, θέλω να το υπογραμμίζω αυτό, δεν μπορεί να απευθύνεσαι μόνο στις μικρές κοινωνίες. Πρέπει τα ακροατήριά σου, όταν δημιουργείς τελικά εκθέσεις, να είναι πολύ ευρύτερα από αυτό που πας να κάνεις. Διαφορετικά θα ήταν αποτυχημένο. Εν τούτης, σας λέω ότι αυτή η έκθεση με πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια, με έναν κόσμο που είναι δύσκολος, δεν βγαίνει από το σπίτι του. Είναι ακόμα, δεν πρέπει να το πω αυτό, δεν ξέρω αν είναι στον καναπέ του, με εκπαιδευτικούς που σχεδόν τρόμαξα όταν το είδα αυτό. Καλέσαμε, προσκαλέσαμε, δώσαμε ημερομηνίες, κόβουμε 450, συγγνώμη, δίνουμε, εγκρίνουμε, τέλος πάντων, 450 περίπου κάρτες για εκπαιδευτικούς στον χρόνο και στις δύο παρουσιάσεις που κάναμε ζητήσαμε να ξεναγήσουμε, να παρουσιάσουμε την έκθεση, παρουσιάστηκαν στη μία μέρα 15 εκπαιδευτικοί και στη δεύτερη μέρα 7. Ενώ μεταξύ, δηλαδή η προηγούμενη χρονιά πριν την έκθεση, πριν τον Νοέμβριο, είχαμε επισκεψιμότητα μουσείου, πολύ χοντρικά σας λέω, γύρω στα 700 άτομα. Σήμερα, για το ίδιο χρονικό διάστημα, ένα χρόνο μετά, μετράμε 2.200 επισκέπτες. Πάρα πολύ σημαντικό. Ναι. Τέλος πάντων, θέλω να πω όμως ότι βλέπετε υπάρχουν πολλά ζητήματα. Θα κατέληγα μόνο. Ναι. Εγώ μιλώντας από την πλευρά του Γραφείου Προσέλκυσης Συνεδρίων, θα πάω τώρα σε ένα πιο ειδικό κομμάτι, ας πω, επισκεπτών της πόλης, που είναι οι επισκέπτες που έρχονται στην πόλη για συνέδρια. Επειδή μιλήσαμε, ακούστηκαν οι λέξεις εμπειρία και marketing, και αυτές τις δύο λέξεις θα ήθελα να πάρω για να εστιάσω στο συγκεκριμένο κοινό. Είναι πολύ σημαντικό για τους επισκέπτες, για τους συνέδρους, και είναι και πολύ σημαντικό στοιχείο όχι μόνο για τους ίδιους τους συνέδρους όταν πια έχουν έρθει στην πόλη, αλλά για την διεκδίκηση ενός συνεδρίου από την πλευρά της πόλης, που είναι αυτό που μας ενδιαφέρει. Είναι πολύ σημαντική διαφορετική εμπειρία που μπορεί κανείς να προσφέρει. Και αυτή που δημιουργεί το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και την ειδοποιώ διαφορά. Έτσι, συνεδριακά κέντρα και ξενοδοχεία έχουν πόλεις πολύ καλύτερα της Θεσσαλονίκης και μεγαλύτερα και πιο σύγχρονα. Ωστόσο, για να μπορέσει ένα συνέδριο να έρθει στην πόλη και να το διεκδικήσουμε αποτελεσματικά, αυτό που μπορούμε εμείς να προσφέρουμε είναι η διαφορετική εμπειρία στον επισκέπτη. Και αυτή η διαφορετική εμπειρία στη Θεσσαλονίκη σίγουρα πρέπει και μπορεί να βασιστεί στον πολιτισμό. Όμως, τώρα μιλάμε για ένα διαφορετικό προϊόν, γιατί δεν έπεται ότι ο σύνεδρος θα έρθει στο μουσείο σαν επισκέπτης του μουσείου. Αυτό δυστυχώς νομίζω πάει να συμβαίνει, γιατί δεν υπάρχει ελεύθερος χρόνος, τα συνέδρια έχουν ένα πολύ σφιχτό πρόγραμμα και γιατί συνήθως ο ελεύθερος χρόνος των συνέδριων είναι σε ώρες που τα μουσεία είναι κλειστά. Γιατί οι συνεδρίες τελειώνουν αργά, δεν μιλάω μόνο για το ωράριο το 8, έτσι. Η εποχή που θέλουμε να έχουμε περισσότερα συνέδρια είναι η εποχή που τα μουσεία κλείνουν νωρίτερα. Οπότε τα προγράμματα των συνεδρίων τελειώνουν, ξέρω εγώ, 6 ώρα το απόγευμα, 7 ώρα το απόγευμα και μετά ο χρόνος είναι ελάχιστος. Άρα εκεί φτάνουμε στην χρήση, θα το πω έτσι, μια λέξη που δεν ίσως ακούγεται πολύ ευχάριστα, όμως στη χρήση των μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων με έναν ειδικό και διαφορετικό τρόπο. Αυτό που θέλουν τα συνέδρια είναι μια ειδική ξενάγηση και ένα δείπνο μέσα στο μουσείο. Μπορούμε να το προσφέρουμε αυτό το πράγμα, αναρωτιέμαι. Πολλές φορές έχουμε μια παρουσίαση πόλης, όπως όλοι μας, ο Δήμος και εμείς και όλοι οι υπόλοιποι που κάνουμε παρουσιάσεις πόλης, παρουσιάσεις του προορισμού στο εξωτερικό κτλ. Τους δείχνουν στους αρχαιολογικούς χώρους, τους δείχνουν στα μνημεία UNESCO και η πρώτη ερώτηση που σου κάνω όταν βλέπω τη ρωτώ είναι: ωραία, μπορώ να κάνω εκεί, ας πούμε, το δείπνο του συνεδρίου. Ναι, όλα πληρώνονται όμως αυτή τη ζωή. Όλα έχουν μία τιμή. Μπορούμε να πληρώσουμε για να το κάνουμε. Λοιπόν, μπορούμε να το προσφέρουμε κοστολογημένα. Όλα κοστολογημένα είναι. Κοιτάξτε να δείτε. Για παραχώρηση αίθουσας ο νόμος είναι ξεκάθαρος. Ζητάει συγκεκριμένο ποσό για παραχώρηση αίθουσας του μουσείου. Αν το συνέδριο έχει το budget που μπορεί να το καλύψει, το κάνει. Υπάρχει
όταν λέτε. Υπάρχει νομοθεσία. Ναι, για την οποία επιτρέπεται υποβάλλεις μια αίτηση και ζητάς μια αίθουσα, έναν χώρο. Δεν θα σας δοθεί ο χώρος μέσα στα χρυσά στεφάνια. Αυτός ο χώρος, για παράδειγμα. Εδώ. Παράδειγμα σας δίνω. Για να μιλήσετε. Για φιλοξενία μια εκδήλωση. Δεν μιλάω όμως γι' αυτό. Δεν μιλάω για τη φιλοξενία της εκδήλωσης. Ναι. Μα δεν ζητάνε αυτό. Ναι. Αυτό είναι προφανές ότι μπορούν να το έχουν. Κοιτάξτε, χώρο γευμάτων, εδώ το μουσείο για παράδειγμα δεν έχει. Εκτός και αν φανταζόμαστε ότι σε κάποια ώρα που θα κλείσει το μουσείο, στο φουαγέ μπορούν να μπουν ερωτώντες. Ακριβώς αυτό φαντάζονται αυτοί όμως, ναι, γιατί βλέπουν αυτό, παρουσίες. Αυτό, θα σας πω κάτι. Και αυτό αυτό συζητιέται, εφόσον μιλάμε για ένα επιστημονικό συνέδριο, που να γίνει μια διαδικασία. Να συμφωνούμε καταρχάς εμείς με το κόνσεπτ, με το ήθος, με την ποιότητα που αυτή τη θεωρούμε δεδομένη και να πάμε ένα βήμα παρακάτω, θα πρέπει να περάσει μια διαδικασία διαδότησης από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Είναι οι χρόνοι που έλεγε προηγουμένως ο κ. Θάνος και είναι και το χρήμα που πρέπει να πληρώσει κανείς, γιατί τζάμπα δεν θα παραχωρήσει. Όχι, την αίθουσα του μουσείου. Το πρόβλημα όμως συνήθως δεν είναι το χρήμα. Όπως και η ξενάγηση, γιατί δεν ξενάγηση επίσης, όπως ξέρετε και είναι εδώ και οι ξεναγοί παρόντες να το επιβεβαιώσουν, εμείς ως αρχαιολόγοι δεν μπορούμε να ξεναγούμε μέσα στο μουσείο παρά μόνο επισήμους υπουργούς, βουλευτές κλπ. Οι ξεναγοί είναι οι επαγγελματίες του είδους, οι οποίοι θα κάνουν αυτή την ειδική ξενάγηση και πάλι θα πληρωθεί ο ξεναγός για να κάνει. Ξέρω, νομίζω ότι έγινε μια παρανόηση στα λόγια μου. Εγώ δεν χρησιμοποίησα καθόλου πουθενά τη λέξη δωρεάν. Δεν μιλάω και εννοείται ότι. Αλλά η ειδική ξενάγηση είναι κάτι που γίνεται. Ναι, αυτό μπορεί να γίνει. Το γεύμα είναι κάτι πιο δύσκολο, σίγουρα. Βέβαια, στους υπαίθριους χώρους, όταν είχαμε και λειτουργούσε το καφέ, το οποίο ελπίζουμε ως τον Ιούνιο να έχει ξανανοίξει, υπήρχε μια δυνατότητα στον υπαίθριο χώρο να γίνονται τέτοια πράγματα και όταν ξανανοίξει, φαντάζομαι θα είμαστε πιο ευέλικτοι. Τώρα, οπωσδήποτε να κάνεις γεύμα στο στυλ που το έχουμε δει στο Βρετανικό Μουσείο, κάτω από τα μάρμαρα κλπ. Αυτό δεν είναι στο ήθος, ας πούμε, της δικής μας της χώρας και στον τρόπο που το Υπουργείο Πολιτισμού θέλει να χρησιμοποιεί τα αρχαία. Η χρήση, όπως λέτε, είναι δόκιμη έκφραση, αλλά κάθε χώρα, ανάλογα με το πολιτισμικό φορτίο που φέρει και τον τρόπο που θεωρεί ότι διαχειρίζεται καλύτερα τα αρχαία, έχει και μια πολιτική. Εμάς δεν είναι στην πολιτική μας αυτό το να φας, δηλαδή, στα στεφάνια ή σε γλυπτά κλπ. Σε κάποιον άλλο χώρο που μπορεί να είναι ανοιχτός, άδικος από αρχαία κλπ, ναι, μπορεί να γίνει. Άρα θέλω να πω ότι όταν κανείς απευθύνεται σε ένα διεθνές περιβάλλον, σε ένα διεθνές κοινό και σε διοργανωτές συνεδρίων, οι οποίοι είναι πλέον πολυεθνικές, όλα αυτά που μου λέτε, εγώ τα γνωρίζω, ναι, αλλά απ' την άλλη την πλευρά δημιουργούν μία τροχοπέδη στο θέμα της πώλησης, γιατί για πώληση μιλάμε εδώ, έτσι. Γιατί αυτοί μπορούν να κάνουν το γεύμα τους ενδεχομένως, όπως είπατε και εσείς, ας πούμε, στο Βρετανικό Μουσείο. Δεν μπορούν στην Ελλάδα, να μην μιλήσω μόνο για τη Θεσσαλονίκη, σε κανένα μουσείο ή αρχαιολογικό χώρο. Άρα αυτό εκ των πραγμάτων δημιουργεί ένα πρόβλημα που άλλες χώρες το έχουν λύσει. Αυτό όμως είναι και ξεπέραστο το πρόβλημα, γιατί δεν νομίζω ότι ποτέ στην Ελλάδα θα περάσουμε σε αυτό το επίπεδο της κουλτούρας που θα τρώμε. Και θα, ναι, δεν ξέρω, που θα τρώμε μέσα στα αρχαία. Εκτός και αν πάμε στην ιδιωτικοποίηση του πολιτισμού. Όσο είναι κρατικός, η γνώμη μου είναι, συζήτηση κάνουμε. Εγώ ωστόσο ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση, κυρία Δημητρίου. Εσείς που είστε διοργανωτές συνεδρίων. Όχι, εμείς δεν είμαστε διοργανωτές. Εμείς δεν είμαστε διοργανωτές συνεδρίων. Εμείς είμαστε το γραφείο προσέλκυσης συνεδρίων για την πόλη της Θεσσαλονίκης. Ναι. Άρα προωθούμε τον προορισμό συνεδριακά. Εμείς δεν διοργανώνουμε συνέδρια. Κατάλα, εμείς προωθούμε τη Θεσσαλονίκη σαν συνεδριακό προορισμό, πράγμα που σημαίνει ότι προβάλλουμε τις δυνατότητες της πόλης, ναι, στην παγκόσμια αγορά των συνεδρίων. Ωραία. Άρα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Εφόσον η πόλη, όπως είπατε κι εσείς, εντάξει, αίθουσε συνεδρίων πια, να, ανά τον κόσμο, τέτοιες, καλύτερες κλπ. Και εφόσον είπατε ότι πραγματικά αυτό που μπορεί η Θεσσαλονίκη να έχει ως προσόν είναι ο πολιτισμός, αλλά από την άλλη μεριά έχει αυτά τα δισαβαντάζ. Δεν μπορείς να κάνεις το γεύμα εδώ μέσα. Άρα, εσείς πού θα δίνετε πού θα βλέπετε το δυνατό χαρτί της Θεσσαλονίκης, δηλαδή η δυνατότητα η επίσκεψη σε ένα μουσείο ή σε αρχαιολογικούς χώρους, δεν είναι από τα πράγματα που μπορούν να διαφοροποιήσουν την εμπειρία του συνέδρου? Γιατί κακά τα ψέματα και ο σύνεδρος κάνει ένα τουρισμό. Όλοι έχουμε πάει σε συνέδρια στο εξωτερικό.
Και μας αρέσει πάρα πολύ, απολαμβάνουμε την πόλη στην οποία είμαστε, πέρα από το συνέδριο. Θέλουμε να απολαύσουμε και την πόλη στην οποία είμαστε. Αυτό είναι ένα ζητούμενο με την επιμήκυνση της επίσκεψης. Δηλαδή, θα έρθω για το συνέδριο δύο μέρες και θα μείνω κι άλλες δύο για να δω τον προορισμό. Αυτός που έρχεται μόνο για τις συνεδριακές εργασίες, συνήθως δεν έχει τον χρόνο να δει την πόλη περαιτέρω. Είναι... κάνει το συνέδριο και θα φύγει. Πολλοί το κάνουν αυτό. Δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια. Πολλοί μένουν περισσότερο. Πολλοί εκμεταλλεύονται μόνο το χρόνο του συνεδρίου, οπότε εκεί πρέπει να τους προσφέρεις εσύ τον πολιτισμό με έναν τρόπο. Ανάμεσα στα όψιους που τους δίνονται. Ακριβώς αυτό λοιπόν. Δίνονται κάποια όψιους. Σήμερα μπορείς να πας εδώ και εδώ και εδώ. Τους δίνονται τα μουσεία. Οπωσδήποτε τους δίνονται τα μουσεία, όμως πρέπει να τους προσφέρεις το μουσείο μέσα σε ένα, με έναν τέτοιο τρόπο που να τον εντάξει στο πρόγραμμά του. Αυτό προσπάθησα να πω προηγουμένως. Πρέπει δηλαδή, επειδή δεν έχει το χρόνο και δεν έχει τη δυνατότητα, πρέπει να βάλεις το μουσείο, να το κάνεις σε ένα τέτοιο περιτύλιγμα, για να πάω και στη λέξη που χρησιμοποιήσε ο κ. Νικόλαο πριν, να το βάλεις σε ένα τέτοιο περιτύλιγμα το μουσείο που να το αγοράσει οπωσδήποτε. Ακόμη, δυστυχώς θα πω πάλι, και στο περιθώριο ενός γεύματος, ενός τύπου. Γιατί αυτός είναι ένας τρόπος για τον καλά dinner του συνεδρίου να έρθουν και να το κάνουν στο μουσείο και να μην πάνε σε ένα ξενοδοχείο ή σε έναν άλλο χώρο. Οπότε είναι αυτό το πράγμα ένα δέλεαρ για να μπορέσουν συγκεκριμένα οι συνεδριακοί επισκέπτες να μπουν στα μουσεία με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Και για να πάω λίγο και στο marketing, εγώ έχω έρθει στο μουσείο από τη Θεσσαλονίκη και έχω έρθει πολλές φορές στο μουσείο, αλλά είπατε εσείς κάτι που δεν το έχω ξανακούσει ποτέ, ότι έχει μεγαλύτερη συλλογή χρυσών στεφανιών, έτσι. Αυτό είναι κάτι που μπορεί να προβληθεί με έναν τρόπο που μπορεί να απευθυνθεί σε ένα άλλο είδους κοινό, σαν ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, ας το πούμε, του μουσείου, τραβώντας ένα άλλο είδους κοινό με ένα άλλο είδους τρόπο, ακόμη και πάλι μέσα στο πλαίσιο των συνεδρίων, να το πω τώρα έτσι. Ότι μπορεί ένα ειδικό συνεδριακό κοινό αυτό το πράγμα το ενδιαφέρει. Άρα πρέπει κανείς να έχει στο μυαλό του ότι απευθυνόμαστε και σε ειδικά κοινά και το συνεδριακό κοινό είναι ένα τέτοιο κοινό. Έχετε και εσείς ως πιο ειδικοί στο management. Εσείς θα βοηθήσετε, εννοείται, το συνεδριακό κοινό. Κυρία Τσιαρβούλα. Να κάνω μία παρατήρηση. Χρόνια τώρα δραστηριοποιούμε στον χώρο του πολιτισμού και των μουσείων, όπως γνωρίζετε. Διαπιστώνω διαχρονικά ότι έχουμε ένα ακβατικό άλμα κάνει διαρκώς. Το marketing είναι ένα εργαλείο της επικοινωνίας. Για να φτάσουμε εκεί πρέπει πρωτίστως να έχουμε management. Management σημαίνει να γίνει μια χαρτογράφηση των μουσείων της πόλης. Ήδη τώρα και για χιλιοστή φορά επαναρχόμαστε στον περίφημο αριθμό των μουσείων που έχει αυτή τη στιγμή η πόλη. Οι αριθμοί ποικίλουν, είναι από 30 έως 40. Ξαναγυρίζουμε στην περίφημη διατύπωση τι ορίζουμε μουσείο. Ποια είναι τα μουσεία της πόλης, ποια ορίζονται ως τέτοια. Το 30-40 πρώτη φορά το ακούω. 40 ήταν ένας αριθμός που έχω πει προπενταετίας σε ένα συνέδριο για Θεσσαλονίκη. Πρέπει λοιπόν στο τραπέζι να βάλουμε καταρχάς ποια είναι τα μουσεία. Τα μουσεία είναι ιδιωτικά, είναι δημόσια, είναι κληροδοτήματα όπως είναι το Τελόγλιο, όπως είναι του Καλαμικερί στην Καλαμαριά. Πρέπει να δούμε ποια είναι τα μουσεία και μάλιστα σε όλο τον πολυοδομικό ιστό. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο είναι να βάλουμε στο τραπέζι όλη τη διαχρονία του πολιτισμού. Έχουμε τα αρχαιολογικά, αλλά έχουμε και το σύγχρονο πολιτισμό. Παράλληλα, πολιτισμό, επειδή έχουμε ένα δίπολο εδώ στη συζήτηση, έχουμε πολιτισμό και τουρισμό. Ο πολιτισμός δεν είναι μόνο μουσεία, παρά το ότι προέρχομαι από αυτά και δουλεύω σε αυτά. Ο πολιτισμός είναι και φεστιβάλ. Πρόσφατος αριθμός πάλι δίνει ότι είναι πάνω από 50 αυτά που γίνονται στην πόλη. Συγκυριακά τη βδομάδα που διερχόμαστε, που είναι μια από τις πιο δύσκολες και θα κάνουμε όλοι άθλο να υπάρξουμε σε αυτή την πόλη. Τρία έχουν συνδιοργάνωση ταυτόχρονα με συνδιοργανωτές και οι ίδιους ανθρώπους να τρέχουν παντού. Αυτό σημαίνει ότι παράγουμε περισσότερα από όσα μπορούμε να καταναλώσουμε. Ένα. Ο πολιτισμός δίνει περιεχόμενο στον τουρισμό, είναι αυτό που λέμε content. Δίνει περιεχόμενο, άρα είναι αυτό που είναι πολιταίο από τους ανθρώπους του τουρισμού. Πρέπει λοιπόν καταρχάς να δούμε τι έχουμε για να δούμε πώς θα το πλασάρουμε. Τα περισσότερα δε μουσεία δεν έχουν τμήμα δημοσίων σχέσεων, επικοινωνίας, marketing. Στα social media είναι άφαντα, όπου εκεί θέλει άλλο strategy, δεν πας με τον ίδιο τρόπο παραδοσιακά. Αυτό σημαίνει ότι για να φτάσουμε να πουλήσουμε το κρατήριο του Δερβενίου σωστά, πρέπει να λυθούν πάρα πολλά άλλα θέματα στην ψηφιακή εποχή που την αγνοούν τα περισσότερα μουσεία, ενώ επαγγελίζονται ότι την έχουν φτάσει. Είναι ελάχιστα τα μουσεία λοιπόν που μπορούν να γίνουν μουσεία εκμής. Ταυτόχρονα όλα συμβάλλουν και στην οικονομία και στον πολιτισμό και της χώρας και του τόπου.
Άρα, εγώ αυτή την έννοια πρέπει να δούμε συνένωση δυνάμεων καθαρά πρακτικά, και τώρα το λέω από την άποψη του ανθρώπου που έχει χειριστεί τα γνωστά γραφειοκρατικά διοικητικά ζητήματα στη χώρα, πώς πρέπει να λυθούν αυτά. Η συνέργεια της κίνησης των 5 μη είναι πολύ σημαντική. Αν μπορούσε να γίνει αυτό το μοντέλο που έδωσε ο κ. Πέγκαστος, το Μουσείο του Κινητού στο Άμστερνταμ, θα μπορούσε να γίνει ως ένα κόνσεπτ να μην έχουμε τουλάχιστον επικαλύψεις. Τα περίφημα applications, χρόνια τα ακούμε, δεν υπάρχουν. Φτάνει στο αεροδρόμιο στη Θεσσαλονίκη 1000 υπομένων. Έχουμε ζήσει άπειρες ημερίδες συνέδρια. Έχει 1000 συζητηθεί. Δεν σου έρχεται τις επόμενες 3 μέρες που θα γίνει τι. Δεν σημαίνει τίποτα να κάνεις μια ιστοσελίδα, να κάνεις μια πλατφόρμα. Η διαχείρισή της είναι το μας. Αν δεν γίνεται upload περιεχομένου, δεν παίζει κανένα ρόλο να έχει γίνει αυτό. Άρα πρέπει να είναι ενημερωμένο διαρκώς, πράγμα που σημαίνει ότι και η υποστελέχωση των χωρών παίζει το ρόλο της και τα τραγικά οικονομικά. Ναι, αλλά ταυτόχρονα το όραμα πρέπει να βρει τον δρόμο του. Γιατί αν είχαμε εγκαταλείψει το όραμα, όλοι θα ήμασταν κάπου αλλού. Σημαίνει ότι ακόμη πιστεύουμε ότι κάτι μπορεί να γίνει. Έτσι. Σαφώς, λοιπόν, σημαίνει ότι πρέπει κάποια από τις αρχές που παρίστανται εδώ, γιατί συνήθως οι θεσμικοί είναι τρεις, όπως λέω, Υπουργείο, Δήμος, Περιφέρεια, να αναλάβει να τραβήξει το όραμα. Αν δεν γίνει management στο τι μουσεία έχουμε, πού και τι πολιτισμός παράγεται σε όλο του το εύρος, δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει κάτι. Αυτό. Ωραία και ουσιαστικά, αλλά ο κύριος Γκουγκούλης έχει ζητήσει εδώ και όλο το λόγο και μετά θα κάνουμε τη συζήτηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Θέλω να πω ότι η κυρία Τρίχα με έκρυβε τόσο καιρό ξαφανισμένο σήμερα, γιατί πήγε μόνη της και σας ξέρει όλους, αλλά δεν ξέρω καμία από εσάς, κυρία Στεφανία. Οπότε, επειδή είπε ο κύριος προηγουμένως, ο κύριος Θάνος, ότι έχουμε τουρισμός και πολιτισμός βαδίζουν, γι' αυτό σαν πρωτοβουλίστη θα σας δώσω ένα λεύκομα του τουρισμού, σαν έτσι καλής κίνησης με τις σχέσεις που έχουμε και θα έχουμε από εδώ και πέρα, γιατί η κυρία Τρίχα φταίει για όλα. Εσάς το υπόσχομαι, θα το φέρω στο Κικής. Γιατί εκεί υπηρέτησα 26 μήνες. Ευχαριστώ. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Όπως γνωρίζετε όλοι, εδώ και 4,5 χρόνια, κύριε Τρίχα, καλά λέω, μας έχουν εντελώς βάλει σε δέντρο στο περιθώριο όσον αφορά τις δημόσιες σχέσεις στο Υπουργείο μας. Δεν έχουμε δημόσιες σχέσεις στον τουρισμό και σήμερα που είμαστε εδώ δεν είμαστε υποχρεωμένοι να έρθουμε. Δεν έχει δημόσια σχέση ο ΕΟΤ. Ο ΕΟΤ. Προσέξτε λιγάκι, δεν είμαστε ΕΟΤ. Είμαστε η Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού και Δυτικής Μακεδονίας. Έχουμε 7 νομούς και το κύριο έργο μας είναι να δίνουμε τις άδειες των καταλυμάτων, πάσης φύσης καταλυμάτων, μουσικά γραφεία, αυτοκίνητα, τρενάκια κλπ. Κλπ. Δεν έχουμε τμήμα δημοσίων σχέσεων. Παλαιότερα θυμάστε, είχαμε στην Ουγγαρία στο τέλος, που ήμασταν στην Μητροπόλεως πολύ παλιά. Εσείς φυσικά δεν είχατε γεννηθεί ακόμα τότε εσείς. Λοιπόν, είμαστε παιδιά στο τέλος της Μητροπόλεως. Είχαμε γραφείο πληροφοριών και δεχόμασταν καθημερινώς χιλιάδες τουρίστες. Είχαμε πολύ έντυπο υλικό, δίναμε σε όλο τον κόσμο. Σήμερα δυστυχώς με χίλιους τρόπους καταφέραμε εγώ και η κυρία Τρίχα να πείσουμε την υπουργό μας να ανοίξουμε το γραφείο πληροφοριών στο αεροδρόμιο εδώ και 3 χρόνια περίπου. Είχαμε ούτε στο αεροδρόμιο. Λοιπόν, δεν είχαμε καμία επαφή με τον τουρίστα. Παρ' όλα αυτά, εμείς εξυπηρετούμε τον κόσμο που θα έρθει στα γραφεία μας και κανονίζουμε να έχουμε έντυπο υλικό από Αθήνα, ό,τι μπορούμε τουλάχιστον να δίνουμε στον κόσμο που σκέφτεται σαν γραφείο πληροφοριών. Δεν έχουμε αυτή την ομοιότητα όμως. Το κάνουμε επειδή καλή την πίστη. Τώρα πριν από λίγο επικοινώνησα με το αεροδρόμιο κάτω στα παιδιά και δεν έχουν κανένα έντυπο που αφορά τα μουσεία. Δεν μου δώσουν καμία πληροφορία για το μουσιακό χώρο, για τον πολιτισμό. Λοιπόν, αυτό είναι πολύ σημαντικό να δούμε τον κύριο Πέγκα. Λοιπόν, τι μπορούμε να κάνουμε να δώσουμε στο αεροδρόμιο υλικό, είτε CD είτε έντυπο υλικό, τι έχετε κύριε Πέγκα, να μπορέσουμε να το δώσουμε. Πριν από λίγο καιρό βρέθηκα με τον κύριο Πέγκα στην Μάλτα, όπου έκανε μια φοβερή δουλειά. Έχω πάει πλάκα, ειλικρινά στο λέω. Φοβερή παρουσίαση της Θεσσαλονίκης όσον αφορά τον μουσιακό χώρο, τον τουριστικό χώρο, της περιφέρειας γενικώς. Έκανε φοβερή δουλειά. Σήμερα ειλικρινά λυπάμαι, που ξέρω τελευταία μέρα έστω, δεν θα συμμετέχει ξανά στο Δήμο. Ειλικρινά λυπάμαι γιατί πρόσφερε πάρα πολλά ο κύριος Σπύρος και ειλικρινά λυπάμαι για το που δεν θα συμμετέχει στο επόμενο σύμβουλο. Λοιπόν, εμείς τι κάναμε τώρα. Με τις διάφορες προσπάθειες, παρότι μας έχουν λείψει. Όχι, οι σχέσεις του ΕΟΤ που σας λείπουν. Ακριβώς. Το θέλαμε. Και επιπλέον, τώρα με κινήσεις δικές μας πάλι, καταφέραμε να ιδρύσουμε σε κάθε πόλη, σε κάθε μεγάλη
περιφερειακή υπηρεσία, να κάνουμε γραφεία από το ΕΟΤ. Γιατί εμείς είμαστε περιφερειακή υπηρεσία, εδώ μου είμαστε απευθεία στο Υπουργείο και ότι είναι, έχει τις δημόσιες σχέσεις, marketing κλπ. Κλπ. Πρώτα στο ΕΟΤ, δεν έχουμε καμία σχέση. Καταφέραμε τώρα να βάλουμε τρία άτομα, περιμένουμε μέρα με τη μέρα να βγει το κονδύλι κλπ. Κλπ. Να έχουμε τρία άτομα που θα ασχολούνται αποκλειστικά με το θέμα της διαφήμισης σαν ΕΟΤ. Ότι είναι κάτι θετικό, να βοηθήσουμε και τον τουρισμό και τον πολιτισμό ακόμη πιο πολύ. Δυστυχώς δεν έχουμε πολλές αρμοδιότητες. Βοηθάμε με κάθε τρόπο οποιοδήποτε χρειαστεί στο θέμα του τουρισμού. Με κάθε τρόπο. Και στη Βεργίνα, αν δίνουμε πληροφορία στα αεροδρόμια, δεν έχουμε υποχρέωση. Αεροδρόμια, αυτοκίνητα, αυτά που λέγεται πρόβλημα ο κύριος, ο φίλος κλπ. Κλπ. Ξέρουμε ποια ακριβώς κάνουν τις δομές, δίνουν πληροφορίες στον κόσμο. Πώς θα πάει με μετέωρα, βοηθάμε να βρουν αυτοκίνητα φθηνά κλπ. Ή λεωφορεία ή γραμμές, να πάει κόσμο στα μετέωρα ή οπουδήποτε άλλο. Λοιπόν, δεν μας δώσαν ακόμη για κλικής. Δυστυχώς, ακόμη δεν ήρθε κανείς να μας δώσει κλικής. Λοιπόν, δυστυχώς. Έχω γράψει τα συνέχεια. Λοιπόν, εμάς μας ενδιαφέρει πιο πολύ η 7 νομή της περιφέρειας. Σε αυτά είμαστε εδώ ορισμένοι. Σε αυτά εκεί μας έκλειβε η κυρία Τρίχα. Δεν μας παρουσιάζει πουθενά. Αυτή φταίει όλα. Ευτυχώς μεγάλωσε και έφυγε από εδώ και δεν έλαβα εγώ. Οπότε βάσει κάνουμε κάτι καλύτερο. Ευτυχώς μεγάλωσε. Εγώ είμαι νέος. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι όμως. Ναι. Έχω μια απορία από αυτά που λέτε. Ήταν. Ότι δεν έχετε πολλές αρμοδιότητες. Ότι κυρίως δίνετε άδειες κλπ. Εγώ το φανταζόμουν εντελώς διαφορετικά. Ότι δηλαδή υπάρχει μια πυραμίδα. Πάνω-πάνω είναι ο ΕΟΤ, το Υπουργείο Τουρισμού τέλος πάντων. Μετά έρχεται η περιφέρεια, μετά και εκεί μέσα τα υποσύνολα που είναι δήμοι κλπ. Εδώ μου το ανατρέπετε αυτό λίγο, αλλά αναρωτιέμαι, έχετε εσείς αντιληφθεί ως υπεύθυνος το Υπουργείο Τουρισμού, στο υπέρο υπάγεστε, έτσι δεν είναι. Έχει κάποιο σχέδιο, κάποιο όραμα, κάποιο πλάνο για εμάς εδώ, για τη Θεσσαλονίκη ή την Ελλάδα. Προσέξτε την κίνητα, μιλήσω, έχω εμπειρία. Κυρία Στεφάνη, έχω εμπειρία στο τουρισμό 40 χρόνια. Από μικρό παιδί είμαι στο τουρισμό. Εντάξει. Λοιπόν, η κυρία Τρίχα είναι πιο μεγάλη από εμένα, εντάξει, μην το πω. Κυρία Τρίχα, δεν ξέρω, ο τουρισμός, εμείς εισαγόμαστε απευθείας στο Υπουργείο. Ναι. Το Υπουργείο μελετά νόμους κλπ. Κλπ. Ωραία. Στο Υπουργείο, παλιά που είπε ο κύριος Στάνος, Υπουργείο Τουρισμού και Πολιτισμού συμβαδίζουν. Ναι. Πολύ σωστό αυτό και μακάρι να είμαστε μια ζωή μαζί. Θα ήταν πολύ καλή επιτυχία. Αλλά δεν εταιρείεσαι, δεν έγινε κλπ. Αλλά τώρα εμείς δεν έχουμε θέματα διαφήμισης δημοσίων σχέσεων. Ο ΕΟΤ είναι ξεχωριστό κομμάτι. Αυτό κάνει τις εκθέσεις στο εξωτερικό, αυτό λαμβάνει το μάρκετινγκ, δημόσιες σχέσεις κλπ. Κλπ. Να φέρει κόσμο. Όταν μιλάμε για εταιρικό τουρισμό. Εσείς σε εκθέσεις στο εξωτερικό δεν συμμετέχετε. Εγώ συμμετέχω προσωπικά ιδιωτικά. Την τσέπη. Α, ως περιφέρεια. Από την τσέπη μου. Περιφερειακή υπηρεσία. Όχι, όχι. Είναι ο ΕΟΤ. Ορισμένο είναι ο ΕΟΤ, ο οποίο αναλαμβάνει, εγώ έχω πάει σε 4-5 από την τσέπη μου. Εντάξει, να δω τι γίνεται. Δεν μας βάζουν μέσα στον ΕΟΤ, εμείς είμαστε Υπουργείο Τουρισμού, Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού και Εθνικής Οικονομίας και έχουμε 13 περιφερειακές υπηρεσίες στην Ελλάδα. Ο ΕΟΤ πού είναι? Ο ΕΟΤ είναι χωριστό κομμάτι, υπάγεται στο Υπουργείο. Εδώ έχει ΕΟΤ. Όχι, δεν έχει, αυτό λέω. Δεν έχει καθόλου ΕΟΤ. Καθόλου. Εδώ και 4-5 χρόνια. Δεν έχει ΕΟΤ. Φύγαμε από τον ΕΟΤ και κάνουμε. Ο ΕΟΤ πού είναι, μόνο στην Αθήνα. Μόνο στην Αθήνα, τσόχα 7 στην Αθήνα. Τσόχα 7 στην Αθήνα, εκεί είναι ΕΟΤ. Δεν έχουμε ΕΟΤ. Τώρα με νέο νομοσχέδιο περσινό θα βάλουν 3 ανθρώπους σε κάθε περιφερειακή υπηρεσία τουρισμού, σαν ΕΟΤ. Οπότε αυτό θα βοηθήσει και εμάς και εσάς. Να ξέρουμε ότι υπάρχει ένα γραφείο πληροφοριών, κάπως σε ένα μέρος, να το πληρώσουμε, να έχουμε κάποια κίνηση για να μπορέσει να ικανοποιηθεί ο τουρίστας. Γιατί σας είπα ότι εμείς έχουμε καθημερινώς πολλούς τουρίστες που εξυπηρετούμε έτσι καλή την πίστη. Γιατί έχουμε καλή θέληση. Λοιπόν, ήθελα να πω ότι στη Μάλτα πήγαμε τον κύριο Πέκα. Δεν είχαν παιδιά να προσθέσουν τίποτα εκτός από. Έχετε πάει πιστεύω πολύ στη Μάλτα. Δεν είχαμε τίποτα να παρουσιάσουμε στη Μάλτα. Μόνο ό,τι άφησαν οι Άγγλοι, οι Άγγλοι κλπ. Δεν είχαν τίποτα να παρουσιάσουν. Αυτά που έχουμε εδώ είναι πολλές φορές. Ναι, αλλά όλο εμείς αυτά που έχουμε εδώ και αυτά που έχουμε εμείς εδώ. Το θέμα είναι πώς τα προωθούμε αυτά που έχουμε εμείς εδώ. Δυστυχώς τα έχουμε αναξιοποιητά. Εμείς έχουμε τα πάντα. Τη θάλασσα θέλετε. Τα μουσεία μας θέλετε. Ποτέ δεν είδαμε κανένα μουσείο και αξιόλογο. Μόνο κτίρια και παλές. Κύριο Σπέκα τα είδε και παλιά παλιά κτίρια φρούρια. Δεν ήταν κάτι το αξιόλογο που να εντυπωσιαστεί ο τουρίστας. Λοιπόν, έχουμε τόσα πολλά πράγματα εδώ πέρα που δυστυχώς έχουμε αξιοποιητά. Να σα πω κάτι άλλο. Στη Μάλτα έχει 400.000 κατοίκους. Ξέρετε πόσο τουρισμό δέχεται ετησίως. 3 εκατομμύρια. Δεν είστε θάλασσα να κάνει μπάνιο τουρίστας. Κύριε Πέκα, πόσο δέχεται τώρα ετησίως.
Η καταγεγραμμένη από τα στατιστικά της Έλληνας Ξενοδόχων είναι γύρω στα 2,5 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις. Από 1 εκατομμύριο όταν ξεκινήσαμε, 1%. Θεωρούν ότι είναι γύρω στα 3 και, γιατί υπάρχουν πολλά ξενοδοχεία τα οποία δεν καταγράφονται καινούργια. 27 γράψαμε εμείς τα τελευταία 3 χρόνια που έχουν δημιουργηθεί, συν το Airbnb, συν. Θεωρώ ότι είναι γύρω στα 3,5 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις. Ναι. Σκέψεις δεν μπορούμε να ξέρουμε. Αν πούμε ότι η μέση διανυκτέρευση είναι περίπου μισή ουσιαστικά. Ναι. Όλα. Είναι το μισό και λιγότερο το μισό πια. Ήταν το 75% όταν ξεκινήσαμε, σήμερα είναι κάτω από το μισό. Είναι οι πρώτες χρονιές το 17-18 που είναι το 46-48%. Ναι. Παρ' όλα αυτά, πέρσι, με τον νόμο 45-82 του Δεκέμβρη, 11 Δεκεμβρίου του 2018, έχουμε κάνει τις φωνές τουρισμού, τις οποίες έχουμε εντάξει όλες τις φωνές τουρισμού και θα δίνουμε κάποιες άδειες σχετικές για τους ανθρώπους που θέλουν να είναι, θα είναι εξειδικευμένοι στις φωνές τουρισμού. Έχουμε κάνει ειδικό δικαιμονία για τον πολιτιστικό τουρισμό. Στο άρθρο 14 του νόμου 45-82 αναφέρεται ακριβώς η σύσταση του πολιτιστικού τουρισμού. Οπότε και εκεί θα σας το δώσω να το μιλήσετε και θα κάνουμε εμείς προτάσεις στην Αθήνα τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερο. Ωραία. Λοιπόν, ήθελα στο τέλος να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κύριο Πέγκα και πάλι και τον κύριο Θάνο, γιατί προσφέρουν πολύ σημαντικό έργο στην πόλη μας. Αυτό που θέλω να πω τους αγώνες μου στον τουρισμό. Πραγματικά η Θεσσαλονίκη έχει αλλάξει εξαιτίας των ανθρώπων αυτών οι οποίοι τρέχουν, έχουν γυρίσει σε όλη την Ευρώπη και έχουν φέρει πολύ κόσμο. Αυτό είναι πραγματικά συντηρητικό και είπα προηγουμένως ότι λυπήθηκα που ο κύριος Πέκας δεν θα βάλει σε λάθος στην πόλη. Ευχαριστώ. Θες να πεις κάτι, Στέλλα, από αυτό, γιατί νομίζω η κυρία Τρίχα μετά. Ναι. Μια μικρή έτσι, συμβολή στο κομμάτι των μέσων συγκοινωνίας που έχει αναφερθεί. Πάντα κάνουμε κουβέντα για το τι σημαίνει στο αεροδρόμιο. Έχουμε αγνοήσει παντελώς όλα τα άλλα μέσα. ΚΤΕΛ, ΟΣΕ και λιμάνι αγνοούν εντελώς τι σημαίνει πολιτισμός, ποτέ δεν έχει υπάρξει έντυπο εκεί ή κάποια καμπάνια ή ένα μπάνερ ή κάποια μορφή ενημέρωση. Και φυσικά θα προσθέσω εδώ και τον στόλο των ταξί της πόλης, που αγνοούν την ύπαρξη βασικών μουσείων. Φυσικά, και, όπως και, μέσα, και δεν... τα λεωφορεία μας επίσης είναι νομίζω ένα μεγάλο δισαβαντάζ αυτής της πόλης. Δηλαδή δεν έχουν αξιοποιηθεί καθόλου όλες οι άλλες τομές. Και έτσι απομονώνουμε και τους χρήστες όλων αυτών των μέσων, οι οποίοι δεν γίνονται κοινωνοί της όποιας καμπάνιας ξεκινάει. Αυτό. Ήθελα να σημειώσω αυτό που είπατε, ότι πριν από 15 χρόνια περίπου, κάναμε με κάποια προγράμματα ΕΣΠΑ, δεν θυμάμαι τι ακριβώς ήταν, κάναμε σεμινάρια δικά στους ταξιτζίδες. Και λίγη γλώσσα, αλλά και τα αξιοθέατα που είπε η κυρία. Ακριβώς τα μουσεία κλπ. Δηλαδή, κάναμε κάποια έργο, αν μπορεί αυτό να παγκοστεί, να δούμε με ποιο τρόπο μπορούν οι ταξιτζίδες να ενημερωθούν για όλα αυτά όμως. Μα έχει τύχει σε μένα να παίρνω ταξί από την Καλαμαριά για να έρθω εδώ, του λέω, στο Αρχαιολογικό Μουσείο, να φτάνουμε και με φόρα να μην προλαβαίνω να τον σταματήσω στη Χάνθη. Σταμάτα, εδώ στο μουσείο δεν είμαστε. Α, σε αυτό. Ενώ σε ποιο. Αλλά ένα άλλο είχα στο δρόμο. Δεν ξέρω πόλου θα με πήγαινε από εδώ. Επίσης έχει τύχει γνωστή, ξέρω εγώ, από Αθήνα και λοιπά, από άλλες πόλεις να έρχονται. Και μου είχαν πει συγκεκριμένα ότι είχαν ρωτήσει τον τροχονόμο που κάποτε υπήρχε εδώ μπροστά στα φανάρια και ο άνθρωπος δεν ήξερε που είναι το μουσείο. Πολλοί δεν νομίζουν ακόμα, δεν ξέρω πώς έχει μείνει, το παλιό αρχαιολογικό μουσείο, το Γενή Τζαμί, ότι είναι αυτό. Δηλαδή συμβαίνουν πραγματικά πολλά πράγματα ως προς το κομμάτι της ενημέρωσης αυτών που μετακινούν ανθρώπους ή ενημερώνουν ανθρώπους κλπ. Νομίζω τώρα περνώντας στο κομμάτι των ξεναγών, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, θα ήθελα απλώς να πω ότι. Θα μας πείτε κι εσείς από τη δική σας σκοπιά τι βλέπετε. Αυτό που έχω εγώ σε αυτά τα χρόνια εδώ πάρει σαν αίσθηση είναι ότι εσείς οι ξεναγοί είσαστε λίγο άνηση μεταξύ σας, αν μου επιτρέπετε ο χαρακτηρισμός. Δηλαδή, έχω παρακολουθήσει πάρα πολλές ξεναγήσεις. Μερικές είναι εξαιρετικές, πραγματικά. Λες, μιλάνε, δίνουν σωστή πληροφορία, τεκμηριωμένη επιστημονικά. Και είναι κι άλλες που είναι κακές ξεναγήσεις. Πραγματικά κακές. Δηλαδή, σε σημείο να θες να βγεις, να βρεις σταμάτα. Τι τους λες, τους παραμορφώνεις. Αυτό ήθελα και στην κυρία Τρίχα και σε εσάς που είστε μάχημοι ξεναγοί, να μου πείτε τι τρόπο έχετε να το αντιμετωπίσετε, έτσι ώστε να έχετε μία μίνιμουμ
καλή ποιότητα αυτών που ακούγονται μέσα σε ένα μουσείο, μέσα σε ένα αρχαιολογικό χώρο. Επίσης, το άλλο που θα ήθελα να συζητήσουμε είναι πώς μπορείτε εσείς, αν έχετε τη δυνατότητα, βλέπω ότι όταν έρχονται στο μουσείο, βασικά τους πάτε στο χρυσό. Μπαμ, μπαμ, πήγαμε. Μα το μουσείο είναι 10.000 τετραγωνικά. Πώς θα γίνει να δεις μόνο το χρυσό? Το τι θα δείξουμε, ναι, βασικά τα γραφεία, όχι εμείς. Α, το γραφείο. Ναι. Αυτά ήθελα μόνο σαν προβληματισμό να θέσω και μπορείς να μας τα πει. Μου λέει 40 λεπτά να κάνεις ουσία. Ναι, 40 λεπτά. Η συνέχεια σε άλλο δίνεται. Ναι. Να σας ακούσω. Είστε εσύ πρώτα. Το κόσμο το φωτάει. Ωραία, άνοιξε. Όλοι γνωριζόμαστε εδώ. Είμαστε συνεργάτες χρόνια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Λοιπόν, εγώ θα πω 2-3 πραγματάκια για να σας κατατοπίσω σχετικά με το όλο θέμα του τουρισμού. Δηλαδή, συνήθως παρουσιάζω όλο το κομμάτι του τουρισμού σαν ένα ύψιλον. Επάνω είναι το Υπουργείο Τουρισμού. Το Υπουργείο Τουρισμού έχει δύο παιδιά. Έχει τον ΕΟΤ και το Ξενοδοχειακό Απεριτήριο της Ελλάδος. Από εκεί και πέρα έχει περιφερειακές υπηρεσίες και εκπαιδευτήρια. Από την άλλη μεριά είναι η τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι οι περιφέρειες, είναι οι δήμοι, είναι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, πρώτου και δευτέρου βαθμού, που ασχολούνται με τον τουρισμό. Και υπάρχει από την άλλη μεριά οι συλλογικοί ιδιωτικοί φορείς, οι οποίοι επίσης ασχολούνται με τον τουρισμό. Αυτά μεταξύ τους δεν συγκρούονται, μπορούν να συνεργαστούν. Συγκρούονται μόνο οι χαρακτήρες των ανθρώπων όταν θέλουν να συγκρουστούν. Κατά τα άλλα, όλα υπάρχουν και μπορούν να λειτουργήσουν σαν συνέργεια, όλοι μαζί να βοηθάνε ο ένας τον άλλον. Διότι το Υπουργείο δίνει στον ΕΟΤ το δικαίωμα να στήσει τη στρατηγική προώθηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Αυτό είναι υποχρεωμένοι να το ακολουθούν όλοι για να μπορούμε να δείχνουμε μια ενιαία εικόνα προς τα έξω όσον αφορά το ελληνικό τουριστικό προϊόν. Γι' αυτό όλες οι τοπικές αυτοδιοικήσεις οι οποίες θέλουν να κάνουν προώθηση τουριστικού προϊόντος παίρνουν έγκριση από τον ΕΟΤ για την προώθηση αυτού του πράγματος. ΕΟΤ αυτή τη στιγμή υπάρχει στην Αθήνα τα κεντρικά γραφεία και στο εξωτερικό τα γραφεία του ΕΟΤ στο εξωτερικό. Όμως, από τον Αύγουστο του 2018 έχει ήδη βγει το ΦΕΚ με το οποίο αποφασίζεται να γίνουν και εσωτερικά γραφεία τουρισμού, κάτι το οποίο είχε πρώτο ξεκινήσει το 1955 με ένα ΦΕΚ του 1955, όπου ιδρυόταν τα πρώτα γραφεία τουρισμού των περιφερειών. Άρα λοιπόν το κομμάτι προώθηση, προβολή ελληνικού τουριστικού προϊόντος και συνέργεια με την τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού θα ξαναεπιστρέψει σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας με τα εσωτερικά γραφεία. Δεν μπορώ να πω συγκεκριμένα, διότι από τον Αύγουστο του 2018 έχει βγει το ΦΕΚ για 3 θέσεις στη Θεσσαλονίκη και το γραφείο του ΕΟΤ στη Θεσσαλονίκη. Αυτό που σας είπε προηγουμένως ο κύριος Κουγούλης. Αυτό είναι το ένα θέμα. Πάμε τώρα στη στρατηγική. Συγγνώμη που απευθύνομαι κατά εδώ. Εσείς με έχετε ακούσει τόσες πολλές φορές όταν τα λέω. Φαντάζομαι έχετε βαρεθεί. Λοιπόν, πάμε τώρα στη στρατηγική του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Έχει, εστιάζει στην δημιουργία, στην προσέλκυση, οι άξονες δηλαδή στους οποίους κινείται η στρατηγική πρόθεση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος είναι η δημιουργία μοναδικών, αυθεντικών, ταξιδιωτικών εμπειριών. Τι σημαίνει όλο αυτό το πράγμα, γιατί το λέμε και το ξαναλέμε, αλλά δεν. Αν δεν βγάλεις συνέστημα, δεν μπορείς να κερδίσεις κανέναν σήμερα. Δηλαδή, αυτό που πολλές φορές λένε μέσα στις αναλύσεις, ας πούμε, αυτών των προτάσεων για τις στρατηγικές, είναι να υπάρχουν συναισθηματικά μηνύματα προς τα έξω, έτσι ώστε να συνδυάζονται με την εικόνα
και να δημιουργούν την επιθυμία μέσα στον δυνητικό επισκέπτη να έρθει εδώ για να βιώσει κάτι που δεν ξέρει τι είναι. Εδώ όμως όταν θα έρθει, χρειάζεται οπωσδήποτε να φύγει με την αίσθηση του ανήκειν. Τι σημαίνει αυτό, το αφήγημα που είπε προηγουμένως ο κύριος Θάνος. Δηλαδή, το ανήκειν είναι εδώ δηλαδή. Τώρα θα σας πω. Όχι, δεν είναι δύσκολο. Πού να πρωτοανήκουμε. Δεν είναι δύσκολο. Καθόλου. Γιατί δεν είναι η αίσθηση του ανήκειν, δηλαδή είναι δικό μου, δεν είναι το έχω, είναι το είμαι. Είναι διαφορετικό πράγμα αυτό. Με βλέπετε να σας κοιτώ λίγο απορριμμένη, ναι. Γιατί εγώ έχω ταξιδέψει αρκετά, ας πούμε. Δεν είναι το, ομολογώ ότι δεν το έχω ανάγκη αυτό. Ούτε να το ανήκει να το νιώθω, ούτε το ιδιαίτερο συνέστημα. Δεν το έχω αυτό. Δηλαδή, όπου έχω πάει και έχω περάσει και μου έχουν μείνει τα ταξίδια μου, είναι γιατί είδα ωραία και ενδιαφέροντα πράγματα. Και ανθρώπους ευγενικούς που ήθελαν να με περιποιηθούν και να μου κάνουν τις μέρες μου, του ταξιδιού μου, ωραίες. Δηλαδή, πέστε μου κάτι, δηλαδή, ναι. Συγκεκριμένο. Πήγα εκεί και ένιωσα καλά. Στην Ιταλία, για παράδειγμα. Το σεζόν πολύ πριν. Ναι, ναι, ναι. Ένα χρόνο, σε ένα συνέδριο κιόλα. Θα το συνδυάσουμε έτσι. Ένα συνέδριο αρχαιολογικό. Πέρασα πάρα πολύ ωραία, πραγματικά. Είχα ξαναπάει στη Βενετία, αλλά αυτό το ταξίδι ήταν πάρα πολύ ωραίο γιατί είχε έναν πολύ καλό καιρό, έτυχε, κυκλοφορούσαμε ωραία. Αν τα γυρίσαμε αυτή την απίστευτη πόλη. Το συνέδριο είχε πολύ ενδιαφέρον. Είδα αγαπητούς συναδέλφους, μίλησα, πήγα καλά εγώ. Περπάτησα στους δρόμους, έφαγα ωραίες μακαρονάδες και πίτσες και έφυγα με πολύ ωραίες αναδύσεις. Ξαναπήγα στο παλάτι, δεν είχα κανένα συνέστημα, δηλαδή ούτε του ανήκω ούτε τίποτα. Δεν ξέρω αν είναι δικό μου το πρόβλημα γι' αυτό. Όχι, δεν είναι πρόβλημα. Α, εντάξει. Προς Θεού. Ναι. Όχι. Και ένας, η αγαπημένη μου πόλη, ομολόγω ότι είναι το Παρίσι. Τότε που είχαμε κάνει την έκθεση για τη Μακεδονία στο Λούβρο, έμεινα εκεί ένα μήνα. Εκεί τότε μπορώ να πω ότι αναπτύχθηκε συνέστημα, γιατί ζήσαμε όμως. Δηλαδή, εγώ και οι υπόλοιποι συνάδελφοι που ήμασταν εκεί ζούσαμε. Κάθε μέρα για να πάμε να δουλέψουμε στο Λούβρο, περνούσαμε μέσα από μια λαϊκή αγορά. Παίρναμε μπανάνες, ξέρω εγώ. Είχαμε αρχίσει να βλέπουμε φάτσες που τις αναγνωρίζαμε στον δρόμο. Με τους συναδέλφους μέσα στο Λούβρο δουλέψαμε εκεί και γίναν φίλοι μας. Δεν είναι όμως το ίδιο, είναι με ένα μήνα. Δεν ξέρω, και στα ελληνικά νησιά. Αυτό δεν το έχω ανάγκη. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι θέμα ανθρώπου, βέβαια. Είναι θέμα ανθρώπου. Και γι' αυτό είναι αυτό το οποίο έχει παρατηρηθεί κατά τουλάχιστον σε έρευνες μέσω των στατιστικών που βγάζει το Ευρωβαρόμετρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει αποδειχθεί ότι ο τουρίστας, το target group στο οποίο απευθυνόμαστε, δεν θέλει απλά να έχει την πληροφορία, θέλει να έχει την αίσθηση. Τι σημαίνει η αίσθηση του ανήκειν που ανέφερα προηγουμένως. Είχα την τύχη να συνοδεύσω αρκετά άτομα από ξένες χώρες σε ταξίδια εξοικείωσης, είτε σε δημοσιογραφικά ταξίδια. Και παρατηρούσα τις εκφράσεις τους και πώς αντιδρούσαν στα διάφορα μουσεία. Με κάποιον κύριο που ήρθε από τη Σαουδική Αραβία, βλέποντας εδώ στο μουσείο ένα στεφάνι χρυσό, η σκέψη του ήταν η εξής: εάν σου χάριζε ένα τέτοιο χρυσό, θα το φορούσες? Λέω, χαρίστε το εσείς και εγώ το φοράω. Δηλαδή, η σκέψη του και μόνο το ότι ήθελε να το έχει στα χέρια του αυτό που έβλεπε εκεί, ήταν κάτι που είναι από τη δική του κουλτούρα. Ναι, αλλά πώς του γεννήθηκε αυτό το συνέστημα? Είναι από τη δική του κουλτούρα. Απόφερε μαζί του. Ναι, θέλει το χρυσό. Δεν ήταν μόνο το ότι ήταν όμορφο, ήταν μέσα στη δική του κουλτούρα. Το γεγονός ότι πηγαίνοντας με γκρουπ Αυστραλών Tour Operator στη Βεργίνα και λέγοντας ο ξεναγός ότι αυτόν τον δρόμο περπάτησε ακριβώς αυτό το μονοπάτι στο οποίο βρίσκεστε, περπάτησε ο Μέγας Αλέξανδρος συνοδεύοντας τον νεκρό πατέρα του,
Ναι, εκεί ανατρίχιαζαν οι άλλοι, γιατί αισθανόταν το δέσιμο. Άρα, το να μπορέσουμε να κάνουμε ένα προορισμό όπως το μουσείο, μάλλον ένα προϊόν όπως το μουσείο, που είναι ένας χώρος συμπυκνωμένου πολιτισμού εκεί μέσα, χρειάζονται δύο, να το δούμε από δύο πλευρές. Η μία πλευρά είναι των τουριστών και η άλλη πλευρά είναι της τοπικής κοινωνίας, την οποία πάντα ξεχνάμε. Ναι, ο καθένας μας φοράει ένα ένδυμα. Κάποιος είναι αρχαιολόγος, ο άλλος είναι οικονομολόγος, ο άλλος είναι άλλο οτιδήποτε. Και όλοι μας μέσα κουβαλάμε κάποιες πεποιθήσεις. Για να δούμε ένα προϊόν και να το εξελίξουμε, χρειάζεται να ενδυθούμε κάτι άλλο. Όχι να απεκδυθούμε αυτό που είμαστε, αλλά να ενδυθούμε κάτι επιπλέον, το οποίο θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε τι θα μπορούσαμε, πώς, από ποια οπτική γωνία θα δούμε κάτι, για να βοηθήσουμε να το εξελίξουμε αυτό. Σήμερα λοιπόν είναι πολύ μεγάλη ανάγκη όλων να υπάρχει το αφήγημα, ή αλλιώς στα αγγλικά το storytelling, το οποίο εδώ έρχονται οι ξεναγοί. Αυτοί λοιπόν κουβαλούν αυτό το πράγμα στις πλάτες τους και όσο περισσότερο αγαπούν αυτό που κάνουν, τόσο καλύτερα μεταφέρεται αυτή η αγάπη και αυτό το ενδιαφέρον και αυτός ο ζήλος στο ακροατήριο. Όσο το ακροατήριο μαγεύεται και το παίρνει ο ξεναγός μαζί του, τόσο πιθανότερο είναι να είναι πολλαπλάσιοι επισκέπτες την επόμενη φορά, διότι οι ίδιοι είναι αυτοί οι οποίοι γίνονται καθοδηγητές της κοινή γνώμης ή αν θέλετε επηρεάζουν τους φίλους, τους συνεργάτες, τους συγγενείς, άμεσα μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, αλλά επειδή τα κοινωνικά δίκτυα δεν έχουν τις πέντε αισθήσεις μέσα, έχουν μόνο την όραση και την ακοή, αυτοί όμως αγγίζουν και όταν είναι στην άνοιξη τέτοιο καιρό στη Θεσσαλονίκη και μυρίζουν οι ακακίες, δεν μπορούν να το μεταφέρουν αυτό το πράγμα. Ή αν περπατάνε στην Τριώνα Βάρχων, ας πούμε, στην Πάτρα βράδυ και μυρίζουν όλες οι πορτοκαλιές και οι νερατζιές, δεν μπορούν να το μεταφέρουν αυτό. Όπως επίσης, όταν αγγίξουν τον κοχυλόλιθο στην Ολυμπία, δεν μπορεί να το μεταφέρει την αίσθηση που έχει στην αφή. Αυτό όμως το πράγμα, με την ιστορία την προφορική, μπορεί να το μεταφέρει. Και αυτή η ιστορία που μεταφέρεται είναι η δύναμη της ψυχής, η οποία αγγίζει το συνέστημα του αλλού. Και αυτό είναι το ζητούμενο για μας. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ένα κομμάτι είναι αυτό με τους τουρίστες και ένα δεύτερο κομμάτι είναι της τοπικής κοινωνίας. Η τοπική κοινωνία χρειάζεται να είναι συνεργός σε αυτό όλο. Άρα λοιπόν, για να μπορέσουμε να αποκτήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους συνεργάτες, τόσο πρέπει να δούμε τι πρέπει. Χρειάζεται να δούμε τι θέλουν οι ίδιοι, τόσο από την πόλη τους, όσο και από τα μουσεία της πόλης τους. Άρα πάλι πάμε στην εμπειρία, για να μπορέσει να δουλέψει αυτό όλο μαζί. Συμφωνώ με τους προλαλήσαντες ότι πρέπει να κινηθούμε με ένα θέμα κάθε φορά. Δεν μπορεί να υπάρχει διάσπαση. Επίσης, σαν αρχή μου έχω στο marketing ως οικονομολόγος ότι οι πέντε είναι υπεραρκετοί, κάνουν θαύματα. Έτσι και υπάρχει το μαγικό πέντε, μπορεί να γίνει το πάνω. Συμφωνήστε οι πέντε, πηγαίνοντας στο Κιλκής, δείτε τα πεδία των μαχών με άλλο μάτι. Είναι ένα σημείο στο οποίο οι επιχειρηματίες και στελέχοι επιχειρήσεων μπορούν διαδραστικά να κινηθούν εκεί πάνω, μελετώντας τις μάχες. Είναι στο εξωτερικό, όλοι όσοι σπουδάζουν οικονομικά, διαβάζουν και την ιστορία του πολέμου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, όχι μόνο σαν ιστορικό προϊόν να δοθεί,
αλλά έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για κάποιον ο οποίος ασχολείται με αυτά να πάει επί τόπου και να δει όλο το σκηνικό πως στήθηκε και ακόμα να παίξει εκεί μέσα. Ναι. Δηλαδή το πώς θα μεταφέρεται ο κόσμος. Από το όλη αγή, μια σωστή μόνο το μουσείο, την έκθεση, αλλά το ίδιο το σημείο αναφορά. Μα εκεί πρέπει για κάποιο λόγο να τον προσελκύσεις. Τελειώνοντας πια, ελπίζω ότι από την καινούργια χρονιά θα τελειώσω τα διαδικαστικά με το άνοιγμα της σχολής Ξεναγών και θα ξεκινήσουμε πια τη διετή φοίτηση των σπουδαστών στη Σχολή Ξεναγών Θεσσαλονίκης για να μπορέσουμε να έχουμε άρτια καταρτισμένους ξεναγούς και να με μαθήματα όπως που αφορούν τόσο την κλασική, προϊστορικά, κλασικά, βυζαντινά, οθωμανικά, λαογραφία, τουρισμό και όλα αυτά, να μπορέσουν να είναι έτοιμοι για να δώσουν το προϊόν αυτό έτσι όπως πρέπει και βιωματικά. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα, ωραία, τέλει. Με αφορμή την πάσα που μας δίνει η κυρία Τρίχα, ό,τι πολύ ωραία και ποιητικά που τα παρουσίασε, να σας πω ότι όλα αυτά που σας απασχολούν, το τι σκέφτονται οι τουρίστες, τι τους ευχαριστεί, τι τους δυσαρεστεί, από όποιον οργανισμό και αν είστε εκπρόσωποι, μπορούμε να σας απαντήσουμε άμεσα χωρίς να κάνετε καμία έρευνα. Γιατί όλο το feedback το παίρνουμε εμείς καθημερινά, και είναι στα χέρια μας. Αυτά τα οποία θα ξεκινήσουν. Πώς θα έρθει, μπορείτε να μας ρωτήσετε. Δηλαδή αυτό ακριβώς. Με μια συνεργασία όπως να. Τώρα είναι μια πάρα πολύ καλή αφορμή που βρισκόμαστε όλοι μαζί, διαφορετικοί φορείς, που μπορείτε να ακούσετε και από εμάς κατά πόσο είναι καρποφόρες οι προσπάθειες που κάνετε ή όχι. Ξεκινώντας γενικά από την πόλη της Θεσσαλονίκης, καταρχάς να επισημάνω ότι σε αυτό που σας απασχόλησε νωρίτερα, το ανήκειν, όπως το περιέγραψε η κυρία Τρίχα, αυτό ακριβώς είναι. Αυτό ακριβώς αποζητούν. Και αυτό είναι που τους προσφέρει και η Θεσσαλονίκη με έναν μαγικό τρόπο. Μιλάμε για τους ξένους πάντα. Για τους ξένους, ναι. Απευθυνόμαστε τώρα σε αυτό που συζητάμε και αυτό που μας απασχολεί, να σας πω την αλήθεια, είναι κυρίως οι ξένοι τουρίστες, για να δούμε τι αντίκτυπο έχει στην πόλη μας. Σε ξένους, σε διαφορετική κουλτούρα, σε διαφορετική ιδιοσυγκρασία. Γιατί για τους Έλληνες, πάνω κάτω μπορούμε να καταλάβουμε. Δηλαδή, αυτό που δεν βλέπει ο Έλληνας, για παράδειγμα, είναι τα γκράφιτι. Δεν τα βλέπουμε καθόλου. Για μας είναι μια πολύ οικία εικόνα όλα τα σώματα των πολυκατοικιών και διάφορες επιφάνειες από μνημεία να είναι γεμάτα γκράφιτι. Έχει ξυπνηθεί το μάτι μας. Από εκεί όμως που αρχίσαμε να θυμιζόμαστε κι εμείς, είναι αυτό που μας λένε οι ίδιοι τουρίστες. Που τους κάνει τρομερή εντύπωση. Μας λένε, μα είναι δυνατόν, δεν έχετε καν τίποτα, δεν έχετε νόμο που να προφυλάσει όχι απλά τα μνημεία, οποιαδήποτε επιφάνεια. Δεν έχουμε κάτι το οποίο να είναι καλά οργανωμένο, γι' αυτό γίνεται και προσπάθεια. Ναι, εννοείται, ο νόμος υπάρχει. Το θέμα είναι κατά πόσο υπάρχει η τιμωρία για τον κάποιος ο οποίος έχει κάνει κάτι τέτοιο, έχει κάνει ένα γκράφιτι και αν θα τον κυνηγήσουν ή οτιδήποτε. Επομένως υπάρχουν θέματα που αφορούν, αυτό που θα θέλουμε να συζητήσουμε είναι αυτά κυρίως των ξένων τουριστών. Θα μιλήσω λίγο για πιο τεχνικά θέματα. Αν θέλετε, μπορούμε να συζητήσουμε ανοιχτά και το θέμα του αρχαιολογικού μουσείου, γιατί βλέπω σας απασχολεί πολύ. Να το γενικεύσω λίγο σχετικά με την πόλη. Θέματα βασικά που έχουμε εμείς και αντιμετωπίζουμε σαν πρόβλημα καθημερινά οι ξεναγοί, είναι ότι δεν μπορούμε, σε περίπτωση που κάνουμε το tour με το λεωφορείο, δεν μπορούμε να σταματήσουμε στα σημεία που θέλουμε. Ακόμα και αν υπάρχουν θέσεις πάρκινγκ, αυτές είναι κατελημμένες από γιο ταχύ. Δεν υπάρχει εύκολα, εκείνη την ώρα που είμαστε με το group, δεν μπορούμε εύκολα να πάρουμε τηλέφωνο την τροχιά, να περιμένουμε να έρθει το λεωφορείο, μας αναγκαστικά θα πρέπει να βρει άλλο σημείο ή απλά να φύγει.
Έξω από το Βυζαντινό Μουσείο, φυσικά, ένα βασικό πρόβλημα είναι και το Βυζαντινό Μουσείο το ίδιο, γιατί με το αρχαιολογικό ακριβώς από την κάτω, από το Μανώλη Δρονίκο, έχουμε το χώρο. Ναι, εκεί έχουμε, δεν έχουμε πρόβλημα στο αρχαιολογικό. Στο Βυζαντινό έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Πρέπει δηλαδή να είναι στην 3η Σεπτεμβρίου το λεωφορείο. Άρα μπαίνουμε από τα πλαϊνά μέσα στο μουσείο. Σε βασικά μνημεία δεν υπάρχει καμία. Στην Καμάρα, Καμάρα Ροτόντα, δεν υπάρχει καν σχεδιασμός για να σταματήσει λεωφορείο. Είναι και αρμοδιότητα του Δήμου, απλώς η φύλαξη και η παραβατικότητα ξεπερνάει το όριο του Δήμου. Δηλαδή έχει το δικαίωμα να δοκίνει πραγματικά, δεν ξέρω. Ο Δήμος έχει τη δυνατότητα σε ένα χώρο όπως η Ροτόντα, που να πει ότι εδώ δημιουργώ αυτή την εσοχή που χωράνε δυο λεωφορεία και δεν μπορεί να το κάνει. Ναι, μπορεί να το κάνει. Παρκάρουν άλλα αυτοκίνητα. Και να μην παρκάρουν άλλα. Αυτό είναι το πρόβλημα μετά στη συνέχεια. Παρκάρουν άλλα αυτοκίνητα. Επίσης, δεν ξέρω αν είστε ενήμεροι ότι υπήρξε πρόταση για τη βιώσιμη κινητικότητα εδώ στο άνοιγμα που έχετε να σταθμεύουν τα χώρα. Το αρνηθήκαμε, ναι. Δεν γινόταν. Αρνηθήκατε, αλλά εσείς είπε στο επίπεδο τη ζωή. Ορίστε. Δεν γινόταν. Μα δεν γίνεται. Τότε δεν θα έπρεπε να έχουμε χώρο. Ήθελαν να κάνουν την αφετηρία του. Δεν θα μπορούσαμε να έχουμε χώρο για τα τουριστικά και τα σχολικά λεωφορεία. Δεν γινόταν να μπορούν να βγουν κάπου αλλού. Ήταν κάτω στο Βασιλικό Θέατρο, αν θυμάμαι. Κάναν αφετηρία. Εντάξει, ναι. Επομένως, απλά να αναφέρω τα σημεία στα οποία αντιμετωπίζουμε συνεχώς πρόβλημα, γιατί έχει γίνει ένας καινούργιος σχεδιασμός πάνω στην Ανοπόλη, έτσι όπως το ονομάζουμε κάστρα, αλλά μιλάμε για το χώρο του πύργου της Αλήσεως επάνω, εκείνο το σημείο. Υπάρχει σχεδιασμός πλέον για δύο μεγάλα λεωφορεία και ένα μικρότερο, αλλά αν πάμε Κυριακή, εκείνο είναι κατελημμένο από δύο ταχύ. Άρα πάλι έχουμε πρόβλημα. Έχουμε παντελή έλλειψη οποιαδήποτε χώρου στάθμευση πάνω στο πύργο. Δεν υπάρχει τίποτα, κανένα σχεδιασμό. Τα λεωφορεία, τα πενιντάρια δεν μπορούν να ανέβουν καν. Το βγάζουμε από το tour εντελώς, από το πρόγραμμα. Επίσης, στο άγαλμα του Βενιζέλου, στο κεντρικό άξονα, που πάντοτε θα σταματήσουμε για να αφήσουμε τον κόσμο να κάνει βόλτα στην πλατεία Αριστοτέλους, να μπούμε στο καπάνι, να πάμε κάτω στο κεντρικό κομμάτι τη πλατεία Αριστοτέλους, δεν μπορούμε πάλι να σταματήσουμε. Όπως επίσης. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε στο λιμάνι, εκεί που είναι ο Ρυθρός Σταυρός, για να πάμε στο μνημείο Ολοκαυτώματος. Ούτε εκεί μπορεί να σταματήσει λεωφορείο. Άρα είναι κάποια κομβικά σημεία που δεν μπορούμε να κάνουμε καθόλου το tour. Δεν το συζητώ για την Ανοπόλη που όταν κατεβαίνει 50 ή τριαξονικό λεωφορείο συναντάει ο ταχύ διπλοπαρκαρισμένα και δεν μπορεί να στρίψει. Ένα πολύ βασικό επίσης πρόβλημα είναι ότι με το που έρχονται οι πελάτες, γιατί συνήθως τώρα από εδώ και πέρα θα είναι αρκετοί τουρίστες που θα έρχονται από τη Χαλκιδική για το λεγόμενο City Break, δηλαδή θα έρθουν για λίγες ώρες στη Θεσσαλονίκη, αυτοί έρχονται ήδη κάνοντας μία διαδρομή 1,5 με 2 ώρες. Και σιγά σιγά όσο πάμε προς τα μέσα του καλοκαιριού θα αυξάνεται αυτό λόγω της κίνησης στους δρόμους. Με το που έρχονται θα πρέπει να τους πάμε κάπου τουαλέτα. Όσο και αυτό για μας είναι μια βασική ανάγκη, την οποία δεν τη συζητάμε, είναι πολύ βασικό πρόβλημα. Το μουσείο στο τουαλέτα. Αναγκαστικά. Λοιπόν, να σας πω ότι έχει συμβεί αυτό, γιατί οι τουαλέτες που υπάρχουν οι δημόσιες στο Λευκό Πύργο δίπλα είναι σε άθλια κατάσταση. Δεν μπορεί να νοηθεί καν ότι μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως δημόσιες τουαλέτες. Και η άλλη δυνατότητα είναι πάνω στην Άνω Πόλη, στον πύργο της Αλήσεως που εκεί υπάρχουν. Πλέον, εγώ προσωπικά μπαίνω στην πόλη από εκεί. Μπαίνω από τον περιφερειακό δηλαδή για να σταματήσω στην Άνω Πόλη για να χρησιμοποιήσω τουαλέτες. Δεν μπαίνω από τη Βασιλή της Όλγας που θα μπορούσα να δείξω τις Βίλες των Εξοχών. Δεν φτάνω πρώτα σε αυτό το σημείο για να μπούμε εδώ από την εισίδα των μουσείων που λέμε. Άρα αυτό το χώρο αναγκαστικά λόγω της χρήσης των τουαλετών έχει βγει από το πρόγραμμα. Για να καταλάβετε πώς κινείται το όλο πράγμα. Στο λειτουργικό του κομμάτι αποκλειστικά. Θα ήθελα λίγο να αναφερθώ σε δύο πράγματα τα οποία άκουσα πριν και ήταν πολύ ενδιαφέροντα. Κυρία Στρατούλη, σχετικά με την Ευρωπό και το συνδέεται με το Σέλευκο, αυτό το, η προσέγγιση που κάνετε είναι αυτό που πραγματικά χρειαζόμαστε εμείς για να πουλήσουμε συσταγωγικά όσο γίνεται καλύτερα μία περιοχή, είτε είναι γνωστή είτε δεν είναι. Είναι αυτό που λυπάμαι τόσο πολύ που θα το πω δημόσια, είναι αυτό που λείπει από την Μπέλα. Από την Μπέλα λείπει η σύνδεσή της με τον Μέγα Αλέξανδρο. Είναι η γενέτειρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και πηγαίνοντας εκεί το γκρουπ, τον ψάχνουμε, τον βλέπουμε σε μία πρωτομή, το βλέπουμε σε εικόνες από διάφορα έργα στον τοίχο και τέλος. Και μπαίνουμε μέσα και βλέπουμε το υπέροχο κατά τα άλλα αρχαιολογικό μουσείο της Πέλας. Αυτό στα χέρια κάποιου άλλου
θα τολμήσω να πω, Ιταλών, που είναι πάρα πολύ καλοί στην προσέγγιση και στο πώς διαχειρίζονται την πολιτιστική τους κληρονομιά, η γενέτρια του Μεγάλου Αλεξάνδρου θα ήταν αυτή τη στιγμή ο πιο σημαντικός και ο πιο, με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα, αρχαιολογικός χώρος στην Ελλάδα. Και αυτή τη στιγμή η Πέλα δεν είναι καν στα ταξίδια που κάνουμε με αφετηρία και έδρα τη Θεσσαλονίκη. Πηγαίνουμε στη Βεργίνα, που είναι πραγματικά ένα θαύμα, το πώς έχει, και όλα, όπως έχει γίνει και όπως έχει αναδειχθεί, αλλά δεν υπάρχει Πέλα. Και όταν σας συγγνώμη που σας διακόπτω, ο αρχαιολογικός χώρος της Πέλας ως χώρος είναι πιο εντυπωσιακός από τη Βεργίνα. Δεν λέω για τα μουσεία, εγώ σας, ναι, να σας πω ότι να διευκρινίσω ότι δεν σχολιάζω την ποιότητα αρχαιολογικού χώρου. Αυτό αναρωτιέμαι και αν δείτε την επισκεψιμότητα, γιατί μπήκαμε στην Ελστάτ και είδαμε τις επισκεψιμότητες, η Βεργίνα είναι εκεί και η Πέλα είναι εκεί. Αυτό είναι άδικο. Αυτό οφείλεται στο ότι δεν υπάρχει σύνδεση με τον Αλέξανδρο ή ότι εσείς, όχι εσείς προσωπικά, τα πρακτορία, τα ταξίδια, όταν έχουν να κάνουν μία εκδρομή εκτός Θεσσαλονίκης. Μήπως όλους τους πάτε δεν είναι. Όχι, να σας πω, για να το κάθε πρακτορείο. Κτηνόμενο, το κάθε πρακτορείο, οποιοδήποτε γραφείο, οποιοδήποτε κι αν είναι, έχει ένα πακέτο που θέλει, είναι αυτό που λέγατε εσείς νωρίτερα. Θέλει να πουλήσει το πιο δελεαστικό πακέτο. Η Πέλα θα πρέπει να πάει όση υπερπροσπάθεια και να κάνει ένας ξεναγός, όταν δεν έχεις να του δείξεις κάτι, γιατί αυτά που τους λέμε μπορούσαμε να τους πούμε και στο λεωφορείο. Ο χώρος τους αρέσει, τη σύνδεση με το Μέγα Αλέξανδρο ψάχνουν. Ο Μέγας Αλέξανδρος είναι που λείπει. Αυτό είναι το περιτύλιγμα, δηλαδή, ναι, λείπει εντελώς και αυτό θα έπρεπε, είναι τόσο εύκολο να τονιστεί. Είναι τόσο εύκολο να γίνει μια σύνδεση με τη γενέτειρα. Απλά ομολογώ μου κάνει εντύπωση γιατί αυτός ο χώρος είναι πολύ εντυπωσιακός από μόνος του. Δηλαδή, να σας αν πας στην Έφεσο, δεν μου κάνουν καμία σύνδεση εκεί. Κυρία Στεφανή, να σας πω. Ναι. Επειδή τη χάνω να είμαι κι εγώ αρχαιολόγος. Ναι. Λοιπόν, ξέρετε πώς το βλέπει κανείς. Άλλη αρχαιολογική ματιά, άλλο η τουριστική ματιά. Έχει εντελώς μεγάλη διαφορά. Και μου δίνετε το πάτημα τώρα να μιλήσουμε για το αρχαιολογικό μουσείο. Μιλώντας ως αρχαιολόγος, μπορώ να σας πω ότι το Αρχαιολογικό Μουσείο είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο για οποιονδήποτε έχει είτε μικρό είτε μεγάλο ενδιαφέρον σε οποιαδήποτε περίοδο της αρχαιότητας, μπορεί να δει εντυπωσιακά ευρήματα από προ-Χριστού χιλιετίες τώρα και μάλιστα οργανωμένα σε πολύ ωραίες θεματικές ενότητες, που συνεχώς τελειώνοντας από τη μία, ξεκινώντας από τα προϊσταρικά, λες, ωραία, πάμε στο επόμενο. Είναι πολύ σαφής η διάταξη και πώς εξελίσσεται όλο αυτό. Μπαίνεις στο μεγάλο πι και το βλέπεις να εξελίσσεται και να τα βλέπεις όλες αυτές τις θεματικές σιγά-σιγά-σιγά και λες, αυτό ωραία, δεν τελειώνει, έχει κι άλλο. Και τελικά καταλήγεις με το μικρό το πι, με το χρυσό των Μακεδόνων, όπου εκεί εντυπωσιάζεσαι και φεύγεις ικανοποιημένος. Αυτό για έναν επισκέπτη αυτού του Βεληνικούς, με την έννοια αυτού του ενδιαφέροντος, μία επίσκεψη στο Μουσείο της Θεσσαλονίκης μπορεί και να είναι και 3 ώρες. Τώρα, με την τουριστική ματιά, δουλεύοντας ως ξεναγός τα τελευταία χρόνια, η δυνατότητα που έχουμε να επισκεφτούμε το Μουσείο, όταν την έχουμε αυτή τη δυνατότητα από το πρόγραμμα που έχει καθοριστεί από το γραφείο, είναι maximum 1 ώρα. Ο λόγος που πηγαίνουμε στο Χρυσό των Μακεδόνων είναι γιατί έχουμε 1 ώρα. Μπαίνοντας στο Μεγάλο Πι, είναι η διάταξη του μουσείου τέτοια, είναι απαγορευτική για να κάνουμε το λεγόμενο γρήγορο πέρασμα που κάνουμε στο Βυζαντινό Μουσείο. Στο Βυζαντινό Μουσείο μπαίνουμε από τις πρώτες αίθουσες και κάνουμε όντως ένα πολύ γρήγορο πέρασμα στις άλλες, δηλαδή στο Twilight, στην Τσολικόφος, παίρνουμε, βλέπουμε τις εικόνες, δεν μπαίνουμε στο βάθος, βγαίνουμε. Στην τελευταία αίθουσα πάλι γρήγορα την περνάμε, δείχνουμε τα πιο σημαντικά. Παραπάνω ώρα, για μη τόσο εξειδικευμένο κοινό, είναι περιττή έως και απαγορευτική, γιατί θα κουραστεί και θα του φύγει οποιαδήποτε καλή αίσθηση μπορεί να έχει στην αρχή του tour. Άρα, έχοντας 1 ώρα, αυτό δεν μπορεί να γίνει στο Μεγάλο Πι. Λέμε, φοβόμαστε, μην πούνε ότι θα μπούμε, θέλουν να μπούνε. Αν μπούνε, δεν μπορούμε να βγούμε. Κατάλαβα αυτό που λέτε, έχετε δίκιο, γιατί το εγώ έχω συναντήσει σε ξεναγήσεις που κάνω εγώ σε επισήμους και λοιπά, λένε 1 ώρα έχουμε, ένα τώρα τις προάλλες. Και μου φύγανε μετά από 2,5 ώρες. Ναι. Οι ίδιοι, γιατί εγώ πήγαινα να προχωρήσω και λέω, αυτό τι είναι, πείτε μας. Όταν υπάρχει αυτή η επιλογή. Και προτέρημα, αλλά στο θέμα του. Ναι. Γιατί σας είπα, έρχονται στη Θεσσαλονίκη για το half day, είναι μέχρι 4 ώρες. Συνήθως αυτό είναι 3,5 ώρες
Και μέσα σε αυτό μπορεί να υπάρχει και ένα διάλειμμα μια-δύο φορές για τουαλέτες. Μιλάτε για αυτούς που έρχονται από Χαλκιδική, όχι μόνο. Όχι μόνο. Τόσο είναι και η διάρκεια του tour που κάνουμε και σε οποιαδήποτε άλλη εκδρομή και αντίθεση. Τι που μένουν δηλαδή στη Θεσσαλονίκη, για μουσείο διαθέτουν μία ώρα. Όχι, μπορεί να διαθέσουν και περισσότερο. Αυτοί που μένουν στη Θεσσαλονίκη όμως, εξαρτάται τι πρόγραμμα έχουν, ναι, και εξαρτάται αν μιλάμε για μεγάλο ή για μικρό γκρουπ. Ναι. Από αυτό εξαρτάται. Το πρακτορείο που λέτε, το αποφασίζει το πρακτορείο πόσο θα μείνει το γκρουπ στο μουσείο. Ο λόγος που αποφασίζει είναι γιατί σας είπα ότι είναι μέχρι 4 ώρες το tour που έχουμε. Ναι. Θα πρέπει μέσα αυτές τις 4 ώρες να δει μουσείο και να κάνει ένα set tour της πόλης. Θα πρέπει να δει τα κάστρα, τον Λευκό Πύργο, το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, τον Άγιο Δημήτριο, την αρχαία αγορά. Ροτώντα, Καμάρα και πάλι. Προσπαθούμε, κάνουμε αλλαγές. Προσαρμόζουμε. Ναι. Κάποιοι θέλουν να πάνε και στο σπίτι του Κεμάλ. Δεν τα προλαβαίνουμε όλα. Είναι να δουν και άλλη Βυζαντινή εκκλησία. Άμα θέλουν να περπατήσουν πάνω στην Άνω Πόλη, να πάνε Μονή Βλατάδα, Νόσιο Δαβίδ, έχουμε φύγει. Έχουμε φύγει, δεν προλαβαίνουμε. Φυσικά, πολύ σημαντικό κομμάτι είναι και αυτό. Θέλουμε και κάποιο χρόνο για να πάμε στο καπάνι, για να δουν και αυτή την ατμόσφαιρα, την παλιά Θεσσαλονίκη και να δοκιμάσουν και κάτι. Να δοκιμάσουν μια ελιά, λίγο χαλβά, λίγο ούζο. Είναι πολύ βασικό γιατί τότε καταλαβαίνουν αυτό που τους λένε πολύ πολιτισμικότητα της Θεσσαλονίκης. Είναι στη γεύση της επίσης, τα πάντα όλα. Η ξανάγηση είναι 4 ώρες. Ξαναγήσει. Συν μεταφορά από τη Χαλκιδική 2 ώρες, επιστροφή 2 ώρες, είναι ήδη 8. Για έναν τουρίστα είναι πάρα πολύ κουραστικό. Δεν παίρνει για άλλα. Τα πιο πολλά γκρουπ έρχονται το καλοκαίρι, ας πούμε. Έρχονται και μένουν εδώ ή στην Χαλκιδική. Το καλοκαίρι από τον Ιούνιο μέχρι και τέλη Αυγούστου, μέχρι και τέλη Σεπτέμβρη, ας το πούμε, τα περισσότερα γκρουπ που διαχειριζόμαστε στη Θεσσαλονίκη είναι από Χαλκιδική. Mm-hmm. Αυτά που δουλεύουμε τώρα είναι τα περισσότερα που θα είναι εδώ. Ή θα έχουν απλά στάσει στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, μπορεί να είναι η Θεσσαλονίκη μία διανυκτέρευση ενός μιας πολυήμερης εκδρομής που έχει διαφορετικές στάσεις σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Στα βήματα του Αποστόλου Παύλου. Αυτό θα ήθελα. Έφυγε ο κ. Νικολάου. Θα ήθελα λίγο να πω ότι αυτό είναι μια θεματική εκδρομή. Την οποία τη δουλεύουν οι ξαναγοί χρόνια. Δεν είναι κάτι καινούριο. Δεν είναι κάτι που ήρθε τώρα. Η πιστοποίηση που θέλουμε, ναι. Λοιπόν, αυτό που μπορώ να πω εγώ είναι ότι η Θεσσαλονίκη από τα βήματα του Αποστόλου Παύλου είναι ο μοναδικός σταθμός ο οποίος δεν έχει μνημείο. Δεν υπάρχει σημείο που να τους πάμε. Όχι. Δεν είναι σημείο. Δεν είναι μνημείο. Ο Απόστολος Παύλος. Δεν έχει, όντως. Δεν συνδέεται καθόλου. Υπάρχει βήμα. Υλικό τεκμήριο δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δεν. Και μάλιστα μπορεί να υπάρξει στην άλλη. Το Μονή Βλατάδων έχει ένα σημείο. Έχει ένα σημείο που και εδώ ήρθε και δίδαξε και έγραψε μια επιστολή. Όπως ο Πόλο δεν έγραψε επιστολέ. Ναι. Δεν έγραψε επιστολέ. Δεν τις έγραψε στη Θεσσαλονίκη τις επιστολές, τις έστειλε. Λοιπόν, είναι μεγάλη υπόθεση. Τώρα θα κάνουμε ξανάγηση άμα αρχίσει να στον αναλύω. Αλλά η αλήθεια είναι ότι μόνο στη Μονή Βλατάδων υπάρχει κάτι το οποίο λέγεται βήμα του Αποστόλου Παύλου, το οποίο το έχει ενσωματώσει η Μονή Βλατάδων μέσα. Δεν είναι επιβεβαιωμένο σημείο ότι εκεί κήρυξε. Είναι ξεκάθαρο ότι κήρυξε στη συναγωγή, την οποία δεν έχει πιστοποιηθεί. Δεν έχουμε σπαράγματα από τη συναγωγή, ήταν όμως σίγουρα κάτω στο κέντρο. Το θέμα είναι ότι λείπει μνημείο. Ο μνημείο όπως υπάρχει στη Βέρεια, μνημείο όπως υπάρχει στο βαπτιστήριο της Λιδίας, στην Καβάλα. Δηλαδή αυτό. Αυτό. Θα μπορούσε να σου πάρει εσύ που μια παραμένει. Μα είναι η Θεσσαλονίκη μέσα στο τουρ. Όχι, να σας πω ότι η Θεσσαλονίκη είναι ούτως ή άλλως, γιατί αυτό το δουλεύουμε χρόνια αυτή την εκδρομή, αυτή τη διαδρομή. Από το 18ο αιώνα είναι αυτό. Ναι, όχι. Η Θεσσαλονίκη είναι η μοναδική πόλη που ξεκινώντας από Καβάλα Φιλίππους, περνώντας έξω από την, περνώντας από Αμφίπολη, Θεσσαλονίκη, Βέρεια, κατεβαίνοντας, βέβαια κάνουν και κάποιους άλλους σταθμούς, γιατί σταματάνε και στα Μετέωρα και στους Δελφούς, αλλά Αθήνα Κόρινθος είναι η μοναδική πόλη που δεν έχει μνημείο. Ναι, αλλά έχει... και τι θα γίνει, θα επινοήσουμε εν τέλει ένα μνημείο, γιατί προηγουμένως το είπατε, ας πούμε για την Πέλα, θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής, γιατί με ενδιαφέρει. Είπατε ότι δεν υπάρχει σύνδεση με το Μεγαλέξανδρο και αν κατάλαβα καλά, δεν υπάρχει ένα τόσο εντυπωσιακό, μια εντυπωσιακή αναπαράσταση του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Όχι, δεν είπατε. Όχι, δεν το είπατε. Πώς το εννοείτε, θέλω να το εξηγήσετε. Δεν είναι
αυτονόητη η παρουσία του μεγάλου Αλέξανδρου σε ένα κοινό το οποίο δεν είναι εξειδικευμένο. Ωραία, δηλαδή μέσα από τα κείμενα που έχουν επιλέξει οι συνάδελφοι για την έκθεση, μέσα από τα ευρήματα που παρουσιάζονται, πώς πιστεύετε ότι θα μπορούσε να αποκατασταθεί αυτό? Η Πέλα παρουσιάζεται ως μια πάρα πολύ σημαντική πόλη που έχει αυτή την χαρτογράφηση που βλέπουμε με το υποδάμιο σύστημα, με τα υπέροχα ψηφιδωτά. Στη μετά Αλεξάνδρου εποχή λείπει η σύνδεση. Εκεί όμως δεν πηγαίνουν για να δουν μια ελληνιστική πόλη. Αλλά αν δεν υπάρχει το έβριμα, ναι, πιστεύω ότι θα έπρεπε. Γιατί μια γνώμη. Δεν είναι μόνο. Αυτό για παράδειγμα περιμένουμε είναι να ανοίξει το ανάκτορο. Αυτό θα ήταν κάτι πάρα πολύ καλύτερο. Δηλαδή, καλύτερο πράγμα από το να ανοίξει το ανάκτορο και να μιλάμε για Αλέξανδρο στο ανάκτορο δεν θα έπρεπε. Ωραία, ευχαριστώ. Αυτό. Κάτι αντίστοιχο για το αρχαιολογικό του Σύρκο. Για το αρχαιολογικό. Δεν μπορούμε να ταυτιστούμε με ένα. Ναι. Όχι, δεν είναι το σημείο σαν σημείο. Κοιτάξτε. Εγώ για παράδειγμα λυπάμαι που δεν μπορώ μέσα σε αυτή τη μία ώρα να δείξω μια επιλογή και άλλων ευρημάτων και αναγκάζομαι και περιορίζομαι στα χρυσά πολύ εντυπωσιακά με όλη τη συλλογή με τα χρυσά στεφάνια και αλλά δεν έχω την εξέλιξη να τους δείξω. Και επίσης κάτι πολύ βασικό είναι ότι το μεγάλο πίνι είναι δυσλειτουργικό για μεγάλα γκρουπ. Με 50 άτομα δεν μπορείς να κάνεις ξενάγηση. Εκεί από αυτομάτως πέφτει το απαγορευτικό. Σε πολύ μικρότερο. Ναι, εκεί είμαστε. Ούτως ή άλλως επιτρέπεται μέχρι εκεί. Ούτως ή άλλως μόνο τόσα μπορούμε να κάνουμε την ξενάγησή μας μέσα. Να το συντομεύσουμε λίγο γιατί πρέπει να φύγουμε κιόλας. Λοιπόν, ζητώ συγγνώμη για την παρέμβαση. Σάκης Παπαδόπουλος, λέγω, είμαι δημοσιογράφος. Και ήθελα να πω το εξής, με πάει στην πρόσκληση που μου στείλετε. Εγώ ήρθα εδώ να μάθω πώς θα πάμε μπροστά και το μόνο που καταλαβαίνω είναι πώς δεν θα πάμε μπροστά. Δηλαδή, σε ό,τι προοδευτικό έχει υποθεί μέχρι τώρα, η κυρία Διευθύντρια βεβαίως λέει για ποιο λόγο δεν μπορεί να γίνει. Λοιπόν, εγώ έχω να πω το εξής. Ο ελληνικός τουρισμός μπορεί ο μέσος πολίτης να πιστεύει ότι πάει wow και όλοι τρώνε τη σκόνη μας, αλλά έχει φοβερά προβλήματα και δεν είναι ακριβώς έτσι. Μαζεύει αρκετό κόσμο είναι αλήθεια, αλλά αυτοί οι άνθρωποι ξοδεύουν λίγα. Η μέση τουριστική δαπάνη είναι σχεδόν κάτω από 500 ευρώ για να ξοδεύει ο τουρίστας που έρχεται στην Ελλάδα για εισιτήριο, αεροπορικό κυρίως, ξενοδοχείο, φαγητό και ό,τι άλλο κάνει. Είναι πάρα πολύ χαμηλή αυτή η δαπάνη. Και συγκριτικά, για να καταλάβετε λίγο μια τάξη μεγέθους, στην Ισπανία ξοδεύει πάνω από 1.000 ευρώ. Στην Τουρκία 750 ευρώ. Στην Κύπρο το ίδιο. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι αυτά τα 33 εκατομμύρια τουρίστες που έλεγε η υπουργός μας που έφυγε πριν από λίγες μέρες, λοιπόν, ότι είναι πραγματικά, γιατί και γι' αυτό υπάρχουν αμφιβολίες. Με αυτά τα 33 εκατομμύρια τουρίστες, οι Ισπανοί θα βγάζαν 33 και πάνω δισεκατομμύρια ευρώ, θα είχαν άμεσο έσοδο. Ορίστε. Σβήστηκε το πέρας. Ναι, σβήστηκε το πέρας. Λοιπόν, οι Τούρκοι θα βγάζανε, ξέρω εγώ, 20 και κάτι κτλ. Και εμείς παίρνουμε μόλις 16, αν και αυτό είναι αληθινό. Άρα λοιπόν, υπάρχει μεγάλη ανάγκη να αυξηθεί η τουριστική δαπάνη των τουριστών που έρχονται στη χώρα μας. Ο πολιτισμός είναι το νούμερο ένα που θα ανάγκαζε τους τουρίστες να ξοδέψουν περισσότερα. Αλλά για να γίνει αυτό όμως, θα πρέπει αρχαιολογικοί χώροι και μουσεία κυρίως να λειτουργούν με έναν άλλο τρόπο. Έναν τρόπο της αγοράς. Δεν ξέρω αυτό είναι εφικτό να γίνει, γιατί πρέπει να το αποφασίσουν οι εκάστοτε μαθητευόμενοι μάγοι που έρχονται και κυβερνούν αυτόν τον τόπο, οι οποίοι πρέπει να αλλάξουν νόμους κτλ. Πρέπει αυτοί που είναι βολεμένοι σε κάποιες καταστάσεις, δικαστές κτλ. Να ξεβολευτούν. Αλλά πρέπει να αλλάξει ο τρόπος λειτουργίας του αγορά ώστε να προσελκύσετε περισσότερα έσοδα. Δηλαδή το έσοδο να μην είναι μόνο το εισιτήριο, όπως συνήθως τώρα, αλλά είναι και άλλα πράγματα. Είπε προηγουμένως η κυρία Σωτηρίου από το TCD, το οποίο κάνει εξαιρετική δουλειά για να προσελκύσει τουρίστες σε αυτή την πόλη και μάλιστα τουρίστες υψηλού οικονομικού επίπεδου, ο σιδηριακός τουρισμός είναι από τους πιο από τους top, οι οποίοι αν έρθουν θα πάνε και στο μουσείο. Και αν δεν τους πάει η διοργάνωση του συνεδρίου, αυτοί συνοδεύονται κυρίως από οικογένειες, γυναίκες, παιδιά, φίλες, ερωμένες κτλ. Οπότε και αυτοί θα πάνε, δεν μπορεί να προσκεφθεί ένα μουσείο. Είπε, ας πούμε, για ένα γεύμα σε κάποιο μουσιακό χώρο και κάποιοι λίγο έτσι ταραχθήκατε. Θα σας θυμίσω όμως ότι μόλις την προηγούμενη εβδομάδα ένα ζευγάρι κοινών θνητών έφαγε ιδιωτικό γεύμα στο μουσείο του Λούβρου δίπλα στην Αφροδίτη της Σφύρου, γιατί κέρδισε ένα διαγωνισμό της Airbnb. Και η Airbnb έχει συμφωνήσει με το Μουσείο του Λούβρου να προσφέρει μέσα από την πλατφόρμα της τέτοιες εμπειρίες, τις οποίες τώρα μπορούν να βιώσουν εδώ στην Θεσσαλονίκη, στο δικό σας μουσείο, μόνο καταλαβαίνω οι επίσημοι, τους οποίους σας παραλαμβάνετε και ξαναγείτε ιδιωτικός. Γιατί δεν μπορεί λοιπόν και εγώ, αν πληρώσω. Για φάνε δεν μπορεί ούτε.
αυτοί οι επίσημοι τρώνε εδώ μέσα. Μην ανησυχείτε. Εντάξει, ναι. Όχι. Έχουν δημιουργηθεί γεύματα σε αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς χώρους, όχι απαραίτητα αρχαιολογικούς στην Ελλάδα. Αλλά αν μιλήσετε με τους ανθρώπους που ασχολούνται και διεργώνονται συνέβεια, τι τραβήξανε, του Χριστού τα πάθη. Γιατί ξέρω εγώ, οι αρχαιοφύλακες τους είπαν ότι αν ξέρεις, σε 9 πρέπει να φύγετε όλοι και δεν περιμένουν άλλη μισή ώρα για να τελειώσει αυτό το γεύμα κτλ. Πρέπει λοιπόν να βρεθούν τρόπους ώστε οι τουρίστες να ξοδεύουν περισσότερα χρήματα στα μουσεία για να μπορεί η συνεισφορά του πολιτισμού μας στο τουριστικό εισόδημα, στο άμεσο τουριστικό εισόδημα, να είναι μεγαλύτερη. Για να γίνει αυτό όμως θα πρέπει να αλλάξουν νοοτροπίες και τρόπος λειτουργίας. Ξέρω ότι είναι κάτι που ξεπερνάει, γιατί αυτά αποφασίζονται από αλλού, αλλά πρέπει να γίνει. Αλλιώς τζάμπα συζητάτε. Κύριε Παπαδόπουλε, αυτά που λέτε είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα, ομολογουμένως, και προκλητικά και ενδιαφέροντα. Θα μου επιτρέψετε όμως να σας θέσω ένα ερώτημα. Είσαστε σίγουρος ότι αν η Ελλάδα αποφάσιζε να κάνει στα μουσεία της και στους χώρους της αυτό που κάνουν οι Ευρωπαίοι? Που επαναλαμβάνω, ας μην συγκρίνουμε τα σύγκριτα, γιατί προσέξτε να δείτε ποια είναι η ειδοποιώς διαφορά μας, την οποία εγώ θεωρώ ότι πρέπει να την τονίσουμε ως συγκριτικό πλεονέκτημα. Εμείς, ως μουσείο, δεν είμαστε απλώς ένα 4 τουβάρια που έχουν πει μέσα οι θησαυροί σε στυλ γκαλερί, κολεξιόν, γιατί το Λούβρο αυτό είναι. Σπουδαίο, μεγάλο, δεν θα συγκριθεί το Μουσείο Θεσσαλονίκης με το Μουσείο του Λούβρου, δεν είμαστε τρελοί. Αλλά αυτό είναι. Δεν έχουν τα context, δεν έχουν τα ανασκαφικά δεδομένα, δεν ξέρουν από πού βγήκαν. Είναι ωραία αντικείμενα, στη σειρά παραταγμένα. Είναι απλά, ωραία, σπουδαία αντικείμενα τέχνης. Τα δικά μας είναι... Έχουν αυτό το συγκριτικό που θέλεσμα. Δεν θα απαντήσω. Εγώ θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, θα θέλατε σίγουρα να το κάνουμε έτσι? Όχι, εγώ θα ήθελα... Γιατί αυτή για την ώρα, σας το λέω και σαν αντίδραση από αυτούς που έρχονται, είμαστε πιο αυστηροί, είμαστε αν θέλετε και λίγο πιο... Έως αντιτουριστικοί θα έλεγα. Ορίστε. Έως αντιτουριστικοί θα έλεγα. Μπορεί να είμαστε και αντιτουριστικοί, δεν έχετε άδικο, ναι. Αλλά πιστεύω ότι αυτό δεν είναι ότι μας οδηγεί ένα είδος ιδεολειψίας. Είναι το μεγάλο χρέος που έχουμε απέναντι σε αυτή τη γιγαντία πολιτιστική κοινωνία που έχουμε εγώ να διαχειριστούμε. Εγώ δεν υποστηρίζω ότι θα πρέπει να μιμηθούμε τι κάνει το Λούβρο και το κάθε Λούβρο, γιατί όπως είπε και ο Αίμνος ο Τσαρούχης, ο μιμητισμός είναι βλακεία. Όμως αυτό που θα ήθελα να έχετε κι εσείς και κάθε μουσείο στη χώρα μας, τμήμα marketing και δημοσίων σχέσεων και προώθηση και προβολή και πώς λέγονται αυτά. Διότι εσείς είστε εξαιρετικοί αρχαιολόγοι. Αλλά άλλο η τέχνη του αρχαιολόγου και άλλη τέχνη του μαρκετήρ κτλ. Διότι, μισό λεπτό και λίγο. Διότι αν εγώ πάω και κάνω μια ανασκαφή ή με δημοσιογράφους, θα με συλλάβουν, θα με πάνε στη φυλακή. Εσείς κάνετε τους υπευθύνους μάρκετινγκ και προβολή κτλ. Με μια εμπειρία και ό,τι έχετε ακούσει δεξιά και αριστερά. Θα πρέπει λοιπόν στα οργανογράμματά σας να υπάρχουν τέτοιες θέσεις που θα αναλάβουν να βρουν τις δράσεις, όχι να μιμηθούν το Λούβρο και οποιοδήποτε Λούβρο, να βρουν τις δράσεις που θα φέρουν επιπλέον έσοδα, γιατί πλέον... Αυτό πάει πολύ μακριά, είναι στους οργανισμούς, όπως είπατε, των μουσείων. Ναι, αυτό λέω, γι' αυτό λέω, σας ξεπερνάει. Ναι, πάντως έχει δημιουργηθεί περιβάλλον, διδάσκεται πλέον για κατανοητά πολιτιστική διαχείριση. Πλέον υπάρχει επάγγελμα του πολιτιστικού μάνατζερ. Το επάγγελμα που δουλεύει αυτή η στέλα. Τώρα είναι υπό δημόσια διαβούλευση, χθες το ανέβασα, η διαμόρφωση εφοριών σύγχρονου πολιτισμού που θα μπουν και αυτά τα άτομα. Και ήθελα να σας πω ότι ένας ωραίος δούλος που πρακτικά να λυθεί αυτό το θέμα είναι αυτά στα οποία και εγώ είμαι προσωπικά θετικά διακείμενη να γίνει ένα δείγμα, μπορεί να γίνει σε ένα μουσείο σύγχρονης τέχνης και να το δούμε τα αρχαιολόγια και ίσως να πάμε σε άλλο μοντέλο διαχείρισης. Γιατί σέβομαι απόλυτα τις ευαισθησίες του οποιοδήποτε επιμελητή, διευθυντή μουσείου που έχει αρχαιότητες, αλλά αυτό ίσως να μην υπάρχει αυτή η εγκύλωση σε κάποιον που έχει μέσα ένα μόραλ ή ένα τσαρούχι. Και να είναι πολύ πιο θετικό στο να δεχτεί να κάνει ένα γάμο, βάφτιση, οτιδήποτε δίπλα στα έργα που έχει. Να το δούμε λίγο επίσης ανάλογα με αυτό που είπαμε πριν, την ιδιοκτησία. Εδώ έχουμε την κυρία Στεφανή, η οποία εκπροσωπεί το ελληνικό δημόσιο. Όλα τα μουσεία δεν είναι δημόσια. Αυτό κάποια στιγμή πρέπει να το λέμε και να το ξαναλέμε. Υπάρχουν ΔΣ, υπάρχουν συλλέκτες, υπάρχουν δωρητές, οι οποίοι έχουν δικά τους μουσεία, τα οποία δεν τα έχουμε προσεγγίσει. Είναι πολύ πιο φιλικά στο χρήστη, να το πούμε έτσι. Είναι πολύ πιο ευέλικτα και δεν έχουν γίνει να τα μπροστά. Έχουν γίνει απίστευτες πρωτοβουλίες εξωστρέφειας, οι οποίες δεν έχουν βγει έτσι έξω. Αντιθέτως, ό,τι αγγυλώσεις έχει το ΚΑΣ, που καλώς ή κακώς τις έχει, τις βλέπουμε πρωτοσέλιδα. Και εγώ προσωπικά θα έδινα την Ακρόπολη για φωτογράφηση, δεν είμαι στο ΚΑΣ.
Υπό κάποιους όρους και κάποιες διασφαλίσεις νομικού πλαισίου, ναι, σαφώς πρέπει να είμαστε ευέλικτοι στην εποχή μας, γιατί όλα είναι πόροι. Πολλές φορές, ξέρετε, και εγώ έχω την ίδια ένσταση με εσάς. Όταν κάποιος λέει ένα όχι, κατά την άποψή μου, έτσι πολύ αυστηρά, θα ήθελα την τσέπη του εκείνα τα ευρώ στα όχι, να τα δώσει εκείνος. Είμαστε μείον 5 εκατομμύρια πρακτικά, γιατί ο Τάδε Οίκος άθελε να κάνει πρόμο την κολεξιόν και δεν τα πήραμε. Αυτό σημαίνει ένα κόστος. Από το να περάσουμε στις κολεξιόν και στα γεύματα, υπάρχουν άλλα βήματα που πρέπει ναι, να κάνει φυσικά, το δημόσιο. Φυσικά. Αυτά, αν θέλετε, και εγώ δεν είμαι έτοιμη. Απλώς να μην είναι συνδέχτηση στόχος. Ηθικά και συναισθηματικά. Αλλά καλύτερα πολιτήρια. Καλύτερα πολιτήρια. Πιο μεγάλα, πιο ευέλικτα. Το αρχαιολογικό δεν έχει καφέ ακόμα. Ορίστε. Αυτό. Δεν έχει το αρχαιολογικό, δεν έχει καφέ. Το καφέ, ναι. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι, και αμέσως μετά η κυρία Γκαλινίκη. Βλέπετε, μπερδεύονται πολλοί άνθρωποι σε πολλοί φορείς. Το καφέ των μουσείων τα διαχειρίζεται το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων. Το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων, όταν αποφάσισε για λόγους συμφέροντός του να υπερασπίσει τα συμφέροντά του, να κλείσει αυτό το κοινικείο, το καφέ, το ίδιο έπραξε σε άλλους μεγάλους αρχαιολογικούς πόρους της Ελλάδας, Δελφή, Ολυμπία κλπ. Το έκανε. Καλώς το έκανε. Δεν κατάφερε να κινήσει τους μηχανισμούς να το ανοίξει σύντομα. Τώρα μας έχουν υποσχεθεί ότι στον Ιούνιο θα έχει ανοίξει. Για να δούμε. Εδώ είμαστε να περιμένουμε. Είναι αυτή, να σας πω κάτι, αυτά στα λύση πρώτα αυτά. Ας έχει παντού καλά, ωραία κλασάτα που λέμε, καφέ που να συνάδουν με το χώρο του μουσείου, ωραία πολιτήρια που να μπορεί ο επισκέπτης να βρίσκει ωραία, πολλά, φθηνά πράγματα. Και μετά ας δούμε. Αν θα φωτογραφηθούμε μέσα και θα κάνουμε πασαρέλες. Αυτό είναι το επόμενο. Εγώ θα ήθελα να πω καταρχήν ότι στο Μουσείο της Θεσσαλονίκης, όσο λειτουργούσε το καφέ, μπορούσε κάποιος να φάει στο έθριο με αρχαιότητες γύρω-γύρω. Το ενέταξαν ποτέ, κάποιο συνέδριο ενέταξε το μουσείο, ας πούμε, σε ένα τέτοιο γεύμα. Ένα αυτό. Ένα δεύτερο, με τα συνέδρια που πολλές φορές παρατηρώ ότι στα λογότυπα στις αφίσες των διαφορών συνεδρίων στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας χρησιμοποιείται η εικόνα ενός αρχαίου μνημείου. Αναρωτιέμαι αν ποτέ μέσα στο συνέδριο υπήρχε το σκεπτικό να καλέσουν και έναν αρχαιολόγο να τους πει πέντε πράγματα για αυτό το μνημείο που υπάρχει στην αφίσα ή να ζητήσουν, ας πούμε, σε ένα ιατρικό συνέδριο μια ξενάγηση με θέμα την ιατρική συναρχαιότητα. Θέλω να πω, δηλαδή, εγώ δεν θυμάμαι ποτέ στο μουσείο να ήρθε κάποιο αίτημα από κάποιο συνέδριο που να αφορά μία τέτοια έτσι, πιο ίσως εστιασμένη παροχή υπηρεσιών. Ένα αυτό. Δεύτερον, απ' την άλλη, αν έρθει μόνο για να φάει ο τουρίστας ή ο σύνεδρος, δεν καταλαβαίνω τελικά ποιο είναι το κέρδος του μουσείου, μόνο στα λεφτά. Γιατί θα έρθει, θα φάει, δεν προλαβαίνει, θα πάρει ένα αναμνηστικό, θα φύγει. Το μουσείο όμως, επειδή αυτή η συνάντηση μπορεί μεν να αφορά τον τουρισμό, αλλά το μουσείο δεν είναι τουριστικό πρακτορείο, ένα μουσείο. Δηλαδή, ο ρόλος του είναι σύνθετος, είναι εκπαιδευτικός, πρέπει να υποστηρίξει την επιστημονική έρευνα. Και πάλι, κοιτάξτε, όλα αυτά που γίνονται στο Μουσείο της Θεσσαλονίκης, που δουλεύω τόσα χρόνια, με άπειρες εκδηλώσεις, έχουμε χάσει τον αριθμό εκθέσεις, τα πάντα όλα, γίνεται από ένα ελάχιστο προσωπικό που έμαθε Facebook ενώ δεν είχε, που έμαθε Twitter ενώ δεν ήξερε τι είναι. Δηλαδή, που προσπάθησε από μόνο του, χωρίς, αν θέλετε, την εντολή της κεντρικής διοίκησης, να αυτοσχεδιάσει και να μορφωθεί. Όντως, αλλά μια στιγμή που είπε η Στέλλα, δηλαδή το marketing τώρα, αλλά αυτό είναι θέμα κεντρικού σχεδιασμού στην Ελλάδα. Αυτό εδώ που διέκρινε σήμερα, σαν μουσείο, ναι, δηλαδή αναγκαστικά θα είμαι σε διαπιστώσει που είναι διαδικτυακή διαδικασία. Αλλά πρέπει να θυμηθούμε κιόλα. Μην το λέτε μαθητευόμενοι μάγοι, οι συνάδελφοι σας λέει κάτι πολύ πιο ουσιαστικό. Σας λέει ότι εδώ πέρα, από το μουσείο για παράδειγμα, υπάρχουν 13 αρχαιολόγοι, που δεν είναι, 11 μάλλον είναι τώρα, οι οποίοι κάνουν όλο αυτό το πράγμα που μπορεί να σας φαίνεται ότι είναι λίγο κερασιτεχνικό, για μας είναι βαρύ, είναι τεράστιο, γιατί προσπαθούμε να συνδυάσουμε την επιστημονική μας οντότητα και τη διαχείριση των συλλογών, που δεν είναι αυκαταχρόνητο έργο η διαχείριση των συλλογών μας, μαζί με όλη αυτή την επικοινωνιακή λέλαπα, την οποία πρέπει να στηρίξουμε για να βάλουμε το μουσείο. Ναι, κοιτάξτε, και δεν είμαστε τουριστικοί, δηλαδή δεν είναι τουριστικός ο στόχος του μουσείου μόνο. Αυτό είναι το. Όχι, σας φωνάω. Κοιτάξτε, καταρχήν εγώ μιλάω για την άποψή μου, αλλά θέλω να θυμίσω στη συνάντηση αυτό.
Απλώς να το θυμίσω. Και εν τέλει είναι μια. Εγώ δεν είμαι στο πάνελ. Δεν έχω σκάλισε εγώ. Έχω το δικαίωμα να έχω ένα εκφράσει. Εντάξει, θέλω να πω ότι όλα τα άλλα τα παράλληλα τα αναγνωρίζουμε. Απλώς αυτή τη στιγμή συζητάμε το τουριστικό. Να πω λίγο κάτι πάνω σε αυτό που είπατε. Με τη φιλοτιμία και τη φιλοπατρία των Ελλήνων δεν λύνονται όλα. Και όσοι είμαστε εδώ το ξέρουμε όλοι. Γιατί ο καθένας από τη δική του την πλευρά έχει δύο πράγματα απέναντί του. Περιορισμένο μπάτζετ και μια νομοθεσία που φέρνει προβλήματα. Άρα αυτά τα ξέρουμε όλοι. Και κάθε φορά κάθε συζήτηση τελειώνει σε αυτόν τον τρόπο. Άρα νομίζω αυτή είναι η θέση όλων μας, ότι φυσικά δεν μπορούμε να κάνουμε πράγματα τα οποία δεν ξέρουμε. Και τα οποία καλούμαστε να καλύψουμε, γιατί δεν υπάρχει στο οργανόγραμμα του μουσείου, το Υπουργείο, ούτε τα λεφτά, ούτε η προδιαγραφή για να είναι εδώ ένας άνθρωπος που θα ασχολείται ενδεχομένως με τις δημόσιες σχέσεις ή τα συνέδρια ή όλα αυτά. Στα convention bureau του εξωτερικού υπάρχουν άνθρωποι που ασχολούνται ειδικά με το κομμάτι το ακαδημαϊκό, με το κομμάτι του πολιτισμού κτλ. Εμείς εδώ είμαστε τρεις άνθρωποι. Δεν έχει νόημα όμως να το συζητάμε αυτό, γιατί όσοι είμαστε εδώ, ή θα βρούμε λύσεις στο μέτρο του δυνατού για τα δικά μας προβλήματα. Κοιτάξτε, τώρα δεν ξέρω, θα απολογηθώ γιατί έκανα αυτό το σχόλιο που έκανα, έτσι λίγο αισθάνομαι. Ωραία, πάντως, αν θα μπορούσε να γίνει κάτι πάρα πολύ απλό. Δεν στο Δήμο επίκεντρο του τουρισμού, ούτε στην διαδικασία του τουρισμού. Η επίκεντρο, όπως μας έλεγε, δεν εγκρίνουμε την δαπάνη γιατί δεν κάνει τουριστική έκθεση. Ωραία, μια πρόταση δική μου επί του πρακτέου. Θα μπορούσε ίσως, ας πούμε, από την ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης, για παράδειγμα, ταυτόχρονα με τις ιστοσελίδες των άλλων μουσείων, να υπάρχουν σύνδεσμοι, link, δηλαδή να μπορεί κάποιος από την ιστοσελίδα του Δήμου να πηγαίνει στην ιστοσελίδα του ενός μουσείου, από την ιστοσελίδα του ενός μουσείου, δηλαδή αυτό απαιτεί, δεν νομίζω ότι... Από μουσείο σε μουσείο τουλάχιστον, δηλαδή αυτές οι γέφυρες δεν θα μπορούσαν να γίνουν και στο διαδίκτυο. Καλημέρα. Ναι. Ακούγομαι. Ναι. Ονομάζομαι Μαριάννα Τονιάδου, είμαι πολιτισμιολόγος. Είμαι επιστημονική συνεργάτη σε ένα πολιτιστικό σύλλογο του Δήμου Καλαμαριάς. Ωραία. Είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον ο τίτλος της συζήτησης που θα γινόταν εδώ σήμερα. Το μεταπτυχιακό μου δυστυλλογραφείο είναι κοινωνική λογράφος εκτός από πολιτισμιολόγος. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι υπάρχει μια δυσχέρεια κρατικής οργάνωσης στα θέματα του πολιτισμού. Πολύ περισσότερο διασύνθεσης των φορέων που ασχολούνται με αυτό. Εγώ θέλω να αναφερθώ λίγο για τη μη παρουσία συλλογικοτήτων από τους πολιτιστικούς συλλόγους. Όχι απαραίτητα μονάδες, αλλά υπάρχουν ενώσεις, ομοσπονδίες, διάφορα. Κάθε χρόνο, σε πολύ τακτικά χρονικά διαστήματα, ο κάθε σύλλογος εξάγει το πολιτιστικό προϊόν το δικό μας σε διάφορα πολιτιστικά φεστιβάλ που διοργανώνονται ανά τον κόσμο. Είναι ένα κόστος το οποίο είναι πάρα πολύ μικρό, αλλά είναι μια διαδικασία την οποία την ακολουθούν όλοι οι σύλλογοι στην Ελλάδα. Η δική μου εμπειρία πρόσφατα, θα αναφερθώ μάλλον σε δύο πράγματα. Φέτος χρειαστήκαμε να στείλουμε ένα βίντεο, τέλος πάντων, της δραστηριότητας του συλλόγου που είμαστε στην Καλαμαριά, σε ένα διεθνές φεστιβάλ το οποίο διοργανώνεται στο Μαρόκο. Προσπαθούσα με πάρα πολύ, δαπανώντας πάρα πολύ μεγάλο χρόνο, να βρω κάποια στοιχεία τα οποία θα μπορούσα να εντάξω μέσα στο βίντεο που θα στέλνανε, που έχει σχέση με την πόλη, με την Καλαμαριά, με τον πολιτισμό και να γίνει μια σύνδεση με το λαϊκό πολιτισμό που θα παρουσιάζαμε εμείς εκεί. Δυστυχώς δεν υπήρχε. Βέβαια, προς μεγάλη μου χαρά, διαπίστωσα ότι υπάρχει ένα γραφείο στην περιφέρεια, το οποίο ξεκίνησε πρόσφατα να λειτουργεί για κινηματογράφηση και όλα αυτά. Η δεύτερη εμπειρία που θέλω να καταθέσω στη συζήτηση είναι ότι πριν από το 2012, αν θυμάμαι καλά, ήρθε κάποιο τουρκικό κανάλι, νομίζω ότι ήταν σε συνεργασία με την Ένωση Ξενοδόχων Βορείου Ελλάδος, και αναζητούσε κάποιους τέλος πάντων για να κάνουν ένα τουριστικό βίντεο το οποίο θα προβαλλόταν για την προσέλκυση τουριστών για τη Θεσσαλονίκη.
λόγω της ακαδημαϊκής ασχόλησής μου, συμμετείχα σε αυτό το βίντεο, έγινε από το EasyTV. Οι άνθρωποι προσπαθούσαν με τα κόπο και βασάνο να βρουν κάποιους που θα τους μιλούσαν για την προσφυγικότητα της πόλης, όχι όμως με ένα στήρο ρομαντισμό και με μία αρχαιολαγνία, επιτρέψτε μου, σε εισαγωγικά, αλλά με όρους που βιώνει την προσφυγικότητα σήμερα. Θα έλεγα, προσθέτοντας στη συζήτηση αυτή, ότι θα ήταν καλό, από τη στιγμή που υπάρχει όλη αυτή η δυσκολία, η τεχνική, η οργανωτική, ή όπως αλλιώς θέλουμε να την πούμε, να βγει προς τα έξω ο πολιτισμός. Ας δούμε λίγο τις συνέργειες μπορούμε να κάνουμε με την τοπική κοινωνία, με τους τοπικούς λόγους. Είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι ούτε στο Λεωγραφικό Μουσείο δεν έχουν, ούτε το Λεωγραφικό Μουσείο δεν έχουν επισκεφτεί πάρα πολλοί σύλλογοι της Βορείου Ελλάδος, παρόλο που είναι το αντικείμενο τους αυτό. Μπορεί να γίνει μια σύνδεση και του αρχαιολογικού και του λαογραφικού. Ξέρω ότι το κάνουν με εκπαιδευτικά προγράμματα στο Κυλικής με εξαιρετική επιτυχία, για να δείξουν τις συνέχειες και τις επιδράσεις της μιας ιστορικής περίοδου στην άλλη. Ανοίξτε μια κουβέντα και με τους συλλόγους που βρίσκονται στην πόλη. Αν δεν ξεκινήσουμε από εμάς, που είμαστε το κομμάτι, ψηφίδα αυτού που χτίζει τον πολιτισμό της πόλης, πώς θα πάμε λίγο παρακάτω? Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν δεν υπάρχει κάποιος άλλος να πει κάτι. Ναι. Γιατί βλέπω ότι ο κόσμος έχει κουραστεί και φιλορροούν. Ονομάζομαι Αλεξάνδρα Ανθίδου, εκπροσωπώ την Ένωση Ενοπλιών Βορείου Ελλάδος. Ίσως κάποιος θα απορεί Ένωση Ενοπλιών Βορείου Ελλάδος, τι δουλειά έχει εδώ. Λοιπόν, καταρχήν, έτσι λίγο για να συνδέσω και κάποια πράγματα μεταξύ τους. Μιλάμε για μια προσωπική, για μια ιδιωτική πρωτοβουλία. Νομίζω καταλαβαίνετε για ποιο λόγο κάνω αυτό το σχόλιο. Οι νοποιοί, οι οποίοι είναι γνωστοί οι νοποιοί, μεγάλες προσωπικότητες του χώρου, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, από τον Δήμαρχό μας μέχρι τον κύριο Γιώργο Βασιλείου ή το Κατόγια Δέροφ, ή όλα τα γνωστά, τέλος πάντων, Παυλίδης, σε βιβλία χώρα κτλ. Γνωστά οι νοποιοί, θεώρησα σωστό να κάνουμε μία ένωση για να προβάλλει το κρασί κυρίως ως προϊόν πολιτισμού. Είναι μεγάλα ηνοποιία, το κτήμα Α, για παραδείγμα, απλώς αναφέρω για να δείξω λίγο και τις δυνατότητες των ηνοποιών. Οπότε το κάθε ένα έχει τα δικά του τμήματα πωλήσεων, marketing κτλ. Για τις πωλήσεις των κρασιών τους, οι οποίοι νομίζω πάνε πολύ καλά. Θεώρησαν όμως σωστό να κάνουν μια ένωση για να προβάλλουν το κρασί ως προϊόν πολιτισμού. Εξού και οι δρόμοι του κρασιού της Βορείου Ελλάδος. Σήμερα. Τι είναι αυτό? Είναι ένα δίκτυο, λοιπόν, το οποίο χωρίζει τις 8 διαδρομές, στις οποίες διαδρομές ο οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται θα δει οποιοδήποτε σημείο πολιτισμού, όπως είναι ένα αρχαιολογικό μουσείο, όπως είναι ένα μοναστήρι, μια εκκλησία, ένα φαράγγι, ένα καταράκτης, ένα χωριό, έτσι, οτιδήποτε είναι κάτι όμορφο και επισκέψιμο. Να πω ότι τα ηνοποιεία μας είναι επισκέψιμα και μάλιστα τηρούν κάποιες βασικές, έστω βασικές, προϋποθέσεις επισκεψιμότητας. Βρίσκομαι εδώ λοιπόν γιατί έχουμε να κάνουμε με τουρισμό, όπως είναι το δίκτυο των δρόμων του κρασιού, έχουμε να κάνουμε με πολιτισμό, γιατί το προβάλλουμε τουλάχιστον εμείς, είναι στη δουλειά μας να προβάλλουμε το κρασί ως προϊόν πολιτισμού. Και επίσης βρίσκομαι εδώ γιατί η βασική μας δουλειά, και είναι και αυτή η βασική δουλειά δική μου, είναι να εφευρίσκουμε εκ του μηδενός τρόπους να προβάλλουμε αυτό που θέλουμε να προωθήσουμε. Δεν θέλω να μακρηγορήσω, νομίζω έχετε καταλάβει για ποιον, πώς θα μπορούσε να συνδεθεί η δρόμη του κρασιού και ο πολιτισμός και το κρασί με όλους εμάς εδώ, με όλους τους φορείς και με τους ξεναγούς, γιατί φέρουμε ξένους ανθρώπους τους που πηγαίνουμε στα ηνοποιεία και ζητούμε να συνοδεύει και κάποιους ξεναγώσεις ώστε να αποκτήσουν έστω στη διαδρομή λίγες γνώσεις για τον τόπο τον οποίο έχουν επισκεφτεί. Να λοιπόν μία λύση και για τους συνέδρους
Όταν κάνω κάποιες μετακινήσεις, ίσως όχι δεκάλεπτες βεβαίως, αλλά αν είναι παραδείγματι να πάνε σε κάποιον άλλο χώρο λίγο πιο μακριά ή στη Χαλκιδική για ένα μπάνιο, θα μπορούσαν στον δρόμο κάποιος ξεναγός να τους πει δύο λόγια. Είναι πολύ σημαντικό ο τουρίστας, ο επισκέπτης και ο κάτοικος επίσης, όταν βρίσκεται σε έναν χώρο, να αποκομίζει όσο το δυνατόν περισσότερο γύρω από αυτόν τον χώρο και τα προϊόντα του, τα παράγωγά του, οτιδήποτε έχει να προσφέρει, είτε είναι αρχαιολογικός χώρος, είτε είναι ένα έβριμα, είτε είναι ένα κρασί. Στο μουσείο λοιπόν υπάρχει ο Κύλικας του Δερβενίου, ο οποίος είπαμε είναι ένα από τα ή το σημαντικότερο. Ωραία. Λοιπόν, αμέσως καταλαβαίνετε πώς μπορεί να συνδεθεί το κρασί και οι δρόμοι του κρασιού και το μουσείο και ο Κύλικας και η συλλογή των χρυσών και ο ξεναγός και το Κυλκής με τη διαδρομή του, που έχουμε τη διαδρομή του κρασιού στην Πέλα Γουμένισσα και ο Δήμος Θεσσαλονίκης, το Θεσσαλονίκη Food Festival και όλοι οι άλλοι που είμαστε εδώ, οι δημοσιογράφοι και φίλοι, λέω για όσους δεν είδα όμως τουριστικά γραφεία και αυτό εμένα προσωπικά είναι αυτό που με έτσι λίγο με πείραξε. Δεν είμαστε όμως εδώ για τους δρόμους του κρασιού, είμαστε για τον τουρισμό γενικότερα. Κλείνω, αν μου επιτρέπει η κυρία Στεφανή, ξέρεις τι θέλω να πω. Λοιπόν, η ιδιωτική πρωτοβουλία, όπως κάναμε εμείς στους δρόμους του κρασιού και πολλά άλλα πράγματα, τα βορεινάσουμε, τις ανοιχτές πόρτες, τώρα να πω, έχουμε 18-19 Μαΐου, τις ανοιχτές πόρτες στα Ινωπία, όλα τα Ινωπία είναι ανοιχτά, δωρεάν είσοδο, με πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων κτλ. Και να πω ότι μόνο στα δικά μας τα Ινωπία, 20-25 Ινωπία που συμμετέχουν, επισκέπτονται γύρω στους 11 και πάνω από 11.000 κόσμος μόνο αυτό το Σαββατοκύριακο. Πάνω από 130.000 κόσμος επισκέπτεται τα Ινωπία μας στους δρόμους του κρασιού της Βορείου Ελλάδος ετήσια. Οπότε ό,τι κάνουμε είναι καταρχήν ιδιωτική πρωτοβουλία και το κράτος στην Αθηνά και Χειρακίνη σιγά σιγά νομίζω ότι θα γίνουν και αυτά τα πράγματα. Έχουμε κανονούς πολιτικούς αρκετά εδώ, νομίζω θα μπορέσουν να βοηθήσουν τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Τώρα στο φινάλε, επειδή εμείς πιστεύουμε πάρα πολύ στις συνέργειες, το Αρχαιολογικό Μουσείο, το Θεσσαλονίκη Food Festival, η φίλη και συνεργάτη η κυρία Λίλια Σαμαρά από το Θεσσαλονίκη Food Festival και εμείς οι Δρόμοι του Κρασιού, είπαμε να κάνουμε ένα μικρό event εδώ στο μουσείο, όπου θα έχουμε κρασί και λίγο φαγητό, ίσως. Και έτσι, δεν πειράζει, έκπληξη κάνουμε στον Αντιδήμαρχο. Θα σας το ανακοινώσουμε, έχετε το υπόψη, να κάνουμε ένα event το οποίο θα καλέσουμε κόσμο να έρθει, αφού κλείσει το μουσείο, με ξεναγώ, να δει τα ευρήματα που έχουν σχέση με το κρασί, τα οποία είναι αρκετά. Μια θεματική ξενάγηση. Μια θεματική ξενάγηση, λοιπόν, και δεν μας πειράζουν τα μικρά και τα μεγάλα πι. Λοιπόν, και μετά θα πάμε σε ένα άλλο πι, που θα είναι ένα τραπέζι με κρασί, και λίγα δέσματα που θα φροντίσει το Θεσσαλονίκη Food Festival. Αυτό έτσι λίγο όχι μόνο και να δείξω μια ευχάριστη και αισιόδοξη νότα την οποία νομίζω όλοι χρειαζόμαστε, άλλωστε το κρασί συνήθως αυτό το ρόλο παίζει, αλλά για να δούμε ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε να κάνουμε κι εμείς μεταξύ μας λίγα έστω και μικρά πραγματάκια. Αλλά έτσι όμως θα ακουστεί το μουσείο και αν αυτά τα μικρά πραγματάκια γίνονται αρκετά, θα αρχίσει σιγά σιγά ο κόσμος να έρχεται σε διάφορα ειβεντάκια έτσι που μπορούμε να. Νομίζω ότι η Αλυσάνδρα είπε το καλύτερο γιατί τα λίγα είναι πολλά. Ναι, χάρη. Πάνω σε αυτό. Ναι, από το Αρχαιολογικό Μουσείο, Χάρης Τσούκαρης, αρχαιολόγος. Ακριβώς στις 18 Μαΐου είναι η Διεθνής Μέρα Μουσείων. Μια και μιλάμε για συνέργειες λοιπόν, θα ήταν που επίσης είναι δωρεάν είσοδο στα αρχαιολογικά μουσεία και θα ήταν πολύ ισοχρήσιμο ίσως να ενημερώσετε τα μέλη των Δρόμων του Κρασιού να προτείνουν στους επισκέπτες των Ινωπίων, μετά το Ινωπίο φυσικά, να επισκεφτούν και ένα. Ίσως πριν το Ινωπίο να πει. Όλα τα Ινωπία και τα 25 μέλη σας δεν είναι μακριά. Υπάρχουν μουσεία που είναι κοντά, όπως το Αρχαιολογικό Μουσείο της Πέλλας. Είναι κοντά και στη Γουμένισσα. Και δεν ξέρω αν είναι κάποιο κτήμα κοντά στα Γιαννιτσά. Ο Λίγας νομίζω ήταν στους δρόμους του Κρασιού.
Επίσης, στον αρχαιολογικό χώρο της Μίεζας, που είναι πολύ κοντά στην Άουσα. Ναι, μπορούμε να το βάλουμε, αν έχουμε κάποιο link να το βάλουμε στην ιστοσελίδα. Νομίζω ότι μπορείτε να τα βρείτε τα link, δεν είναι δύσκολο. Στο δίκτυο των δρόμων του κρασιού αναφέρονται τέτοιου είδους επισκέψιμοι χώροι και σας καλώ να το δείτε στο ιστοσελίδα μας, Wine Roads. Και αν τυχόν βρίσκεται ότι έχουμε κάτι λείπει, κάποιος αρχαιολογικός χώρος, κάποιος επισκέψιμος χώρος ή μουσείο λείπει, ευχαρίστως να το εντάξουμε, γιατί δεν τους ξέρουμε κι εμείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα έλεγα να το συμπυκνώσουμε εδώ το θέμα, γιατί μπορούμε να έχουμε και έξω και ένα καφέ. Να πιούμε και ένα καφέ και σε πηγαδάκια μπορεί η συζήτηση να συνεχίσει, αλλά να αποδεσμευτούν αυτοί που πρέπει να αποδεσμευτούν. Εγώ να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους. Και αυτούς που είναι ακόμα εδώ και αυτούς που δεν άντεξαν και φύγαν. Κρίμα που δεν έμεινε και ο κύριος Κίτσιος από τον Ένωση Ξενοδόχων, γιατί εγώ συγκράτησα αυτό που είπε ο κύριος Βουγγούλης, ότι θέλουν φυλάδια στο αεροδρόμιο, το στάν του ΕΟΤ. Εγώ αύριο θα φροντίσω να έχετε φυλάδια. Δεν είπαμε ότι το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης είναι το μόνο μουσείο στον κόσμο, αυτό θα το πω, που έχει φυλάδια σε 23 γλώσσες. Και σε φυσική υπόσταση και ανεβασμένο στο διαδίκτυο στο site μας. Δηλαδή, αυτό νομίζω δεν μπορεί να μας βγει άλλος, 23 γλώσσες. Αλλά αφού το θέλετε, αύριο θα ετοιμάσουμε ένα πακέτο, θα τα στείλουμε στο γραφείο σας κλπ. Επίσης, θέλω να πω ότι το παράδειγμα ο Δήμος Θεσσαλονίκης, στο πόσο δυναμικά κινήθηκε, νομίζω ότι μπορεί να είναι ένα πολύ ωραίο παράδειγμα. Πώς πράγματα μπορούν να γίνουν, γιατί πραγματικά αυτό που είπε προηγουμένως ο κύριος Πέγκας δεν ήταν θεσμοθετημένα τα πράγματα. Ξεκίνησαν με μία έτσι, με ένα ρομαντισμό, με μία πίστη ότι μπορούμε να το κάνουμε και το κάναμε. Εντάξει, προφανώς υπάρχουν και πάρα πολλές ακόμα προκλήσεις να αντιμετωπίσει ο Δήμος, τα παρκαρισμένα, τα αυτοκίνητα, όλα αυτά που συζητούσαμε πριν να είναι αλλονών δικαιοδοσία. Εγώ θα ήθελα να παρακαλέσω πραγματικά όσους μπορείτε να βοηθήσετε κι άλλο και να στηρίξετε κι άλλο το έργο του μουσείου, το έργο της εφορίας Κιλκής, το έργο όλων των υπηρεσιών, και όσοι δεν είναι εδώ σήμερα, των εφοριών κλπ. Ξέρω ότι από τους ξεναγούς και από αυτό το πόσο καλούς θα τους κάνετε εσείς και από το πόσο με πόση λαχτάρα και αγάπη κάνουν τη δουλειά, εξαρτώνται πάρα πολλά πράγματα γι' αυτό, για τον τρόπο με τον οποίο φεύγουν. Δηλαδή, παίζει μεγάλο ρόλο η ξενάγηση μέσα στο μουσείο. Δηλαδή, εμείς κάνουμε όλη αυτή τη δουλειά. Δουλεύουμε, στείλουμε, αν αυτό που θα πάρουν από εσάς, εσείς είστε τελικά πιο σημαντικοί, γιατί αυτό που παίρνουν είναι που τους δίνετε από εσάς. Και για να προσπαθήσετε όσο μπορείτε και να τους μιλάτε με αγάπη και να τους προωθείτε, ακόμα και δεν έχουν χρόνο. Εγώ θα το θεωρούσα σημαντική συμβολή από εσάς. Τους λέτε ότι, ωραία, στο πρόγραμμα που έχετε δεν υπάρχει περιθώριο να πάμε στο μουσείο, αλλά εγώ σας προτείνω να πάτε το απόγευμα. Όμως, επίσης, νομίζω και όλες οι υπηρεσίες εδώ έχουν μεγάλη ανάγκη όλο αυτό το πράγμα, γιατί είναι κρίμα να πούμε ότι έχουμε εκατομμύρια επισκέπτες και εμείς θα ερχόμαστε στις χιλιάδες. 138.000, εντάξει, είπαμε, μπορεί να είναι καλά, αλλά μπορεί να γίνει πολύ μεγαλύτερο. Και σίγουρα αυτές οι ιδέες εδώ της Γεωργίας για τις πολιτιστικές διαδρομές νομίζω ότι είναι καταπληκτικές. Περιμένουμε βοήθεια από όλους. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όπως είπαμε στην αρχή, αν συμφωνείτε, αυτό θα το προσπαθήσουμε να το περάσουμε, να το κάνουμε ένα κείμενο. Μήπως βγουν και κάποιες ιδέες και κάποιες, δηλαδή κάπως να το δομήσουμε σαν κείμενο όλη αυτή τη συζήτηση. Θα σας το στείλουμε και αν είστε σύμφωνοι, μπορούμε και να το κυκλοφορήσουμε. Θα ήθελα λιγάκι, αν είναι δυνατόν, εσείς που σημειώνατε και τα παρακολουθούσατε αυτά που συζητούσαμε, να συμπυκνώσουμε σε ένα πράγμα, έστω, που θα συμφωνήσουμε όλοι ότι θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε να γίνει. Από όλα αυτά, εσείς ποιο θεωρείτε πιο χρήσιμο που έχουμε συζητήσει σήμερα? Εγώ αυτό που θεωρώ χρήσιμο είναι η διασύνδεση των χώρων όπου κινούνται οι τουρίστες με τους χώρους του πολιτισμού. Δηλαδή, φυλάδια των εφοριών και των μουσείων, στα ξενοδοχεία, στα τουριστικά πρακτορία, μέσα από τα site. Να πω ότι εμείς έχουμε τουλάχιστον την πολυτέλεια να έχουμε και ένα πολύ καλό site, σύγχρονο site, πρόσφατα φτιαγμένο, και Facebook έχουμε και Instagram. Αυτό το πράγμα δηλαδή που λέμε ναι υπάρχει, πραγματικά. Δηλαδή ο ΕΟΤ, ίσως αυτό το συντονιστικό ρόλο μπορεί να τον παίξει, τις ιστοσελίδες των μουσείων, των εφοριών, των αρχαιοτήτων, ορίστε.
και η ιστοσελίδα, αυτή η διασύνδεση και ως φυλάδια, δηλαδή τα ξενοδοχεία, θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να έχουν ένα φύλλο φυλάδια. Στα δικά μας τα δύο έχετε έντυπα, στα δικά μας τα δύο έχετε έντυπα, έχετε στείλει. Όχι, δεν έχουμε, δεν έχουμε, ναι. Ναι. Τα τρία χρόνια έχω υπεύθυνη διοίκηση και επικοινωνία στο Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκη, στο λιμάνι. Έχω δει άπειρα πλασγερόπλια να φεύγουν έτσι. Αυτό είναι ένα θέμα που είναι για μένα στο Μαϊάμι, για να εδώ δεν φαίνεται να φαίνεται. Συγγνώμη, μπορώ λιγάκι. Επειδή άπειρα πρώτα κρουαζιερόπλια δεν είδα, γιατί δεν είχε. Κατά δεύτερον, σε όλα τα κρουαζιερόπλια, ο Οργανισμός Τουρισμού Θεσσαλονίκης, που τι ονομάζουμε τον Οργανισμό Τουρισμού Θεσσαλονίκης είναι εδώ, όλα τα κρουαζιερόπλια τα έχει υποδεχθεί ο Οργανισμός Τουρισμού. Λοιπόν, ο οποίος χρησιμοποιεί όλο το υλικό που έχει ο Δήμος Θεσσαλονίκης και εμείς. Είμαστε μπροστά και έχουμε το προσωπικό υποδέχεται τους τουρίστες. Δεν είναι όχι. Όχι, πώς να το πω. Έχω πει για καφέ πάρα πολλές φορές. Σας ανακούω έτσι κάτι στο άλλο. Λοιπόν, βγαίνοντας, έρχονται ομάδες τουριστών οι οποίες δεν είναι. Σε κάθε λοιπόν. Κουρασγέρα. Σε κάθε άνθηξη κουρασγέρα είναι όλο το προσωπικό από τον Οργανισμό Τουρισμού που δίνει το υλικό και από την επιστημονική κράση. Έχει δίκιο στο λιμάνι. Πηγαίνουμε εκείνο μέσα στο λιμάνι, μέσα στο τέρμινα. Μέσα στο τέρμινα. Όχι, δεν έχουμε ενημέρωση και προσανατολή. Επίση στο λιμάνι, στο αεροδρόμιο, επίση δίνουμε υλικό εμεί. Δεν ξέρω να πάμε. Ναι, λοιπόν, ωραία, γεια σας και συνεχίζουμε την κουβέντα έξω στο καφέ. Να σας ευχαριστώ.